Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πέστε μου αν με ακούτε και αν βλέπετε την καρτέλα του ζωντανού. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, Βίκυ. Ευχαριστώ, Δάμιανε και Άγγελε. Και να με... Καλησπέρα λοιπόν στα παιδιά, καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους μου φίλους κάθε φορά εδώ, πιστοί, στο ραντεβού μας κάθε Τετάρτη. Καλησπέρα και στους επόπτες μου, βλέπω Ηλέκτρα, βλέπω το Nightbot, Ηλέκτρα Bot και Nightbot είναι η στάνταρ εδώ. Βλέπω όμως και Άγγελο και Κανάκι, βλέπω και Πάνο, βλέπω Γαλάτη, βλέπω Δαμιανό. Βλέπω αρκετούς από τους επόπτες μου και θα τους ευχαριστήσω και ακόμα ένα βράδυ για τη βοήθεια που θα δώσουν και σε αυτήν εδώ τη ζωντανή μας σύνδεση για να πάνε όλα καλά. Καλησπέρα στον Σπύρο τον Κεσαρίδη, στον Γιώργο τον Ταρίφα, στον Δαμιανό τον Πολυχρονίδη, στον Σπύρο Σαμ, στον Κώστα τον Ασημακόπουλο. Ωραίο το πρασινάκι, είδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον Σαμαρά τον Κώστα, στον Ανδρέα. Μάλιστα. Βλέπω εγώ. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Παπαδόπουλο που είδα τώρα, τον Νίκ, τον Κατρίτσι. Τι έχουμε παιδιά σήμερα, όπως βλέπετε και γράφει εδώ κάτω. Coil Hoots είναι τρεις νέες γεύσεις που θα παρουσιάσουμε. Θα δούμε μαζί, θα μας κάνουν παρείτσα απόψε. Όμως θα έχουμε και τα δικά μας να συζητήσουμε για ό,τι θέλετε εσείς για 2 ώρες εδώ και βάλε. Και σίγουρα βέβαια θα έχουμε και κληροσούλες εκεί κάπου ανάμεσα στην παρουσίαση και θα δούμε μετά. Καλησπέρα στο Independent. Ναι. Και στο Στράτο Μανιάτη που βλέπω τώρα. Σαν το Γρασίδι λένε ότι ήταν σήμερα. Άντε βγάλε άκρη το. Άντε βγάλε άκρη. Α, μάλιστα. Καλησπέρα παιδιά. Ναι. Ελπίζω λέει να πήρε θετικά σχόλια η Φώτο. Τι έχεις βάλει Σπύρο? Πάμε γιατί έχω ερώτηση για μετά. Έχεις πολλές ερωτήσεις, θέλω πολλές ερωτήσεις. Καλησπέρα στην Βίκη, στον Νίκο το Ράιντερ, στο Στράτο το Μανιάτη. Μουζάκι καλησπέρα. Μπήκε ο Μάικ.
Α, μάλιστα. Δεν έχει front page ή δεν έχει Facebook. Το front page τι είναι? Η λέτρα έτσι το κρατάνε. Καλησπέρα στο Λευτέρη. Θα κάνουμε σιγά σιγά την παρουσίαση. Η παρουσίαση θα γίνει για το Replay Smoke. Είναι το κατάστημα που μπορείτε να βρείτε αυτές τις γευσούλες. Είναι τρεις διαφορετικές γεύσεις, μάλιστα. Σε μία θα χάσω λιγάκι τα πασκάλια μου, αλλά ναι, με έχετε συνηθίσει. Οι άλλες, εντάξει, μια χαρά. Αλλά η μία είναι... θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος. Καλησπέρα στον Αντώνη. Ρίξτε καμιά ερώτηση τώρα έτσι να ζεσταθούμε. Το κεντρικό δάκτυλο αυτό, ναι. Δεν βολεύω όμως, έχω συνηθίσει με αυτό. Γεια σου ρε Πάνο. Λέει καλησπέρα στα παιδιά, δεν μου τραβήξατε την ουρά, λέει, και ξεχάστηκα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Αύριο θα δούμε το XPRIV από Smoke, το kit όμως. Και την Παρασκευή θα δούμε γευσηγνωσία εξωτερική πάλι με τρία καπνικά από GC Shop. Κεντρικό δάχτυλο και με κεφαλαία, δηλαδή θα τη φοβηθούμε τώρα. Θα το κάνω όπως γουστάρω εγώ και έτσι θα το κάνω. Και έτσι θα το κάνω, και έτσι θα το κάνω, όπως βολεύουμε, εκεί τη στιγμή. Μέγα λάθος το δάχτυλο, Τιτάνα, λέει. Μέγα λάθος. TF12 επισκευάσιμο δοκίμασες? Δεν μου αρέσουν. Και με επισκευάσιμη κεφαλή να έχω και χωρίς επισκευάσιμη, όχι δεν μου αρέσει, εντάξει, να μην είμαι και τόσο απόλυτος, απλά δεν μου κάνουν και τόσο πολύ αίσθηση. Γεια στο Γοριλάνο, καλησπέρα. Πέμπτη βράδυ, Κώστα. Πέμπτη βράδυ θα πάω Θεσσαλονίκη, γιατί το πρωί δεν θα προλάβω αλλιώς για το αεροδρόμιο. Είναι 10 η ώρα, οπότε πρέπει να είμαι εκεί 9 και. Οπότε, ναι. Και το Σάββατο λέει, θα δούμε, λέει, live με τη γυναίκα σου. Εγώ και αυτή. Θέλω να το δω αυτό το σκηνικό, έτσι την εικόνα. Να μην ροχαλίζετε όμως, γιατί θα ακούγεστε. Καλησπέρα στο Φάνκι. Ο Φάνκι μπήκε πρώτος μαζί με τον Κανάκη, τα λέγανε και κάποια στιγμή. Μπαίνω στη συζήτηση, μετά άρχισα να ετοιμάζω το ζωντανό και εξαφανίστηκα. Γεια σου ρε Πέτσα, είσαι Πέτσας εσύ, είσαι αγορίνας. Όχι ρε, λέει, είπαμε σήμερα ντύθηκε κάμπια. Κάμπια είσαι και φαίνεσαι γαλάτι. Βάζεσαι φωτιές, θα σου πω εγώ μετά. Κάτσε να λέει να φύγει ο Βελζεβούλης, λέει, πέτσε και όλα, λέει, θα γίνουν. Βάζε φωτιές, θα σου πω εγώ. Θα μπλοκάρω το σύστημα, να ξέρετε. Γιατί από τρελούς και από μικρούς την παθαίνεις, οπότε κάτσε, μικρή δεν είσαι, τρελή παίζει, οπότε φοβάμαι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μπορεί να νομίζω εγώ και να γελάω τώρα πλάκα, αλλά σε βλέπω να σκασμούρι. Να βγει λέει γκίκαινα και να κάνει live, αυτό πάρα πολύ παίζει, να το ξέρεις, πάρα πολύ παίζει. Μπορώ να σου πω, θα τα κάνει μια μπαζούμπα όλα έτσι, θα τα πετάξει και στην οθόνη αν μπορεί, στα ανταράκια. Είναι από το φίλο μας τον Παναγιώτη η μπλούζα, το δωράκι που μου είχε κάνει, και έχω και την κούπα εκεί ψηλά και τη χαζεύω. Θα αρχίσω σε λίγο, δεν θα αρχίσω ακόμα, περιμένω να... εκτονωθείτε από όλα αυτά τα λαχανή, τα κουλά, τα παλιά, τα παράξενα, τα τρολαρίστικα που κάνετε και μετά θα αρχίσουμε. Γεια σου Νίκο, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Αγγέλα και Metal Kids, όλα μαζί. Άλλαξε βρε αυτό το όνομα, σε λέω πιο εύκολα. Μπήκε ο DJ παιδιά, μη λέτε τίποτα τώρα, τσιμουδιά.
Κανάλια έχουμε, κύριε, λέει, δεν σε έχουμε ανάγκη. Ένα post θα γίνει, λέει, στην ομάδα και θα γίνει κόλαση. Δεν αφιβάλλω. Κόλαση θα γίνει. Τι κόλαση όμως δεν ξέρω. Του Δάντη θα είναι. Η κόλαση της Ηλέκτρας θα είναι. Η κόλαση η δικιά σου θα είναι. Καλησπέρα στο Θανάση τον Κρυάρα. Γεια σου, Δαμιά, ναι. Ναι, σώπα. Ο Σπύρος εδώ συνεχίζει. Αφήσω το όμως, το προχθεσινό καπέλο. Τι έγινε με αυτό. Έκλαψα, μιλάμε. Το βάλα στα stories, στο Facebook, παντού. Δηλαδή, το έβαζα και έκλαιγα, ας πούμε. Ναι. Άρα, γαλάτι, τι μου φτιάχνεις. Το ξέρεις το lemon slice, ε. Εσύ, ποτέ, ποτέ. Φτούκακα. Πιπέρι στο στόμα. Γαλάτι, αυτό είναι το πιο σίγουρο. Ότι θα τα κάνουν όλα κόλλα, θα τα κάνουν. Κόλαση, λέει. Ελένη, καλησπέρα. Ο Ταρίφας λέει, Τιτάνα, είμαστε, λέει, 5 Ταρίφες μέσα στο ταξί και σε θαυμάζουμε. Τους 2 από αυτούς τους έκανα τμιστές. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας εκεί που είσαστε στο Ταρίφα το ταριφάδικο. Φιλιά. Κόλαση, λέει, το κόμε ωμέγα. Πέσταρε, Αντώνη. Ρε, θα πούμε τίποτα σοβαρό ή θα πω, λέει, στην Αμαλία. Όχι, θα κάτσει εδώ στο τυράκι. Λοιπόν, θα πούμε πολλά πραγματάκια σήμερα, να είστε σίγουροι. Θα έχουμε να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο. Πώς πάνε τα πράγματα, καταρχήν. Ναι, δεν έχω. Έχω κάποιους προβληματισμούς. Θα τα πούμε και αυτά σχετικά με το πώς βαδίζουμε. Εντάξει. Θα τα πούμε βέβαια μετά την παρουσίαση για να μην χαλάσουμε την παρουσίαση. Μπράβο, ρε Δαμιάνε, πώς με πιάνεις εκείνη. Πώς με πιάνεις. Να δούμε. Καλησπέρα στο Στυλιανό. Καλησπέρα στο Χρήστο. Πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά με το πάσο μας που λένε και μετά θα τα πούμε τα δικά μας. Θα αρχίσω με το Raspberry Milk Thug. Είναι από την Gold Hoods. Είναι Cut Ice η εταιρεία που τα φτιάχνει, τα κατασκευάζει. Ναι, αυτό. Από ό,τι βλέπω πάνω στα τικετάκια είναι αγγλικά Second Vape. Πολύ ιδιαίτερα, πολύ έτσι ψαγμένα, μπορώ να πω. Μπορώ να πω ότι είναι για αυτούς που το ζητάνε να βρουν κάτι τέτοιο ψαγμένο σαν γεύση Second Vape. Αλλά ναι, έχουμε θέμα, έχουμε ωραίο θέμα. Ωραία, πάμε να δούμε πρώτα το Raspberry Milk Thug. Είναι αυτό, είναι σε αυτό το μπουκάλι. Coil Hoots. Και να δούμε στη μυρωδιά τι λέει και μετά θα περάσω να σας το ατμίσω για να δούμε και εκεί τι παίζει. Ωραία. Ο Νίκος, λέει, είμαι. Ελένη, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Ή θα γράψεις Νίκος εδώ, αντί για Ελένη Τσουρή, ναι, ή θα με αφήνεις να σε λέω Ελένη. Αχ, Ελένη. Και γιορτάζουμε σε λίγο μαζί, Ελένη. Πάμε να δούμε στην οδειά. Το Raspberry Sky τούμπανο, αλλά είναι λίγο πιο πολύ σαν τσιχλόφουσκα. Ωραία είναι όμως σαν μυρωδιά, ευχάριστη, δυνατή και μια κρεμούλα. Όχι τόσο πολύ δυνατή όμως, περισσότερο το Raspberry. Τα σμέουρα, όπως λέγονται στην καθαρεύουσα. Δεν ξέρω. Νίκο, λέει, μας μπέρδεψες. Δεν είσαι ο μόνος, Κώστα. Σήμερα θα τα ατμίσω. Έχω βγάλει το Dead Rabbit, έχω βγάλει Vigot, έχω βγάλει τον Deja Vu, ναι, εννοείται, και έχω βγάλει και τον Loop
Δεν ξέρω ακόμα αν θα χρειαστεί και κάποιος άλλος, που δεν πιστεύω, γιατί είναι τρεις γευσούλες. Απλά θέλω να έχω μια ποικιλία στην ώρα αυτή που θα έχουμε μαζί. Αλλά καλύτερα θα αρχίσω, επειδή ήδη το έχω αρχίσει μέσα στο ντεζαβού, θα δοκιμάσουμε ντεζαβού. Και ίσως θα το βάλω και στο Dead Rabbit. Ναι, γιατί κάποιος με ρώτησε τι γεύση βγάζει το Dead Rabbit. Το Dead Rabbit, παιδιά, ακόμα και τώρα τον έχω στους 5 καλύτερους. Ακόμα δεν έχει φύγει 5 καλύτερους. Εκεί νομίζω, είναι πάνω κάτω, που δοκίμασα τον τελευταίο καιρό. Παρόλο που δεν το είχα τόσο καιρό μαζί μου, ίσως δεν έτυχε στις παρουσιάσεις, αλλά τον είχα σε βόλτες στη δουλειά. Καλησπέρα, Νατάσα. Τι τυχερός που είσαι. Μισό λεπτό. Για τον Αντώνη πήγαινε αυτό, επειδή το διάβασα. Το είχα πει νομίζω και στην παρουσίαση που του είχα κάνει, ότι μου αρέσει φοβερά και... Αλλά με έτσι που θα το δείτε τώρα, για τον Αντώνη είναι αυτό. Μου αρέσει να είναι ακριβώς στη μέση, δηλαδή εκεί που αντί να είναι δύο κόλλοι, έχω βάλει στη μέση ένα μεγάλο, να κλείνει τα λούκια από εδώ και από εκεί, όπως ήταν σαν να ήταν δύο, και έχω ανοίξει και τις δύο τις τρύπες στο βαρέλι του. Μου αρέσει με τον τρόπο αυτό, και γι' αυτό άλλωστε είσαι τυχερός, γιατί, Αντώνη, γιατί έτσι ήθελα σήμερα τον Dead Rabbit. Τον αφήνω εδώ προσωρινά, θα το δοκιμάσουμε βέβαια κάποια από αυτά τα υγράκια με τον Dead Rabbit, γιατί μου είχατε ζητήσει να σας πω πληροφορίες περισσότερες. Τώρα δεν ξέρω γιατί, ίσως βρεθήκατε στη φάση ότι τον έχετε δει σε καμιά προσφορά. Πολλά μηνύματα το τελευταίο, και γι' αυτό τον έβγαλε και σε ζωντανό. Θανάση, αυτό μου το είπαν και άλλοι, νομίζω και εσύ μου το είπες την προηγούμενη φορά. Καλησπέρα, Γιώτα. Νίκο, καλησπέρα. Πεθαμένο ποντίκι, το top. Νίκο. Ναι, και μου το είπαν και άλλοι. Δεν ξέρω αν το είπες και εσύ σε μένα την προηγούμενη φορά, αλλά μου το είπαν και άλλοι, και θα προσπαθήσω. Φιλιά, Αναστασία. Καλησπέρα σας, λέει κυρία Φράγκου. Τι είναι αυτό, για ποιον... Α, μάλιστα, για τη Γιώτα. Η Αναστασία μου την είπε τώρα. Δεν πειράζει όμως. I love you. Με είπε λαχανό. Ωραία δεν είναι. Είμαι λαχανή σήμερα. Είμαι για τον Dead Rabbit οτιδήποτε για να του δώσω, ό,τι μπορώ να κάνω για να του δώσω ζωή. Λοιπόν, και εδώ βλέπω ότι το Raspberry χτυπάει. Ευχάριστο είναι, αλλά έχει τις κρέμες που δεν το κάνουν να είναι φρουτένιο. Δεν είναι καθόλου φρουτένιο, έχει όντως μία πολύ κρεμώδες γεύση, που ενώ στη μυρωδιά την κρέμα την αντιλαμβανόμουν πολύ λίγο και κάπου εκεί στο τέλος, εδώ τη βλέπω και το πλαισιώνει τόσο πολύ που περισσότερες φορές, μάλλον όχι, να το πω αλλιώς, κάποιες φορές μου το αγκαλιάζει τόσο πολύ που μου το σβήνει σαν γεύση το raspberry, αλλά κάποιες άλλες φορές φεύγει το raspberry λίγο πιο μπροστά. Μου άρεσε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα βέβαια θα πω ότι δεν είναι και για μένα αυτή η συνταγή. Το ξέρετε άλλωστε. Αλλά όμως, επειδή, για να είμαι δίκαιος απόψε, γιατί έχω δύο πολύ δύσκολα από τις τρεις γεύσεις, τα δύο είναι πάρα πολύ δύσκολα για μένα, ώστε να μπορέσω να πω αντικειμενικά τα πράγματα πως είναι. Τα έδωσα και σε δύο-τρεις φίλους, δύο για την ακρίβεια, και σε ένα ακόμα άσχετο το άλλο που θα σας παρουσιάσω, όχι αυτό το έδωσα σε δύο μόνο. Μόνο και μόνο για να πούμε την γνώμη τους, μιας και τους αρέσουν τέτοιες γεύσεις. Οπότε έχω μια πιο σφαιρική εικόνα, θα σας πω τι μου είπαν. Ο ένας μου είπε ότι του φάνηκε πάρα πολύ ωραία γεύση και έντονη, που τον έβλεπες και το ήθελα να το πιει, ξέρω, κάπως έτσι. Ο άλλος του άρεσε περισσότερο το γάλα και λέει μπράβο, λέει πολύ ωραίο, λέει, αυτό το milkshake. Λέω milkshake είναι. Δηλαδή κατάλαβε την γεύση του milkshake. Ο άλλος βέβαια ήταν περισσότερο στο στυλ ότι ήταν φρουτένιο για εκείνον. Ίσως έχει συνδύσει τόσο πολύ τις κρέμες που αυτό ήταν για αυτόν τόσο έντονο φρουτένιο. Χρήστο, θα σου πω. Άλλωστε το έχω πει, ρε παιδιά, έχω πει και παλιότερα για τους
Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή έχουν αλλάξει και λίγο τα δεδομένα, ίσως θα πρέπει να ξαναθεωρήσω κάποια από τους πέντε. Οι πέντε τουλάχιστον, ο ένας ο σταθερός και χωρίς να αλλάζει η αγάπη μου για εκείνον, είναι ο Γκουν. Δεν αλλάζει. Όπως και να γίνει, ό,τι και να γίνει, δεν ξέρω, γυρνάω πάντα σε αυτόν. Ναι, Γκουνάκο. Ο δεύτερος είναι ο Ντροπ, για πάρα πολλούς λόγους. Ο τρίτος είναι ο Μπόνζα, που μου αρέσει όταν θέλω να έχω τα ντουμάνια μου και γεύση ταυτόχρονα, αλλά και στισήματα λίγο πιο έτσι διαφορετικά. Ο Ντεζαβού, για παράδοξο λόγο τώρα τελευταία. Και τέλος είναι ο Dead Rabbit, που για λίγο δεν... πώς να το πω τώρα... δεν ξεπέρασε τον LMS. Δεν το, δηλαδή, λίγο μάλλον τον, δηλαδή τον ξεπέρασε για να ήταν στη θέση του αυτός. Ναι, ναι. Λουκά, Λουκά, το ένα είναι όχι κουλάντα, τούμπανο. Τούμπανο, παιδιά, θα γελάσει και κάθε πικραμένος απόψε. Δεν ξέρω. Ακόμα και όταν ήμουν μόνος μου, δεν το λέω, θα γελάσει κάθε πικραμένος. Θα προσπαθήσω να σας δώσω όσο το δυνατόν πιο καλύτερα και πιο αντικειμενικά την γεύση του. Εντάξει, αλλά θα δείτε πράγματα και θάματα. Τέλος πάντων, σαν συνταγή είναι πάρα πολύ ισορροπημένη. Φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει λατρεία σε αυτούς που τους αρέσουν τέτοιες ακριβώς γεύσεις. Δηλαδή, μια κρέμα με raspberry, με ουρα και τέτοια, δηλαδή μια ωραία κρέμα όμως, δεν μπορώ εγώ να την κατατάξω σε ένα milkshake, δεν μου έρχεται παγωμένο. Μπορώ να το πω σαν ένα ωραίο, ας πούμε, κρέμα που βάζουμε σε μπισκότα μέσα, στις τούρτες από πάνω. Αυτή τη γεύση μου αφήνει και ίσως για μένα είναι καλύτερο να είναι έτσι. Εντάξει, ο φίλος μου ένας είπε για μιλισσάκι, ο άλλος μου είπε περισσότερο σαν φρούτο, αλλά βλέπετε ότι όλοι, τουλάχιστον όχι, επειδή εγώ δεν είμαι βέβαια στο προφάιλ μου αυτό και ίσως θα το κάνω καμιά δύο ώρες να το ατμίσω, αλλά οι υπόλοιποι, ο ένας ιδιαίτερα ήθελα να το πιει. Να μας πεις, λέει, να το γράψουμε στο βίντεο. Ξέρει ο Γαλάτης, φαντάζομαι. Ελπίζω δηλαδή να μην γίνει τελείως τρολάρισμα, γιατί σίγουρα εκεί φοβάμαι ότι θα πάει. Θα προσπαθήσω να κρατηθώ. Από τους MTL εννοείται ότι, εντάξει, να μου πεις, Κώστα, δεν έχεις δοκιμάσει και πολλούς MTL RDA, αλλά ο Μπερζάκη σταθερός. Πολύ σταθερός και είμαι πολύ χαρούμενος. Μου αρέσει η γεύση που βγάζει σαν MTL και η τζούρα που μπορώ να έχω. Έχω και ένα update βέβαια για το Βέπ Τσίνο, αλλά θυμίστε το, να το πω μετά, τι είδα, και ίσως θα βοηθήσει και κάποιους, αν στην περίπτωση το αγοράσουν ή αν τον βρουν εδώ, αν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Όχι. Ναι, Απόστολε, αλλά για ποιο πέτρι μιλάτε, τον RDA? Σαν RDA πάντως δεν τον αλλάζω. Τον έχω, θα μείνει αυτός και θα είναι κοιμήλιο που θα το παραδώσω στα παιδιά μου, τόσο πολύ, πολύ μου αρέσει. Ο RTA όμως. Ναι, Σπύρο, πολύ, πολύ. Και ξέρεις, πολλές φορές παίζω μαζί με τον Berserker, τον RDA, όταν αλλάζω τα airflows με κάτι άλλες τρύπες, ας πούμε, και λοιπά. Έχω κλείσει εκεί που είναι τρεις, έχω βάλει τις δύο, εκεί που είναι το μακρόστενο έχω βάλει κάτι μέσα μπαμπακάκι να την κλείσω λίγο περισσότερο, δηλαδή κάνω και τέτοια να σκεφτείς για να δω έτσι πως συμπεριφέρεται και άστα να πάνε. Σωτήρη, είπα αγγλικά, είναι από την Cat Eyes, Wig Glaze, έχουν Coil Hoods. Αλλά αυτό που βλέπω πίσω στην περιγραφή που έχει είναι αγγλικά και είναι από την Cat Eyes, όπως γράφει. Έχουμε ατμίσει και άλλα από την Cat Eyes.
Cat's eyes, για να πω την αλήθεια, γιατί κάποιος θα με το λάδι, θα πει, τι λες ρε πάλι, cat's eyes, cat's, cat's. Ο 22ης, ο RTA, εντάξει, τον είχα για κάποιο διάστημα από τον Απόστολο, αλλά ήταν λίγο πιο ματζόβολος είναι ο 24ης και πιο σταθερός γενικά. Και στον τρόπο που πας να αλλάξεις τα βαμβάκια και ξέρεις το ότι παίζει και πιο μεγαλούτσικος και πιο βολικός, πιο ομορφούλης. Συγγνώμη, Απόστολο, αλλά έτσι σχεδόν τον έχεις και τον 24ο, οπότε εντάξει, τι συγγνώμη. Ages λέει, the butter, ότι λέει Τιτάνα. Δεν το έχω ακόμα στα χέρια μου, αλλά όσους έχω ακούσει λένε τα καλύτερα. Βέβαια, πατάει πάνω στα ήδη στερεότυπα που έχει το πρώτο. Φαντάζομαι θα είναι και ανάλογα και τα χαρίσματά του. Αλλά αν δεν το δω στα χέρια μου, δεν θα μπορέσω να σας πω 100%. Για ποιους γιουτούλες. Πώς τον είπες, Μόρφ? Ο Σπίσα Pro από Τουρκία λένε ότι είναι πάρα πολύ καλός MTL RDA. Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτόν. Γεια σου, Έλιοτ. Καλός, αλλά μεγαλούς. Μεγάλους, πολύ μεγάλους είναι. Δεν ξέρω πού θα τον βάλεις. Το βούδα, λέω. Εξαίρετος είναι 22ης, αστείο στο στήσιμο και στην οποία παρέμβαση αλλά πίνει τα σηκώδια του. Πού να δεις τον 24ο. Είναι καταπληκτικός, καλύτερος από τον 22. Πίστεψέ το. Πίστεψέ το. Ο Νιόνιος, Νιόνιος είσαι και φαίνεσαι. Επιστρέφουμε. Όσο μιλάγαμε, άτμιζα συνέχεια. Είναι απολαυστικό. Δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με τη συνταγή του σε συνταγή. Είναι ισορροπημένη, ωραία συνταγή. Απλά σας είπα, δεν είναι για μένα. Αλλά επιμένω ότι πρέπει να το δοκιμάσετε. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή, και τα τρία είναι πολύ ιδιαίτερα και είναι για αυτούς τους ψαγμένους. Επιτέλους, δηλαδή, να βλέπουμε και κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τα ίδια. Ακόμα και το λεμόνι που είπε η Electra, super super, είναι ωραίο, αλλά είναι ψαγμένο και αυτό. Δίνει καλύτη, κάτι άλλο. Εντάξει. Οπότε εδώ θα σας πω το Raspberry Milk Thug να το δοκιμάσετε, και όσοι γουστάρετε τέτοιες γεύσεις θα το αφήσετε, παιδιά, αν θέλετε να με ακούσετε, το επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτό, λόγω ότι έχει το γάλα και όλα τα σχετικά, αφήστε το, παιδιά, τουλάχιστον 15 μέρες. Σας το λέω αυτό γιατί σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις που τα δοκίμαζα, το άνοιξα και στις 5, γιατί δεν το ξέχασα, ναι, όπως την προηγούμενη φορά, το άνοιξα και στις 10 και στις 15 κλπ. Εντάξει, μην σκέφτεστε πόσο εγώ το κράτησα, δεν το κράτησα 15 μόνο, αλλά στις 15 έδωσε χαρακτήρα. Πριν δεν έδινε τέτοιο χαρακτήρα, μου δίνει πολύ μου το χαρακτήρα και πολύ, μπορώ να σας πω, και λίγο άνοστο. Μετά όμως άνθησε. Καλός είναι ο Σπίτ, Σπύρο. Ο Σπίτι είναι καλός. Για το strike δεν μπορώ να σου πω, αλλά... Α, για να λες εσύ, αλλά εγώ τουλάχιστον ο Σπίτι... Άντε, λέει, τελείνω με αυτή την κουλάδα. Δεν έχει καθόλου κουλάδα μέσα. Καθόλου, Απόστολε. Είναι πολύ ωραίο και δεν έχει καθόλου μέσα τίποτα αδροσιστικό. Είναι απολαυστικό, σας είπα, αλλά είπαμε, δεν είναι το Raspberry για μένα. Μόνο αυτό. Σε γλυκή φάση συνταγή παίζει δυνατά. Παίζει πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, αυτό. Αυτό ήταν. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα βάλω λίγο ακόμα και θα προχωρήσουμε έτσι στα ξαφνικά μία κληροσούλα για ένα Coil Hoots. Γουστάρετε, θέλετε να κάνουμε μια κληροσούλα για Coil Hoots? Είναι ο sponsor μας απόψε, η Replace. Coil Hoots, ένα για όποιον από εσάς τυχερό κάτσι, θα γουστάρει πάρα πολύ, ας διαλέξει. Ναι, ρε Λουκά, έτσι πάει.
Λοιπόν, παιδιά, αρχίστε να βάζετε υποψηφιότητες και είπαμε εδώ, σε αυτό εδώ το chat, όποιος βλέπει το ζωντανό μας, να γράψει έστω οτιδήποτε, μια τελεία, ένα μήνυμα, καλύτερα μήνυμα για να γουστάρουμε. Και όσοι έχουν κινητό κάτω, ανοίξτε το chat και γράψτε κάτι, οτιδήποτε, μόνο και μόνο για να πάρετε μέρος σε αυτήν εδώ την κλήρωση. Για να βλέπω εγώ όμως, να ετοιμάσω και το μποτάκι μας. Είναι καλά το μποτάκι μας ή κοιμάται? Κοιμάσαι bots. Bot, κοιμάσαι bot. Γεια σου ρε Ζόφη, ανέβασες καινούριο βιντεάκι. Ναι, η Ζωφάρα. Μόλις τώρα πήρα ενημέρωση. Για βάλτε λοιπόν, για βάλτε. Άντε, κι ας τις κουβάδες, Αντώνη. Άντε, άντε. Φου. Τούμπανο, τούμπανο, τούμπανο. Βλέπω, βλέπω, εσείς βάζετε, χαίρετε, λέει, από την Κύπρο. Γεια σου, ρε Μανθαίο. Για να δω, για να δω ποιος θα είναι ο τυχερός απόψε. Ποιος. Ο Σταύρος λέει δεν έχει κερδίσει τίποτα. Να σου πω, Σταύρο μου, τώρα σε βλέπω για πρώτη φορά. Sorry, αλλά τώρα σε βλέπω. Υπομονή. Υπομονή, θα έρθει και δική σου τη στιγμή. Σε λεπτό, εγώ τώρα κάνω καταστάσεις εδώ πέρα, φτιάχνω πόλους. Εσείς συνεχίστε εκεί πέρα. Συνεχίστε. Εγώ έχω το μεταξύ και το μυαλό μου σε εσάς. Να βλέπω και τον bot τι κάνει. Δώσε πόνο, λέμε, ρε Απόστολε. Δίνουμε πάντα. Εκεί να δεις, στην Ιταλία θα δώσουμε πόνο. Μα κάνει να πάνε όλα καλά. Ναι. Εντάξει, Σταύρο, δεν σου είπα και κάτι. Γελάει. Για να βλέπω τι κάνει το μποτάκι μας. Εντάξει, σας βάζει στα κατάστοιχά του. Είπαμε λοιπόν, είναι ένα δωράκι από τη Replay Smoke. Ένα coil hoots για ένα νικητή. Το πρώτο που θα δώσουμε απόψε. Θα δούμε τι θα γίνει μετά. I won't play some too. Γεια σου, Τζον. Περνάω στην καρτέλα της κλήρωσης. Σταματήστε, παιδιά. Είμαστε στη σελίδα της κλήρωσης, του bot, για την ακρίβεια. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα κερδίσει το πρώτο δωράκι μας απόψε. Ποιος? Αλήθεια, ποιος? Για να δούμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Οι όροι είναι γνωστοί, απλοί και κατανοητοί και φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σας ξαναπώ. Πάμε. GRA είναι ο πρώτος μας απόψε νικητής. Γεννώ σε εσάς. Κατεβάζω τη σελίδα, δεν μας χρειάζεται μέχρι στιγμής. Είναι ο νικητής μας, ο GRA. Για να δούμε ποιος είναι ο GRA και πώς το λένε. Άρε Χριστάρα. Καλό άτμιστο, ναι. Περιμένουμε να εμφανιστεί ο GRA. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά που κερδίζει σε εμάς. Μπράβο. Για να δούμε ποιος είναι ο GRA και πώς σε λένε. Πώς σε λένε. Για να χώσουμε εδώ πέρα, να βάλουμε. Σπύρο, ναι. Μέχρι στιγμής αυτό
Γνωρίζω. Ο και λέγεσαι Πούντος. Πούντος, εμφανίστηκε. Άμα δεν εμφανιστεί, εκείνος θα χάσει. Περιμένω λίγο ακόμα πριν προχωρήσουμε στα δικά μας. Παιδιά, πέστε μου αν εμφανίστηκε, γιατί εγώ δεν το βλέπω ακόμα. Γράψε κάτι, ρε Τζιάρα. Θα κοιτάξω βέβαια εγώ και την κλειδαρότρυπα μου από εδώ. Α, μάλιστα, εμφανίστηκε ο Τζιάρα. Ευχαριστώ πολύ, είπε. Καλό άτμιστο, δώσε τα στοιχεία σου και πώς σε λένε. Μιχάλη. Λέει να είναι γραμμένο στο κανάλι και να είναι κάτω 18, όχι βέβαια. Ελπίζω να μην είσαι κάτω από 18. Την έκατσες. Ρε παιδιά, τι έπαθε. Όχι, λέει ο Τιτάνης ντύθηκε και λέει λαχανοντολμάς. Ο ένας με είπε λάχανο, ο άλλος με είπε μαρούλι, ο άλλος δεν ξέρω τι είπε. Λαχανοντολμά, ο κύριος Νικόλας Μετζελόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο Μιχάλη το Βιταλιώτη. Όχι βέβαια, δώρα να το κάνω και κλήρωση. Ο Παναγιώτης εδώ θα με φάει μετά. Μέσα μαζί σας είναι. Κάπου εδώ γυρνάει. Εμφανίστηκε ο Ρα. Τον είδα από την κλειδαρότρυπά μου γιατί λέει ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να έγραψε κάποια στιγμή απάνω, παιδιά. Γυρίστε πάνω το chat. Κάπου πρέπει να έχει γράψει γιατί εμένα μου ήρθε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω. Κάντε ένα τσεκάρισμα. Γράψε πάλι, ρε. Ρα. Γράψε πάλι. Γεια σου, Κρίς. Και μίλωσε, είπαν ο Κώστα. Πράσινο μήλο. Σίγουρα παιδιά είναι αυτό γιατί εγώ άμα δείτε τώρα θα σας γυρίσω πάλι μισό λεπτό εδώ οπα άλλος οπα εδώ σβήστηκε όχι περιμένετε να το ανοίξω εδώ να το ανεβάσω βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει γράψει ευχαριστώ πολύ ο GR Ra. Αλλά εδώ είναι η κλειδαρότητα που όταν γράφει κάτι πάει και το βάζει μέσα εκεί αλλά περιμένουμε, παιδιά, σας παρακαλώ, γρήγορα όμως για να προχωρήσουμε. Γρήγορα για να προχωρήσουμε. Άλλος είπε, ωραία. Τότε. Άμα δεν είναι αυτός, εγώ θα περιμένω, έτσι έως θα έχει ξαναεπαναληφθεί κάποια στιγμή η κλήρωση. Δεν θα την κάνουμε στο καπάκι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε Γκρέγκορι αν είσαι ο Γκρέγκορι αυτός ο GRR γιατί αυτός που κέρδισε πρέπει να βάλει το δικό του όνομα. Αυτό που τέλος πάντων το nickname, δεν ξέρω με πόσα nickname μπαίνετε πονηρούλιδες, αλλά να μπει με το δικό του. Αν δεν μπει σε ένα λεπτό, παιδιά, θα το ξαναγράψω. Θα το ξανακάνουμε την κλήρωση και θα την αναφέρω. Εντάξει, λοιπόν, για να μην έχουμε τέτοια παρατράγουδα. Και η Βίκη λέει, τι εννοείς που έχεις αλλάξει όνομα, τι εννοείς, δεν είναι σωστό λέει αυτό, τεσπά. Βίκη, βάλε εδώ πέρα μια τάξη. Θα περάσουμε να σας... Για να μην γίνω κακός, το λεπτό πέρασε. Ωραία. Και ξανακάνουμε πάλι την κλήρωση, παιδιά. Ειλικρινά δηλαδή, δεν είμαστε για τέτοια πραγματάκια, γιατί αρχίζουμε μετά να δυσκολεύουμε τους υπόλοιπους που εδώ είναι μια ζωή. Εντάξει. Οπότε ξαναγυρνάω στην κλήρωση. Σε σβήνω δυστυχώς, αν είσαι μέσα ακόμα με άλλο όνομα. Και επαναλαμβάνω την κλήρωση, παιδιά. Ξαναβάλτε υποψηφιότητες για κλήρωση. Βάλτε πανάτος. GR. Θα αποφασίσουν για την περίπτωση αυτή
αποφασίσουν οι επόπτες μου. Όλοι οι επόπτες θέλω, σας παρακαλώ, να γράψετε με κεφαλαία τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Δεν μπορώ να αποφασίσω μόνο εγώ, πρέπει να αποφασίσουν και οι επόπτες. Μέχρι να αποφασίσουν, οι επόπτες μου, με κεφαλαία γράμματα, παιδιά, γράψτε ναι ή όχι, να το δώσουμε ή όχι, ναι να το δώσουμε ή όχι, να μην το δώσουμε. Θα περιμένω λίγο, εγώ έτσι αλλιώς θα δώσω μια συζήτηση τώρα να κάνουμε και θα περιμένω. Ποιος είπε, ρε παιδιά, πως μπήκε με διπλό. Ο ίδιος το είπε. Πριν ένας Γρηγόρης λέει ότι είμαι εγώ, παιδιά, αλλά άλλαξα όνομα. Ωραία, ξανακάνουμε την κλήρωση. Δυστυχώς, συγγνώμη, αλλά πρέπει να ακολουθήσω τις αποφάσεις που παίρνουμε σαν ομάδα για να είμαστε και σωστοί. Εντάξει, γιατί και τα παιδιά τα υπόλοιπα εδώ είναι. Και εντάξει, δωράκια είναι, ρε παιδιά, έλεγε, ας πούμε, εντάξει. Πάμε να ξανακάνουμε την κλήρωση. Βάλτε λοιπόν υποψηφιότητα για να σας καταγράψει πάλι, μην τυχόν και σας έχει ξεγράψει, γιατί σίγουρα μετά από κάποια χρονική... κάποιο χρονικό περιθώριο και μετά σβήνονται τα ονόματα. Ξαναβάλτε, γράψτε πάλι, ξαναγράψτε, δώστε πάλι στο λαό. Χάσαμε, λέει εσύ. Τι χάσατε, ρε Χριστό? Αυτό γίνεται παντού, σε όλο το YouTube, πίστεψέ το. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή έτσι πως είναι τα πράγματα, γίνεται παντού. Είναι για το σιροπλίδι αυτό. Αλλά δεν μπορείς να πεις και κάτι, δεν μπορείς να ξέρεις. Και δεν μπορούμε να είμαστε και οι αστυνομικοί ή οι μπάτσοι που θα κάνουμε τον έλεγχο. Εντάξει. Πάμε δυνατά, πάμε γερά, πάμε. Για να δω τον bot, λέει, και για να τελειώσουμε με αυτή την κλήρωση. Ω, μάλιστα. Περνάω, παιδιά, σε μερικά δευτερόλεπτα στην σελίδα της κλήρωσης για να κάνουμε πάλι την κλήρωση. Εντάξει, άιντε. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι αυτή που είχα αρχίσει και στην ομάδα και διαπίστωσα ότι είσαστε πολύ υπέρ του kit να είναι mod με ατμοποιητή. Διαπίστωσα ότι δώσατε πάρα πολύ, πολύ ωραίες και τεκμηριωμένες απαντήσεις όσοι απαντήσατε και από κάτω. Με μεγάλο προβάδισμα ήταν τα kit με μοντάκι και ατμοποιητή παρά τα pod system. Από την άλλη όμως διαπίστωσα ότι είδα και απαντήσεις και συμβουλές για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό την οδό με τα ποντάκια. Θα τα πούμε βέβαια σε λίγο. Περιμένω πρώτα να... κάνουμε την κλήρωση και περνάω στην κλήρωση, παιδιά, σταματήστε. Η κλήρωση επαναλαμβάνεται, δυστυχώς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Περνάω στην κλήρωση, είμαι στην καρτέλα, είμαι στη σελίδα της κλήρωσης του bot και θα πατήσω αυτό το κουμπί για να δούμε και ποιος θα είναι ο καινούριος τυχερός για ένα coil hoods, μια προσφορά της Replacemo και την ευχαριστούμε very much, πάρα πολύ. Περνάω και πατάω. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλους. Να είσαστε παρόν,
Να μην αλλάξετε profile. Τώρα είναι καινούριος νόμος. Να είστε παρόν, να είστε γραμμένοι στο κανάλι και να είστε πάντα πάνω από 18 χρονών. Οκ. Και θα σας βρούμε, όπως και να έχει. Θα βρούμε την άκρη. Πάμε να το πατήσω. Στάθης Κάπα. Είναι ο καινούριος μας νικητής. Είναι ο πρώτος νικητής για απόψε. Περνάω σε εσάς. Παιδιά, συγχαρητήρια στον νικητή μας. Έρχομαι σε εσάς. Και κοιτάμε να δούμε αν ο Στάθης μέσα είναι παρόν. Για να το ευχηθούμε. Καλό άτμιστο. Να δώσει τα στοιχεία του στην Ηλέκτρα και να προχωρήσουμε εμείς τα δικά μας. Που σήμερα έχουμε coil hoods, τρεις γεύσεις καινούργιες και μπορώ να πω και ιδιαίτερες, πρωτότυπες, δυναμικές, ναι. Είναι ψαγμένες, είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Κουβαντόιλε χούτ. Μπήκε, ο Στάθης, ευχαριστώ παιδιά, ορίστε, μπήκε ο Στάθης. Φυσικά με το πρώτο του profile, δεν μπήκε με το εντέκατο. Ωραία, προχωράμε εμείς παιδιά. Πριν προχωρήσουμε στη δεύτερη παρουσίαση, στο δεύτερο που έχω διαλέξει για να παρουσιάσουμε απόψε, που είναι αυτό που σας είχα πει να ετοιμαστούν οι κύριοι που θα κάνουν τα screenshot, ναι. Αλλά μέχρι τότε όμως θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε για λίγο ή για πολύ όσο θα διαρκέσει αυτή η συζήτηση. Θέλω να μάθω ακόμα μία φορά, είναι πολύ σημαντικό και ο λόγος είναι, πήρα δύο προσωπικά μηνύματα στο inbox, το ένα είναι λίγο ιδιαίτερο, δηλαδή ιδιαίτερο τι, ότι μου την είπε κιόλας. Το άλλο είναι, απλά ήθελε να με ρωτήσει γιατί όλο αυτό να θέλω να βοηθάω τους καινούριους. Αντάξει, ήταν βέβαια πολύ ευγενικός, ίσως είναι και μέσα τώρα εδώ, δεν ξέρω. Ήταν, ο ένας ήταν πολύ ευγενικός, ο άλλος λέει ότι μου την είπε. Απλά γιατί έβαλε αυτό το post, μάλλον το poll και ζήταγα πληροφορίες. Και βέβαια φυσικά και με όλο αυτό που έχει προηγηθεί, ότι εγώ βάζω και βιντεάκια, κάνω παρουσιάσεις για καινούριους, συζητάμε πολύ για καινούργια πράγματα και για βοήθεια στους νέους ατμιστές ή τουλάχιστον για αυτούς τους καπνιστές που θέλουν να μπουν, και ακόμα δεν θα έχω πρόβλημα να το συνεχίσω και για πολύ καιρό και ίσως θα φοκάρω πολύ περισσότερο σε αυτούς, μιας και εμείς έχουμε βρει το δρόμο μας. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε προβλήματα. Παιδιά, ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν είμαστε όπως πριν. Χρειάζεται λίγο πιο περισσότερη βοήθεια οι καινούργιοι ατμιστές και οι καπνιστές να μπουν στο άτμισμα. Και αυτό θα μας βοηθήσει όλους εμάς, ακόμη και τα καταστήματα. Να το ξέρετε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να φοκάρω αυτή τη στιγμή στο πρώτο μήνυμα που πήρα και είπε ο κύριος, ας πούμε, ότι μας τα έχεις πρίξει. Ειλικρινά έτσι μας είπε, μας τα έχεις πρίξει με όλο καινούριες ατμιστές, καινούριες ατμιστές και ας κάνουν ό,τι θέλουν και ας πάνε να πνιγούν. Εντάξει, αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Βέβαια, μιλήσαμε αρκετά, του εξήγησα. Έμεινε έτσι όμως η στάση του μέχρι το τέλος και δεν είχα και πρόβλημα βέβαια, να σας πω την αλήθεια, και δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Ας έχει ό,τι η γνώμη θέλει, εγώ θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτή την κατάσταση γιατί σας εξήγησα ποιος είναι ο λόγος. Ο δεύτερος είπε απλά ότι ήθελα να μάθει σοβαρά ότι για ποιο λόγο έτσι εγώ τόσο πολύ επικεντρώνομαι σε αυτές τις καταστάσεις και για ποιο λόγο θέλω. Και εκείνος βέβαια το πήγε στο στυλ ότι μήπως έχουμε κάποιο θέμα. Και όντως υπάρχει θέμα, αλλά δεν έχουμε αυτό το τόσο πολύ. Δεν θα το κινδυνολογήσω τώρα την κατάσταση που περνάμε, αλλά υπάρχει όντως ένα θέμα στο πόσο θα πρέπει να βοηθήσουμε τους καινούριους. Θα μείνω για λίγο εδώ, θα περάσω πάλι στο μήνυμα που έλαβα το δεύτερο σε λίγο, αλλά περιμένω να μου πείτε εσείς τις δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτό. Είναι καλό να βοηθάμε τελικά τους καινούριους? Είναι μάλλον ένα καθήκον που μπορούμε να το επομιστούμε και να το κάνουμε και να το οδηγήσουμε στο σωστό δρόμο και να θέλουμε να βοηθήσουμε, ή απλά δεν χρειάζεται και δεν βαριέσαι και εγώ έτσι άρχισα και ποιος με βοήθησε? Θέλω να το συζητήσουμε αυτά. Είναι πολύ σημαντικά τα σημεία που εγώ έχω φουκάρει και σας είπα το πρώτο μήνυμα πως ένας παλιός ατμιστής μου μίλησε και δεν με πείραξε αυτό πως μου μίλησε, αλλά ο τρόπος που σκέφτηκε. Εντάξει. Ο Σωτήρης ο Κάτζος λέει, Κώστα, αυτός είναι ψυχασθενής ο άνθρωπος. Κάπου εκεί το πήγα, αλλά όχι τόσο πολύ, αλλά ήταν πολύ απόλυτος και πολύ απότομος και πολύ όχι ευγενής. Εντάξει. Αλλά από την άλλη όμως, ούτε αυτά που μου είπε μετά εκ των υστέρων δεν τα κατάλαβα. Δηλαδή το στυλ ότι
Εμείς εντωμεταξύ είμαστε σε μια φάση που έχουμε βρει την άκρη μας και έχουμε βαρεθεί πλέον να ακούμε συνέχεια ότι βοηθήσουμε τους καινούριους, βοηθήσουμε καινούριους και δεν πάνε. Ναι, αλλά από την άλλη, του είπα, δεν είναι τρόπος αυτός να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να συμπεριφερθούμε έτσι. Γιατί ουσιαστικά και εμείς κάπως έτσι αρχίσαμε και νομίζω εμένα τουλάχιστον με βοήθησε. Δεν ήταν πολλοί, ήταν λίγοι, ήταν ένας, ήταν δύο, δεν έχει σημασία. Υπήρχαν όμως οι βοήθειες που ήθελα εγώ στην αρχή να πάρω από κάποιους και υπήρχαν σοβαρές βοήθειες, όχι απλά βοήθειες. Δεν είναι έτσι, λέει. Και εμείς, λέει, νέοι ατμιστής κάποτε και ψάχναμε, λέει, να βγάλουμε άκρη. Σίγουρα καλό είναι να δίνουμε μια βοήθεια, ώστε να βοηθηθούν όλοι και να πάει ένα βήμα πιο πέρα το άτμισμα. Σποτών. Δεν μπορώ να βρω κανένα λόγο γιατί να μην το κάνουμε Τιτάνα. Εννοείται αυτό. Υπάρχουν βέβαια, μπορείτε να δικαιολογήσετε κάποιες τέτοιες νοοτροπίες. Το λέω αυτό γιατί θα προχωρήσω πολύ πιο έντονα μετά αργότερα και ίσως εκεί θα καταλάβετε πού το πάω και πού το οδηγώ αυτό. Εντάξει, αλλά μέχρι στιγμής με ό,τι έχετε ακούσει, υπάρχει λόγος, υπάρχουν τέτοια άτομα, έχετε ζήσει μια τέτοια κατάσταση που ενώ εσείς ζητάγατε τη βοήθεια, δεν σας την έδωσαν γιατί το λόγο θα το βρεις μόνος στην άκρη και άσε με τώρα δεν μπορώ και δεν κάνω και δεν δείχνω και όπως άρχισα εγώ. Ο Λάμπρος λέει και τι πιο ωραίο είναι, λέει, από το να βοηθάς. Εννοείται αυτό. Ο Νίκος λέει: Κωνσταντίνε, λέει, κάνεις, λέει, εγώ πολύ σε χαίρομαι που και σε φίλους, λέει, που σε πρότεινα για στήσιμο, είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δεν μιλάμε τώρα για το προσωπικό μου εγώ, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, ότι το κάνω για την προσωπική μου, ας πούμε, θεαματικότητα. Να το πω κάτι. Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο μπορεί να πατήσει αυτή τη στιγμή το κουμπάκι, αυτό που λέει unsubscribe, και να φύγει από το κανάλι και να μην με ξαναδεί. Δεν έχω πρόβλημα. Και να μην έρχεται να έχω 50, αλλά να έχω 50. Ειλικρινά και αυτό πάλι εντάξει. Αλλά αυτό το έχουν μου στείλει σε πριβέ. Αυτό ήταν παλιές εφάσεις και τώρα πάλι μερικοί, αλλά είναι τελείως άκυροι βέβαια. Αλλά δεν είναι σε αυτή τη φάση. Εγώ θέλω να βοηθάω τους καινούριους και θα το συνεχίσω αυτό με όποιο κόστος συμβαίνει αυτό. Και σας είπα, δεν είμαι κανένας μισθοφόρος ή κανένας τέλειος, πώς το λένε, Σαμαρίτης, ας πούμε. Αλλά έτσι το σκέφτομαι. Ο Νίκος Χαϊδίδης λέει: Κωστή, είμαι, λέει, από μακριά από το τσιγάρο του για σχεδόν μήνες. Ναι, στη βοήθεια και ναι, στη σωστή ενημέρωση. Αυτό που με βοήθησε να μην ξαναπέσω στο τσιγάρο είναι ότι άρχισα να παίζω με τα MTL-ATA, το είδα, λέει, σαν χόμπι. Όταν κάποιος σου λέει πιο έμπειρος σε βοηθάει, μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις τις κακοτοπιές από το να ψάχνεις μόνος σου. Το θεωρώ θεμητό και αναγκαίο στις μέρες μας. Μπράβο, Αριστίδη. Δεν υπάρχει, λέει, καλύτερο πράγμα από το να βοηθά του αρχάριου να κάνουν τη σωστή επιλογή. Εμένα προσωπικά, σε ένα group, όταν ήμουν πρωτάρης και είχα απορίες, με ειρωνευόντουσαν. Βλέπετε, υπάρχουν. Υπάρχουν. Ο Λουκάς είπε μια λέξη: υπάρχουν κάποια άτομα. Και θα το προχωρήσω λίγο παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικά αυτά να δοθούν. Γι' αυτό ήθελα την ώρα μετά τη παρουσιάσεω να τελειώσουμε την παρουσίαση, γιατί είναι σημαντικά, παιδιά. Βγάζουμε πράγματα από εκεί. Νιώθουμε και καλά με τον εαυτό μας, να σας πω την αλήθεια τελικά. Εντάξει. Και αυτό βρίσκουμε και εμείς τον τρόπο και το δρόμο μας. Δεν είναι κανένας που έχει βρει το δρόμο του. Κακά τα ψέματα. Κανείς μας δεν έχει βρει το δρόμο του. Σε οτιδήποτε νομίζει ότι έχει βρει το δρόμο του. Σε τίποτα. Αύριο μεθαύριο κάτι γίνεται και χάνουμε πάλι τον μπούσουλα και, κάτω, και φεύγει το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Να είσαστε σίγουροι σε αυτό. Οπότε οι νοοτροπίες τέτοιες είναι εκτός από μένα. Πρέπει, λέει, να ευαισθητοποιηθούμε λίγο και να ευαισθητοποιηθούν, λέει, και τα καταστήματα να πιάνουν τον νέο ατμιστή, και θα το μιλήσουμε και αυτό, κύριε Παραβάτη, από το χέρι και όχι να του κάνει απλά την πώληση. Έχω ακούσει μέχρι μπε σε μια ομάδα ή δε κανένα βίντεο. Σωστό, δεν είναι αστείο αυτό. Και εντάξει, ευτυχώ δεν το κάνουν πολλά μαγαζιά, λίγα μαγαζιά, αλλά το κάνουν. Περνάω πιο πάνω. Θέλω αυτά να τα λέω και εγώ, παιδιά, να σα τα αναμεταδίδω, τα μηνύματά σας, τα ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή και παίρνει θάρρος. Έχουν λουφάξει τώρα τελευταία κάποιοι, γιατί, πώς μπορώ να το πω, έχουν λουφάξει μερικοί γιατί φοβούνται να πούν πράγματα. Γιατί φοβούνται και την τρολιά. Εντάξει, στην ομάδα μας δεν υφίσταται αυτό πουδενή, αλλά επειδή ακούνε το ένα, ακούνε το άλλο από κάπου, δεν ξέρω, αλλά ακούνε και από, ίσως και από τους γύρω τους εκεί που βρίσκονται και μένουν. Φοβούνται να ρωτήσουν πράγματα. Το έχουμε διαπιστώσει και εμείς πολλές φορές ότι λέει κόστα να κάνω μια ερώτηση και εσύ να. Νομίζω ότι είναι ανόητο. Όχι, δεν είναι τίποτα ανόητο. Αλλά τουλάχιστον σε αυτές τις καταστάσεις με τέτοιες συμπεριφορές, εγώ, λέει, το έχω πάρει πάρα πολύ με τη βοήθεια σε σένα και την ομάδα. Και τι λες τώρα, αλίμονο, μπράβο σου.
Δεν μιλάμε για μένα, μιλάμε γενικά για όλους μας. Ό,τι είναι λέει, ότι είσαι ψωνάρα είσαι, γι' αυτό λες αγαπάμε, ότι έχεις βοηθήσει πάρα πολύ, έχεις βοηθήσει τουλάχιστον εγώ έτσι το λαμβάνω και ευχαριστώ. Είμαι ψωνάρα. Είμαι ψωνάρα. Είμαι ένας τιτάνας ψωνάρας. και την ομάδα φυσικά βέβαια, εννοείται. Είμαστε μια αλυσίδα εμείς, ομάδα κανάλι, είμαστε μαζί, είμαστε ένα πράγμα. Και έχουμε τις ίδιες θέσεις σε πολλά ζητήματα. Πάμε. Άλλο. Εγώ θα ανεβάσω λίγο πιο πάνω. Παιδιά, συγγνώμη που τα διαβάζω έτσι μπερδεμένα, αλλά ό,τι βλέπω μπροστά μου. Το χειρότερο για μένα είναι η αντιμετώπιση των ατμομαγαζιών σε νέους ατμιστές. Εγώ έχω δει μπροστά μου καθαρή κοροϊδία. Εμένα λέει δεν με βοήθησε κανείς. Μόνος μου με YouTube και εσένα και ένα-δύο γνωστούς. Υπάρχουν. Όντως υπάρχουν, παιδιά. Εγώ νόμιζα ότι είναι. Υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές. Εν τέλει. Υπάρχουν. Κώσταν λέει όταν αλλάζει υγρό και ατμοποιητή δεν μας δείχνεις και τι στήσιμο έχεις. Στις περιπτώσεις αυτές εδώ πέρα να σας πω την αλήθεια, θα σας λέω τα σύρματα, τους πυρήνες και τα ΟΜ που έχω στην αντίσταση. Αλλά ναι, θα το κάνω, γιατί όχι, μια χαρά, καλή ιδέα. Καλησπέρα στον Κυριακό. Μεγάλο πρόβλημα είναι κάποια μαγαζιά. Έχετε επικεντρωθεί στα μαγαζιά, αλλά υπάρχουν και άτομα ατμιστές απλοί και συμπεριφέρονται το ίδιο, παιδιά. Καμιά ερώτηση λέει δεν είναι χαζή. Όλοι στην πορεία μάθαμε. Οι παλιοί βοηθάνε τους νέους όπως έκανε και σε εμάς όταν είμαστε νέοι. Ό,τι ώρα και να είναι, πάντα κάποιος θα είναι παρόν να βοηθήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λέει, με τέτοια συμπεριφορά και αρκετά μαγαζιά, Κώστα, λέει ο Σταύρος. Για μένα, φιλάρα, είσαι καθηγητής στο είδος μας. Μαρίνος Κόντης. Καλά. Okay. Thank you, Marine. Θα θυμηθείς μετά να σου δώσω το τσεκ. Όποιος μπροστά λέει, του βρίσκει τέτοια καταστήματα, απλά δεν ξαναπάει. Ναι, είναι ένας σαμποτάζ που μπορείτε να το κάνετε. Και δεν θα φταίτε εσείς, αυτοί θα φταίνουν οι ίδιοι. Να το ξέρουν. Μεγαλύτερη βοήθεια παίρνει λέει από συνατμιστές ομάδες παράλληλα από κάποια μαγαζιά. Έχετε επικεντρωθεί στα μαγαζιά. Και το μαγαζιά είναι ένα θέμα που πρέπει να χρήσει συζήτηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Μιλάμε για τώρα συγκεκριμένους ατμιστές. Οτιδήποτε λέει ο φίλος, ο πιο έμπειρος να βοηθά το πιο αρχάριο. Έτσι σε οτιδήποτε. Έτσι λέει και στο άτμισμα. Τέλος, στο κακό ελληναριό, βάζουμε τα. Έτσι πρώτα εμείς και μετά η πολιτική και το κράτος που είναι καραμέλα. Ο Κανάκη λέει βλέπει Survivor Μπαγκασάκο. Τον έπιασες, το ξέρω. Ναι. Κάτσε λίγο εμφάνιση. Εννοείται λέει, εννοείται ότι στα λέω ψωνά και λοιπά για να σου αλλάξω λίγο τη διάθεση. Αλλά δεν πιάνει. Βλέπω λέει πικράθηκες, πικρόχολοι υπάρχουν. Όχι, δεν πικράθηκα. Ίσα ίσα που εγώ λίγο ψιλοτσαντίστηκα γιατί να υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία και να συμπεριφέρονται σε καινούριους ατμιστές. Γιατί ουσιαστικά, να σας πω την αλήθεια, είναι οι εποχές λίγο παράξενες αυτές που διανύουμε. Εντάξει. Πίστευα ότι εμείς είμαστε η πιο δύσκολη εποχή που ήμασταν τότε με παλαιομοδίτικα εργαλεία κλπ. Αλλά τώρα είναι λίγο πιο τα ζόρια, εντάξει. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί αύριο. Μπράβο σε όλους σας, γιατί πλέον είμαστε λέει σαν οικογένεια. Λέει, αυτό τα λέει όλα. Δεν είναι μια σελίδα πλέον, ούτε είναι απλό κανάλι. Φαίνεται λέει κοντά, μπράβο και πάλι. Ευχαριστούμε Νίκο. Κώστα λέει, σκέφτομαι να αγοράσω μπανάκι περίχων και να το πάρω ή τσάμπα τα λεφτά. Όχι να το πάρεις Βαγγέλη, εννοείται. Εξαρτάται βέβαια, το τσάμπα λεφτά ξέρεις που θα πάει μόνο, αν θα πάρεις κάτι που δεν θα αξίζει ο κόπος. Δηλαδή να προσπαθήσεις να βρεις κάτι που να κάνει δουλειά. Γιατί η δουλειά αυτή που κάνει το μπανάκι περίχων είναι φοβερή. Κάνει δουλειά. Και ιδιαίτερα σε αυτούς τους ατμοποιητές που κάποιοι MTL που έχουν μέσα τρύπες, air flows που δεν μπορείς εύκολα να τα καθαρίσεις και πρέπει να τα μουλιάσεις πολύ, κάνουν αρκετή καλή δουλειά. Και γρήγορη δουλειά και σωστή δουλειά. Για μένα. Αν όμως δεν πάρεις σωστό μπανάκι και δεν χρειάζεται να δώσεις μια περιουσία, να του κάνεις δουλειάκι μια έρευνα αγοράς πριν το αγοράσεις. Δηλαδή να κοιτάξεις τι παίζει, πώς κάνει τη δουλειά του και μετά. Κατά τα άλλα, όχι, να το πάρεις. Και βέβαια το Nightbot λέει απόψε έχω κέφια και λέει για να μπανάρω. Κάνει ένα τσούρμα από εσάς. Α, μάλιστα, κάτσε να το διαβάσω σωστά τότε. Απόψε λέει έχω κέφια λέει για να μπανάρω κανένα τσούρμα από εσάς. Και κοιτάξτε, λέει, μην ακούσω άλλο λέει, να λέει ότι το καλύτερο μοντέλο είναι η Electra. Γιατί λέει την πατήσατε. Όχι, άσχημες διαθέσεις. Από την άλλη, λέει, υπάρχουν λέει, και κάποιοι όπως και εσείς στο κανάλι και η ομάδα, να μην ξεχάσω τον κύριο Πέτσα, τον μάγο που έχει βοηθήσει αρκετά. Και ας μην ξεχνάς, Κώστα, λέει.
Τα μαγαζιά πρέπει να είναι καταστήματα διακοπής καπνίσματος. Όσοι λέει το κατάλαβαν θα βοηθήσουν πολύ κόσμο. Θα το αφήσουμε λιγάκι έτσι με μια άνω τελεία να προχωρήσουμε στη δεύτερη παρουσίαση που είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν ήδη και περιμένουν εκεί στην ουρά για να με δουν. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά όταν θα τελειώσουμε την παρουσίαση. Γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και για να μην διακόπτουμε και την παρουσίαση, αλλά και η παρουσίαση μετράει μέσα σε αυτό, να γίνεται έτσι ένα ωραίο. Δηλαδή και ο άλλος βρίσκει ενδιαφέρον και με τη συζήτηση που κάνουμε, αλλά και με τα υγρά που παρουσιάζουμε. Δίνουμε έτσι ένα ολόκληρο συγκεντρωτικό αποτέλεσμα. Γιατί όχι. Το αφήνω λοιπόν το Raspberry Milk Thunk. Το αφήνω στην πάντα. Και περνάμε. Σε ένα άλλο πολύ ωραίο, σας λέω πάρα πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Μιλάμε για πολύ νόστιμο. Είναι όντως νόστιμο, να μην υπερβάλλω, αλλά για μένα όχι. Για κάποιους άλλους που έδωσα, η γυναίκα μου δηλαδή έπαθε ζημιά. Για φίλους που έδωσα, αυτό το έδωσα σε τρεις εν τέλει. Το άλλο ήταν σε δύο, αυτή είναι σε τρεις, γιατί ήταν πολύ πιο δύσκολη η απόφασή μου. Τι γίνεται με αυτό, γιατί εγώ δεν μπορούσα, παιδιά. Είναι το V for Valletta. Είναι αυτό, V for Valletta. Αυτό που, αν θυμάστε, είχα κάνει μια παρουσίαση με κάποια άλλα second way που είχα πει ότι είναι ένα σοκολατάκι με γέμιση μέντα. Εδώ έχουμε μια γεμιστή σοκολάτα, εντάξει, μια γεμιστή σοκολάτα, δεν είναι, είναι γλυκιά η σοκολάτα, αλλά είναι γεμιστή. Και με τι γέμιση? Με full μέντα, με full όμως μέντα. Θα κοιτάω και το chat. Στη μυρωδιά. Εδώ εμφανίζεται πιο πολύ η σοκολάτα, παιδιά. Αυτή η σοκολάτα, ξέρετε πώς. Η σοκολάτα είναι όταν έχει λιώσει πολύ. Έχετε μυρίσει τα χέρια σας? Όταν έχετε λιωμένη σοκολάτα στο χέρι, ξέρεις, καλοκαίρι τώρα, έχετε αγοράσει μια σοκολάτα και αρχίζει να λιώνει και ξέρεις, έχει απλωθεί στα χέρια. Έχετε κάνει έτσι και έχετε μυρίσει. Δοκιμάστε το αυτό, να σας μεταφέρω αμέσως στην μυρωδιά που έχει εδώ, το μυρίζω. Αυτή τη μυρωδιά έχει τη σοκολάτα της λιωμένης. Και δεν έχει, η μέντα είναι πάρα πολύ λίγη. Για να δούμε μέσα στον loop. Ο loop είναι συστημένος με frame stable Clapton. Έχω ήδη ατμίσει με αυτό, εντάξει. Επειδή έχω ξεχωριστούς τους όλους, για να μην χαλάσουμε. Και είναι και τρία. Και είναι με τριάριδες πυρήνες για τα τρία, και τα δύο. Και οι δύο δηλαδή αντιστάσεις είναι με τριάρι πυρήνα. Frame stable. Θα βάλω εδώ. Κλείνω προσεκτικά. Ούτε τα γαλλικά υγρά δεν ήταν έτσι. Θα εξηγήσω πολλά, παιδιά, όμως μετά, εντάξει, όσο αντέξω βέβαια, άμα δεν με δείτε κάτω. Είμαι στα 60 βατ. Θα προσπαθήσω να τον ανεβάσω κι άλλο, παρόλο που χρειάζεται. Δίνει πολύ ένταση. Παιδιά, είναι ένα χτύπημα τρομερό. Χτύπημα φοβερό. Δηλαδή, δεν είναι η μέντα αυτή που όταν πλένουμε τα δόντια μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει μπλέξει με τη σοκολάτα. Αλλά είναι σαν να έχω μπει μέσα στη μέντα εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Είναι για τους λάτρεις της μέντας που είναι μέντα όμως. Δηλαδή να θέλεις από μακριά, ας πούμε, να την καταλάβεις. Λοιπόν, τώρα θα το συνηθίσω όμως και δεν θα βήχω τόσο πολύ. Θα το συνηθίσω γιατί στην αρχή οι πρώτες 2-3 τζούρες είναι λίγο θάνατος για μένα. Είναι... Η σοκολάτα πάρα πολύ γλυκιά. Πολύ ωραία σοκολάτα. Άμα υπήρχε δηλαδή μόνη της και μπορούσα να την βγάλω μέσα, να την τραβήξω αυτή τη μέντα και να την βγάλω,
Τούμπανο ίσως λέτε. Έχει τη Μέντα που σας είπα ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για μένα τώρα, τουλάχιστον στις τελευταίες παρουσιάσεις, επειδή έχει πάρα πολύ Μέντα και πολύ Μέντα. Και το έδωσε σε τρεις φίλους και στη γυναίκα μου. Γυναίκα μου εντάξει, της αρέσει έτσι όσο και τη Μέντα κάνει εκείνη μόνο πολλές φορές, αλλά στους φίλους μου τώρα. Δεν μπορώ να το κάνω όμως. Θα προσπαθήσω μόνο να με δείτε, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Τράβηξε μια τζούρα στην αρχή, λίγο έτσι, για να καταλάβει. Έκανε έτσι. Και μετά. Εγώ το μεταξύ γούρλωσα στα μάτια μόνο που τον είδα, δηλαδή τίποτα. Το κατέβηκε και φαίνεται μέχρι τον οφαλό, ας πούμε, ο άτμος. Πήγε μέχρι εκεί, ας πούμε, και βγήκε μετά. Το άρεσε τρομερά, εντωμεταξύ παίζει να το δώσω εκεί, γιατί εντάξει, παίζει να το δώσω σε αυτόν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να το μπορώ να το κάνω, γιατί το άρεσε τρομερά. Βλέπετε ότι δεν, όσοι αρέσκονται με τις Μέντες, είναι τελείως διαφορετικοί στην κατηγορία. Ο άλλος πάλι ήταν πιο normal, δηλαδή εντάξει, δεν μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, του άρεσε, ήταν ωραία και εκεί αυτός βέβαια μου άφερε και τη σοκολάτα. Ο άλλος εντωμεταξύ στην κοσμάρα του, δηλαδή τόσο πολύ που είχε, ήταν και πιο ανεβασμένα τα βάτς. Γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζεται βάτς για να ανθίσει περισσότερο η Μέντα και να χτυπήσει τούμπανο. Αλλά ο άλλος ήταν απλά, ήταν α, και ωραία σοκολατίτσα και ωραία. Και μιλάγαμε, ας πούμε, και του έλεγα εσύ τι καταλαβαίνεις, πες μου σε παρακαλώ. Ο τρίτος δε δεν πολύ άρεσε. Αλλά ήταν στη φάση ότι μάλλον έπαιζε σαν και εμένα, ας πούμε. Δεν του πολύ άρεσε. Γιατί λέει Κώστα είναι πολύ δυνατό για μένα. Ενώ οι δύο ήταν τούμπανο. Τι να πω. Ότι το άτμισε, το άτμισε. Εγώ δεν. Δηλαδή και στην παρουσίαση, ας πούμε, που έκανε αυτό το καιρό και τώρα που ήμουν, ήταν να το συνηθίσω, παιδιά, για να μην είχα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όταν το κάνεις για πρώτη φορά, οι τζούρες, οι δύο, οι τρεις, ξέρω εγώ, ήταν. Παρόλο που το είχα και πριν και έκανα κάποιες τζούρες, πάλι το ξεσυνήθισα. Μπορεί να παίξει αυτό, Νικόλα, να παίξει και τώρα να με δείτε πράσινο, κόκκινο θα με δείτε. Κάτσε να δω. Άλλο τι λέτε, αγαπάμε Μέντα, αγαπάμε Μενθόλες και αγαπάμε κολλάδο, λέει ο Θανάσης ο Κρυάρας. Για σένα, Θανάση. Θανάση είναι άπαιχτο. Είναι δυνατό, δεν έχω ατμίσει. Τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, τόσο δυνατή όχι. Τόσο δυνατή όχι. Έχω ατμίσει, αλλά παλευόταν η κατάσταση. Εντάξει. Αλλά αυτή τη φάση. Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, είναι μια σοκολάτα γλυκιά γάλακτος που είναι γεμιστή όμως και πρέπει να τις έχουν βάλει την πολύ πιο καθαρή Μέντα που υπάρχει, δηλαδή να είναι τόσο έντονη. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να καταλάβετε μόνη της τη σοκολάτα με τίποτα, δηλαδή θα το ατμίζετε και θα καταλαβαίνετε, δεν θα χάσετε τη διάση της Μέντας με τίποτα. Θα είναι πρώτα η Μέντα, μετά η σοκολάτα, αλλά συνέχεια. Πρώτα η Μέντα, μετά η σοκολάτα, συνέχεια. Τουλάχιστον αυτό μου είπε ένας από αυτούς που είναι μεντάκιας. Εγώ, παιδιά, ειλικρινά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω παραπάνω από μισή ώρα. Και μετά πάλι, κάποια στιγμή, πάλι το ίδιο, μόνο και μόνο να βγάλω την παρουσίαση. Για να είμαι σίγουρος 100% να μην τύχω κάτι άλλο. Και είναι για αυτούς, καθαρά για αυτούς. Ναι, θα κάνουμε και κλήρωση και για αυτή. Σε λίγο όμως. Άπαιχτο, άπαιχτο είναι, δεν ξέρω, δυνατό για μένα. Δεν θα μπορούσα δηλαδή ούτε καν να προσποιηθώ ότι μπορώ να το κάνω. Ενώ έχω ζήσει καταστάσεις, έχω πιάσει τον εαυτό μου, άλλωστε το ξέρετε βέβαια, που ατμίζω κάποια στιγμή έτσι ωραία και καλά, παιδί, είναι η δόση τόση όση χρειάζεται, ίσως να καταλάβεις λίγο το δοσιστικό. Και εντάξει, μετά κάποια, πίστεψτε με όμως, μετά από κάποια ώρα δεν το καταλαβαίνεις και τόσο έντονα. Και έρχεται περισσότερη γεύση ή άλλη σταθερή. Εδώ, δεν παλευόταν. Μια πρόταση για αυτό, και ίσως θα αρέσει πολύ περισσότερο. Παιδιά, ρίξτε πορτοκάλι μέσα αν έχετε. Με τη σοκολάτα ταιριάζει πάρα πολύ ωραία το πορτοκάλι. Ρίξτε μέσα καπνικό. Πολύ ωραίο πρέπει να γίνεται έτσι. Για μένα όχι, αλλά λόγω της πείρας μου πλέον, από αυτά που έχω δει, πρέπει να είναι τούμπα, να μ' ρίξει καπνικό μέσα. Και βέβαια και σκέτο από μόνο το όπως είναι, όσο έχει, σε συνταγή. Αλλά έτσι.
Ο Βασίλης λέει forever Μέντα. Πω, τι λέτε τώρα εσείς. Ο Κανάκης βέβαια είναι στα καλύτερά του. Αύριο μπορεί να το έχει παραγγείλει ήδη. Ναι. Κωστή λέει, η Μέντα λέει σε μερικές περιπτώσεις χαλάει πολύ τα υγρά, χωρίς τη Μέντα μπορεί να ήταν και τέλεια. Στάθη, εννοείται αυτό. Έχω πιάσει τον εαυτό μου και λέω γάμο το, γιατί μου το έκανες αυτό, γιατί να έχεις Μέντα μέσα. Ακόμη και το λίγο ας πούμε για μένα, θα μου δώσει την αφορμή να το πω. Γιατί το κάνεις αυτό, τόσο ωραία συνταγή, τόσο όμορφη συνταγή, ισορροπημένη, έτσι όμορφη, στρογγυλεμένη, τέλεια. Γιατί έβαλες αυτό το πράγμα, έπρεπε να βγάλεις και χωρίς έτσι, να μια βερσιόν αυτή και μια βερσιόν η άλλη, αλλά δεν παίζει. Ναι, το έχω δει και αυτό, το έχω δει. Καλησπέρα στον Ορεστή. Και τώρα που το ατμίζω είναι για χάρη της παρουσίασης και μόνο για σας. Όχι να τρολάρετε, γιατί τώρα πλέον εντάξει. Το βλέπετε, το έχω συνηθίσει, δεν θα φίξω. Στην αρχή σίγουρα χτυπάει πολύ δυνατά. Τώρα επειδή έχω συνηθίσει, έχει ηρεμήσει ξέρω εγώ όλο εδώ το σύστημά μου, ναι, το δέχεται καλύτερα. Αλλά πάλι είναι σαν να δηλαδή όταν τραβάς την τζόρα είναι σαν να έχεις μια έκρηξη στο στόμα. Το έχω δει αυτό, παιδιά, ίσως είχαν βγει κάτι τσίχλες που είχαν γέμιση μέσα μέντας και όταν τις δάγουν οι πρώτοι πράγματι, δεν μπορούσε να πάγουν σε ολόκληρο, δηλαδή πρέπει να σου ερχόταν μέχρι το πάνω πούμε, ο πάγος. Έτσι είναι αυτό, κάθε τζόρα και πάγος. Συνήθισα. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Πριν να προχωρήσω στο επόμενο, άντε να σας χαρώ, να κάνουμε μια κλειοσούλα για ένα coil hoots. Άντε. Βάλτε υποψηφιότητες μέχρι εγώ να ετοιμαστώ. Να κάνουμε και την επόμενη παρουσίαση, την κλήρωση δεν θα την κάνουμε όμως τις επόμενες παρουσίασεις, θα την κάνουμε μετά, εντάξει, αλλά να κάνουμε και την παρουσίαση για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το Coil Hoots και μετά θα περάσουμε στα δικά μας και συντοχρόνως θα σας λέω και για αυτά, ναι, πράγματα. Για περίμενε λιγάκι. Πορτοκαλάνο. Με σοκολάτα, γιατί είπα και πορτοκάλι πριν. Παιδιά, τη σκοτώνει λίγο τη μέντα και αφήνει την πορτοκαλάδα. Γι' αυτό σας λέω, βάλτε κάτι άλλο μέσα. Αλλά τουλάχιστον σαν ποτό. Αναδεικνύει περισσότερο τη σοκολάτα εδώ. Δεν είναι άσχημο. Καθόλου άσχημο. Μια χαρά. Για να σας βλέπω. Για να σας βλέπω, παιδιά. Άντε να σας βλέπω. Όσοι δεν βάζετε στο chat κάτι εδώ, δεν θα μπορείτε να πάρετε μέρος, σας το λέω. Πω, τι γίνεται εδώ μέσα, χαμός, κάτσε να ανοίξω λίγο. Λίγο. Ελπίζω να μην δω κανένα χέρι παράξενο πάλι. Εντάξει, σήμερα ηρέμησα τα πράγματα, δεν βλέπω φωνές τέτοιο. Δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω. Εν τω μεταξύ, το κλείνω το μπουκαλάκι αυτό. Μάλιστα. Άντε, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους σας και σε όλες. Για να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος ή η δεύτερη νικήτρια για το επόμενο Coil Hoots από Cat's Eyes. Cat's Eyes. Θα τη δώσει στην Ιταλία, φαντάζομαι. Νομίζω ότι είναι και αυτή εκεί σαν εταιρεία. Έπιασα τον εαυτό μου να κάνω, αλλά θα τα δούμε αυτά μετά στο. Και έμεινε και ακόμα ένα. Για να δούμε παιδιά, περιμένω λίγο να δω και το τέτοιο. Λοιπόν παιδιά, έρχομαι και πηγαίνω στη, μάλλον πηγαίνω, όχι έρχομαι, πηγαίνω στη σελίδα της
κλήρωσης. Σταματήστε να γράφετε άλλο, δεν χρειάζεται. Για να κάνουμε την κλήρωσή μας τη δεύτερη απόψε και είναι ακόμα μια προσφορά της Replay Smoke. Thank you. Πάρα πολύ. Για να δούμε. Πατώντας το κουμπί αυτό θα έχουμε τον νέο μας τυχερό. Πατάω. Νικόλας Μετζελόπουλος. Σοβαρά. Συγχαρητήρια στον Νικόλα. Περνάω εδώ σε εσάς. Νικόλας Μετζελόπουλος είναι ο νικητής που θα κερδίσει τη μέντα. Κάτσε, γιατί θα ακουστεί και η γυναίκα. Είναι ξύπνια ακόμα και η Ελλάδα και εκείνη μέσα. Πω, πω. Ωραίος ο Νικόλας. Θέλω να μου κάνεις μια... Άμα το ατμίσεις... Δεν θέλεις, δεν το θέλεις, να το ξανακάνουμε πάνω. Ε, να το ξανακάνουμε κλήρωση. Δεν το θέλεις. Γιατί ρε, ίσα ίσα. Είσαι μαζί μου, είσαι δικός μας. Θες να το ξανακάνουμε κλήρωση, λέγε. Αν δεν το χλαπακιάσεις... Ρε, πάτε καλά. Αν δεν το χλαπακιάζεις, ξανακάνε κλήρωση, λέει ο Νικόλας. Ναι, παιδιά, γράψτε εσείς να ξανακάνουμε την κλήρωση. Ο Νικόλας δεν το θέλει. Λοιπόν... δεν του άρεσε. Ναι. Ξανακάντω, ρε, ξανακάντω, ξανακάνε. Μα θα το ατμίσεις, θα το κάνω. Σκοτώνει, λέει, και τα μικρόνια. Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Ειλικρινά, αλλά δεν είναι για μας τους, όχι μετατζίδες, που δεν είμαστε με τις μέντες και αυτά. Είμαστε αντιμετατζίδες. Αντιφά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα περάσω τώρα πάλι στη καρτέλα ή στη σελίδα μάλλον καλύτερα της κλήρωσης για να δούμε ποιος είναι ο καινούριος μας, μιας και ο Νικόλας δεν το ήθελε. Για να βλέπουμε. Βλέπετε. Άντε να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα έχει την τύχη να το ατμίσει. Και κάποτε έλεγα και κάποιο άλλο υγρό που όταν το ατμίσανε τους άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, μην κοιτάτε τι λέω εγώ. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα μπορέσω να ατμίσω μέντα με οποιοδήποτε, ας πούμε, τρόπο. Εντάξει, και ο Νικόλας κάπως έτσι είναι και εκείνος. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που ατμίζουν κάποια συγκεκριμένα υγρά αναπλήρωσης. Και δεν μπορείς να τους επιβληθείς και να τους πεις όχι, θα το ατμίσεις. Από εκεί και πέρα όμως, οι συνταγές, σας είπα, είναι τούμπανο γιατί είναι πολύ ψαγμένες. Εντάξει, είναι ψαγμένες. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Δεν είναι κάτι που απλά φτιάξανε μια συνταγή και τέλειωσε η υπόθεση. Άντε να δούμε ποιος είναι. Πατάω. Χρήστος Καπόγιας είναι ο νικητής μας που θα κερδίσει, μισό έρχομαι σε εσάς, το υγράκι. Για να δούμε, ο Χρήστος ο Καπόγιας είναι μέσα. Είναι ο Χρήστος ο Καπόγιας μέσα. Καλό άτμιστο. Καλό άτμιστο, περιμένουμε να εμφανιστεί. Ο πατέρας, λέει, η Ηλέκτρα παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μου. Έλα Χριστάρα, πού σε βρε, πατέρα, και παντρεύτηκε και βάφτισε και όλα τα καλά έκανε, έτρεχε ο γαϊμένος, έτρεχε. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι καλά αυτά, δηλαδή αγάπη, εντάξει, και ευτυχία. Πούντος, μπήκε, εξαφανίστηκε αυτός, τι έγινε, πού σε έλε Χρήστο, δεν πήρες χαμπάρι ακόμα. Περιμένουμε λίγο ακόμα για να συνεχίσουμε. Ο Σωτήρης ο Κάντζολος λέει καλό κουράγιο Χριστάρα μαζί σου. Δεν βλέπω ακόμα τον Χρήστο. Πού είσαι Χρήστο. Φώναξε το παιδί μάλλον. Κάτι θέλει το παιδί. Και έφυγε ο πατέρας. Θα κάνει ότι δεν είναι μια σελή στη Λιανία.
Γεια σου Κασάνδρα, καλησπέρα. Κράζω λεμέντες λιβάλλος. Όχι ρε γαμότο. Όχι ρε γαμότο. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Άντερες. Άντε, Χριστό. Δεν βλέπω ακόμα. Περιμένουμε. Δεν βλέπω. Περιμένω τώρα να μου πούν οι επόπτες τι να γίνει. Τι θα γίνει, παιδιά. Μιας και εσείς είσαστε τουλάχιστον πάνω κάτω στο ίδιο μήκος, δηλαδή τις ώρες, για να μην έχουμε αυτό το lag, να μου πείτε εσείς τι θα γίνει, μέχρι να το δω και εγώ. Να... Πού είναι ο vaping? Γεια σου vaping. Κρικ. I love you. Έχουμε εδώ, είναι ό,τι πρέπει για σένα όμως, Δημήτρη. Είναι ένα υγράκι τώρα που το κάνουμε κλήρωση και είναι ό,τι πρέπει για σένα. Εσύ είσαι δηλαδή η καλύτερη, ας πούμε, για εμάς περίπτωση που θα το άτμιζες με ευχαρίστηση. Με πολύ ευχαρίστηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Super, super. Εντάλλη τελείωσε. Ο Χρήστος δεν εμφανίστηκε. Μόνο ντροπή σου. Φτού σου. Ξανακάνει. πάμε πάλι πίσω. Εδώ. Σβήνουμε το Χριστάρα και θα ξανακάνουμε την κλήρωση. Άντε να δούμε ρε παιδιά. Πάμε δυνατά. Σπύρος Κεσαρίδης είναι ο νέος μας. Τυχερός για την έρχομαι σε εσάς για την καινούργια αυτή γευσή. Για να δούμε. Για να δούμε. Κώστα λέει, δώστε λέει στο Δημήτρη. Μην γράψετε άλλο ρε παιδιά, αφού ήδη βγάλαμε το Σπύρο το Κεσαρίδη. Σπύρος Κεσαρίδης ήταν ο τυχερός μας. Μην γράψετε άλλο. Το βγάλαμε, το δείξαμε. Το βγάλαμε. Ήδη είχατε γράψει. Έχεις λέει, άλλος από το πού το βρήκες αυτό. Είσαι λέει και ντυθεί λέει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα λαμπάκια μου λοιπόν τώρα. Στο δρόμο είναι, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα. Θα φέρω μέσα στο καλοκαίρι τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ λέει παιδιά, λέει θα ανοίξει και ο λαιμός μου. Δώσε τα στοιχεία σου στο ηλεκτράκι. Εντάξει. Τελείωσε η κλήρωση, την πήρε τη Μέντα και όμως να δείτε ότι όταν θα το δοκιμάσει ο Σπύρος θα μας πει τα καλύτερα, γιατί πέρα της πλάγης σας είπα αυτό είναι μόνο για μένα. Αν ήταν στη θέση μου ο κύριος Ζαχραφιώτης, όχι μόνο θα τράβαγε δρακίσιες, θα γούσταρε τόσο πολύ που θα γέλαγε μετά και θα λέγε τι κάνεις ρε, τι κάνεις εδώ. Μια χαρά είναι και πολύ ωραίο, αλλά άλλος είναι ο κύριος Ζαχραφιώτης, άλλος είναι ο κύριος Vaping Greek. Είδατε, vaping Greek, vape like geek. Θα κάνουμε στο τέλος ένα ντουέτο και θα τραγουδάμε με ρήμα. Θα κάνουμε και ρήμα. Μάλιστα. Μιας που είναι μέσα ο κύριος Αγραφιώτης, γουστάρει να μπει μέσα ζωντανά, να σε βγάλουμε. Γουστάρεις, πες μας να ετοιμαστώ. Να έχουμε μια ώρα μετά να μιλήσουμε. Αλλά μέχρι τότε, όποτε γουστάρει, και αν γουστάρει βέβαια, γιατί εντάξει μπορεί να είναι και σε δουλειές. Θα περάσω σε ένα τελευταίο από την Goyle Hoods που δεν θέλω να το αγοράσει κανένας, μόνο εγώ.
μόνο εγώ. Όλα. Όλα που υπάρχουν τώρα από την Κατσάις. Από την Κατσάις περιμένω να μου στείλεις προσωπικό μήνυμα, αν θέλεις βέβαια, Δημήτρη. Από την Κατσάις το θέλω μόνο εγώ. Και είναι το Nice Lemon Slice. Και αυτό κάνει ρήμα όμως, ε? Μια χαρά. Και αυτό κάνει ρήμα, παιδιά, είναι απίστευτο. Πώς να μην πεις τα καλύτερα, αλλά είναι για μένα, εντάξει, είναι για μένα. Είναι για αυτούς που γουστάρουν ωραίες λεμονάτες γεύσεις. Ωραίο, αλλά όχι μόνο. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ έχουμε λεμόνι, παιδιά. Αλλά λεμόνι! Φρούτο και γλυκάκι από πίσω. Μπορείς, ας πούμε, να το καταλάβεις άνετα. Είναι σαν να έχουμε κάνει μια λεμονό ταρτά, αλλά δεν είναι λεμονό ταρτά. Είναι, μπορώ να πω, λεμόνι και έχεις λίγο κρούστα από το ζυμάρι σου. Το έχω εδώ μέσα στο Διγκότ, αλλά θα μυρίσουμε πρώτα και μετά θα σας πω περισσότερα. Η μυρωδιά είναι έτσι ένα ωραίο φρέσκο λεμόνι, χυμός μόνο, τίποτα άλλο. Μια έτσι ωραία μυρωδιά λεμονιού. Τίποτα άλλο. Όμως, στο άτμισμα, θα γεμίσω κάργα πάλι, κάργα. Το Διγκότ είναι με Άλιεν Κλάπτον, είναι δυομισάριος ο πυρήνας με πόσες τέτοιες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε σπίρες κάθε μια. Νομίζω ότι ήταν γύρω στο 0,15, θα σας γελάσω, δεν ξέρω, πρέπει να το τσεκάρω, αλλά κάπου εκεί νομίζω ήταν η τελική αντίσταση που έβγαζε. Είπαμε, μην ακούτε, δεν θα κάνω ούτε κλήρωση και την κλήρωση θα την πάρω εγώ. Δηλαδή αυτό που θα ήταν να κληρωθεί θα το κρατήσω εγώ. Θαυμάσιο. Τι σας είχα πει τότε την άλλη φορά, το βρήκα το καλύτερο πορτοκάλι, βρήκα ωραίο λεμόνι. Άνετα. Τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Ωραίο λεμόνι. Δεν με κούρασε ποτέ. Όσο και να το άτυπνω όλη την ημέρα. Εγώ είμαι όμως αυτός, εντάξει, που μου αρέσει το λεμόνι και η φράουλα κλπ. Αλλά το λεμόνι δεν με κούρασε. Μου άδινε συνέχεια αυτό το ωραίο το όξινο. Συνέχεια. Συνέχεια. Έτρεχα τα σάλια μου συνέχεια. Συνέχεια. Δηλαδή απελπιστικά, ας πούμε, σαν ένα μπολντόκι μου. Συνέχεια έτρεχα τα σάλια. Κοιτάω και τα σχόλιά σας. Το lime, η λέξη ξέρεις τι είναι, εσύ καταλαβαίνεις το lime αυτό το πικρού του λεμονιού, αλλά είναι αυτό που εγώ τουλάχιστον έχω στο μυαλό μου, είναι του λεμονιού τέτοια, το ξύμα, αυτό της φλούδας. Έτσι το βλέπω εγώ, ίσως το βλέπω πράσινο λεμόνι. Έχεις δει που βγαίνουν τα πράσινα λεμόνια, όχι αυτά τα κίτρινα, και όταν μ' αρέσει εμένα, εντάξει, εγώ, εντάξει, μην τρελαθούμε, αλλά κόβω φέτες και τις βάζω στο στόμα και τραβάω και δαγκώνω και τη φλούδα. Εκεί είναι αυτό το πικρό που βγάζει. Δεν το βλέπω σαν lime. Όξινο και βγάζει αυτή την κρέμα και γίνεται στο τέλος η τζούρα γλυκιά όξινη. Γι' αυτό σας είπα ότι στο τέλος θα καταλάβετε αυτή, όχι κρέμα, κρούστα αυτή του ζυμαριού που ίσως πάει ας πούμε να φτιάξει, να γλυκάνει όλο αυτό στο τέλος, αλλά είναι καθαρό λεμόνι όλη τη διάρκεια της ζούρας, δηλαδή και τώρα ας πούμε που σας μιλάω νιώθω αυτό το όξινο, αυτό το νιώθω και στην επίγευση. Ξέρουμε λέει κανένα του μάγαζου να θέλει υπάλληλο, θα σε γελάσω. Μπορείς όμως να το πεις και να κάποιος θα βάλω τώρα πάλι
σε αυτό το υγράκι, θα κλείσω λιγάκι το Vigot και θα περάσω να ατμίσω το αγαπημένο μου λεμόνι, μιας και σας είπα ότι αυτή η γεύση μου αρέσει και μπορώ να βγάλω πράγματα και να σας πω ακριβώς αν παίρνω ίδια γεύση ή γευσάρα παραπάνω ή δεν ξέρω τι. Και θα βάλω στο Dead Rabbit, όπως σας είπα στην αρχή ότι θα δοκιμάσω και το Dead Rabbit, μιας και μου είχατε αρκετή τώρα τελευταία στείλει μηνύματα να μου πεις ρε Κώστα, αξίζει ο κόπος, αξίζει, και μου έκανε εντύπωση και λέω ίσως τον βρήκανε σε καμία προσφορά, γιατί είναι λίγο παλιός, δεν είναι καινούριος, αλλά δεν χάνει ποτέ την αξία του σαν dripper, γιατί βγάζει γευσάρα. Εδώ είναι αυτό που έδειξα και πριν στον Αντώνη, ότι είναι μεμονή αντίσταση, γουστάρω μεμονή αντίσταση, κάποιες φορές να τον στείνω, που σε γαλάτι να με δεις, και έχω εδώ πέρα ένα τριάρι πυρήνα, τριάρις είναι, δεν, όχι πιο μεγάλος, τριάρις πρέπει να είναι, και αυτός είναι Frame Clapton, αν θυμάμαι καλά, Ατσάλι, 316L, στα άλλα ήταν 980, εντάξει, συγγνώμη που δεν το είπα, σε αυτό είναι Ατσάλι, με μονή αντίσταση, αυτό πρέπει να μου βγει και παιδιά, και είναι πόσες πύρες, συγγνώμη, 1, 2, 3, θα το δούμε τώρα πόσο μου βγει και, sorry, 03, 028 μου γράφει εδώ, 03 κανονικά, αλλά θα το βρέξω, θα το ατμίσω και θα δω πόσο βγάλει την αντίσταση στο τέλος, στην τελική της φάση, γιατί δεν έχω καθόλου, είναι καινούριο ακόμα. Η Βίκη λέει Μέντα και Καρίδα, μπράβο σου, μπράβο σου Βίκη μου, μπράβο, έτσι μαζί, έτσι να συμπορευόμαστε, να αλληλοκατανοούμαστε, πώς το λένε, να έχουμε αλληλοκατανόηση, να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο. Καλά, όταν ατμίζεται με αυτό το υγράκι στο τέλος σαν τελικό υγρό αναπλήρωσης, και ξέχασα να πω και κάτι πολύ σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, γιατί κάποιοι σίγουρα θα χουστάρουν να μάθουν. Καταρχήν είναι 15 ml το άρωμα που θα υπάρχει μέσα στο μπουκάλι, εντάξει. Θα βάλετε τη δικιά σας βάση της επιλογής σας μαζί με το μπουστεράκι, θα είναι στα 45, για να βγάλετε 60 ml τελικό υγρό αναπλήρωσης, εντάξει. Και αυτό ήταν και ένα ακόμα σημείο που χρειαζόταν το πω. Θα βάλετε δηλαδή το μπουστεράκι σας, θα μετρήσετε μείον 10, αν είναι τριάρι αυτή που φτιάνεται η βάση, και το υπόλοιπο θα το γεμίσετε με σκέτη βάση. Κάτσε να βάλω λίγο ακόμα. Άσε λέει τα λεμόνια κάτω. Ποια λεμόνια. Πω, τι ατμοποίηση είναι αυτή. Να βάλω λιγάκι και βατάκια, έχει. Όχι. Δεν το κληρώνω. Καταρχήν, κοιτάξτε με μονή αντίσταση ο Dead Rabbit. Το πυκνό άτομο που βγάζει τώρα, βέβαια θα τα κάνω χάλια εδώ, αλλά δεν πειράζει. Και είμαι στα... Κανονικά πρέπει να πάρω και άλλα βάτς, αλλά είμαι στα 50 χαμηλά. Το έχω πει βέβαια και άλλες φορές ότι επειδή κάνω τις παρουσιάσεις δεν θέλω να τα βράζω, αλλά στην κανονική μου αυτή φάση όταν θέλω να ατμίσω με αυτή την αντίσταση που έχω θα θέλει και άλλα βάτς αρκετά. Τώρα στα 50 βάτ, μιας και έχω την παρουσίαση, και να μην το βράζω. Αυτό είναι το ντουμάνι του Dead Rabbit. Εδώ κοιτάξτε με, έχει γεύση. Πολύ ωραία γεύση. Για όσους έχουν ακόμα προβληματισμούς με τον Dead Rabbit, σας είπα είναι από τους 5 καλύτερους. Και ο λόγος είναι αυτός. Βρίσκω γεύση ακόμα και στη μονή αντίσταση και με πολύ λιγότερες καταναλώσεις, με υψηλότερες αντιστάσεις σε ohm, χαμηλότερα watts. Έχει πολύ ωραία γεύση. Εντάξει. Τώρα, ένα άλλο που αντιμετώπισα και γουστάρω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μπορώ να πω ότι αυτό το υγράκι έχει πάρα πολύ χτύπημα. Δηλαδή θα σας δώσει χτύπημα τούμπανο. Αρκετά τόσο πολύ που ακόμα και με χαμηλή, πολύ χαμηλή να έχετε την δυναμική της νικοτίνης σας, θα παίρνετε χτύπημα αρκετό. Είναι το όξινο και επειδή είναι αυτή η καθαρότητα που έχει σαν λεμόνι.
Δεν ξέρω, λέει τα τατουάζ. Γιατί? Δεν με βλέπετε. Θα με δείτε στην παραλία. Εδώ δεν έχει λόγο. Ο Πέτσας λέει μόνο με τσιγαρίσιο είναι το. Απίστευτο. Αγαπημένο. Πω πω έχει χτύπημα, το βλέπετε. Και αυτή τη φορά το γουστάρω έτσι πως κάνω. Και πνίγομαι. Sorry, πρέπει να πιω κάτι. Αλλά έχει χτύπημα ωραίο. Μου αρέσουν τα μαλακά, μου αρέσουν τα smooth ατμίσματα, αλλά αυτό λόγω της δυναμικής του λεμονιού μου αρέσει. Για να το μαζί με πορτοκάλι. Πορτοκάλι με λεμόνι. Με μια βότκα πορτοκάλι. Ή με ένα gin tonic. Πολύ ωραίο, παιδιά. Αυτό εντάξει. Τι να πω. Δηλαδή, ό,τι και να πω, λίγα είναι. Όπου υπάρχει και το βρείτε, αγοράστε το. Όχι να το δοκιμάσετε, αγοράστε το. Αν βέβαια φυσικά σας αρέσουν τα φρουτάκια και όχι μόνο, δεν είναι καθαρά φρούτο, δηλαδή φρουτένιο υγρό, είναι και γλυκό φρουτένιο υγρό. Δηλαδή μπορεί να το ευχαριστηθεί και ένας γλυκατζής, άνετα. Πολύ ωραίο. Αυτά. Θα τα γουστάρετε, παιδιά. Αυτά ήταν και τα τρία από την Coil Hoots τη σειρά από Cat's Eyes. Αγγλικά υγρά, είναι από τη Replay Smoke. Μπορείτε να επισκεφτείτε το site να δείτε τις γεύσεις. Αν υπάρχει δυνατότητα να τα δοκιμάσετε, και πιστεύω ότι ένα από αυτά σίγουρα θα γουστάρετε να το ατμίζετε. Αυτό όμως μην το αγοράσετε. Δικό μου, είπαμε. Εντάξει, δικό μου. Ατμισμένος λέει, μπαίνω λέει στο κλαμπ Dab. Ωραίος ο Τσασμαλίδης. Τσασμαλίδης, το είπα σωστά, Τσασμαλίδης. Τι ονόματα είναι αυτά, αλλάξτε τα. Αλλάξτε. Τρολάρω. Θέλω γνώμη λέει για το G-Class. Υπάρχει ο Απόστολος μέσα που το έχει, αλλά όσες φορές το δοκίμασα και τώρα τελευταία πάλι μου ήρθε η ευκαιρία, έχω αλλάξει τη γνώμη μου για τα γυχεία, ας πούμε, και γενικά για την πλακέτα αυτή, γιατί δεν ήμουν και ότι καλύτερο, είμαι πολύ love DNA φάση, δεν τα είχα και τόσο καλά με τα γυχεία, οπότε δεν τα προσπαθούσα ούτε να τα έχω, αλλά ούτε και να τα χρησιμοποιώ και λοιπά. Τώρα όμως με το G-Class είναι άλλη φάση. Πόσο χρόνο είσαι? Τα πάντα, αρκεί να έχουν μελωδία. Ωραίος. Ωραίος. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα με αφήσετε για ένα λεπτό να κάνουμε ένα διαλυματάκι λίγο μικρό για να μπει και ο Δημήτρης μέσα και μετά θα συνεχίσουμε τα δικά μας. Εντάξει, θα συνεχίσουμε τα δικά μας. Κλείνω προσωρινά. Όχι, κλείνω. Βάζω καρτέλα, ξέρετε, σε αυτήν εδώ. Την έτσι, την έτσι, την αλλιώς. Οκ.
Βγαίνουμε. Είμαστε στον αέρα. Κάτσε, περίμενε. Δουλεύει τώρα. Τώρα θα δουλέψει. γιατί, ναι. Περίμενα να σε βάλω και εδώ, να δουλέψει και αυτό. Παιδιά, όλα αυτά γίνονται, εντάξει. Στον αέρα όλα. Τώρα πρέπει να τον ακούμε. Καλησπέρα στο Δημήτρη μας. Καλησπέρα, Κώστα. Κοίταξε, βασικά εγώ για την Ηλέκτρα ήρθα να σκούν αλήθεια. Δεν θα βάλουμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι. Μου υποσχέθηκε γάμο. Α, περίμενε. Γιατί να μην είσαι και μόνος. Α, γεια σου. Έτσι, μπράβο. Καλά μιλάμε. Τα σπάς τώρα. Τα σπάς. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα και όλες από το πολυταξιδευμένο μας. Τι κάνεις, Κωστά, από καλά. Τι ώρες που είσαι, έτσι. Πού είναι ο Φιλ, να σε καμαρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Λέω να μην είσαι και μόνος με καπέλο, τουλάχιστον να φέρω και λίγο σοβαρότητα εγώ στην εικόνα γι' αυτό. Εσύ με το snapback και εγώ με του βέγκου το καπέλο. Να σου πω κάτι, προτιμώ αυτό που φοράς εσύ, να σου πούνε αλήθεια. Τώρα έτσι πως σε βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το reverb που έχεις γύρω-γύρω, τι λέει, τι είναι αυτό, ασημί, τι είναι αυτό, τι χρώμα είναι. Είναι, ναι, ασημί. Αυτό να κατεβάσω το. Μου θυμίζει βαριέ. Πώς λέγονται αυτά που είναι. Τα καμπαρέ. Καμπάρε μου θυμίζει. Έτσι με νονούς της νύχτας. Θυμάσαι το βίντεο του Michael Jackson που είχε κάνει με το Thriller. Το ίδιο καπέλο είναι αυτό που φοράει ο Michael Jackson. Είδες, όχι οτιδήποτε. Όχι ότι και ότι. Για το vape είναι αυτό είναι. Ακούσει η Βίκη λέει αύριο λες σε βλέπουμε καουμπόικο. Προχτές μου έφτιαξε κανονικά η γυναίκα μου εκεί που της είπαν όλοι και μάλλον έβαλε το χεράκι της και η Ηλέκτρα, δεν το συζητάμε, συνεννοηθήκανε γιατί αλλιώς δεν παίζει, και άνοιξε η πόρτα εδώ πέρα στο στούντιο και μπαίνει μέσα και μου τραβάει το καπέλο το άλλο που φορούσα και μου πετάει ένα δικό της καπέλο. Δηλαδή τι να κάνω εγώ, δεν πρέπει να το φορέσω, να την κακοκαρδίσω. Εντάξει, και έγινε ο χαμός. Happy life, έτσι πρέπει να πηγαίνει. Έτσι, life. Για πες μας τώρα, πολυταξιδευμένος. Τώρα τελευταία για 5 εβδομάδες δεν σου μίλησα καθόλου. Δεν μπορούσα να σε βρω καταρχήν. Γιατί έτσι? Ναι, ήμουν 5 εβδομάδες, 5 διαφορετικές χώρες και ευτυχώς τώρα έχω 2-3 εβδομάδες off πάλι με σπίτι. Γενικώς με τις δουλειές και μετά και με την Ίνο και με τα υγρά, με τις δουλειές στην Ελλάδα κτλ. Είχαμε πολύ, πολύ τρέξιμο. Αλλά εντάξει, όλα είναι μέρος της δουλειάς τώρα, ξέρεις. Είναι τα ταξίδια δυστυχώς, ειδικά με αυτές τις δουλειές που είμαστε, είναι αναγκαία. Ειδικά όταν προμοτάρουμε τα καινούργια τα προϊόντα και θέλει και ο κόσμος να είμαστε από κοντά για να. Και να κάνουμε και παρουσιάσεις στη Γερμανία που ήμασταν την προηγούμενη Σαββατοκύριακο. Έχουμε παρουσιάσεις και το Σαββάτο και την Κυριακή με τον Φιλ που μιλάγαμε για το πόσο σημαντικό είναι να τραβάμε τους καπνιστές σε αυτές τις εκθέσεις. Γιατί δεν βλέπουμε καπνιστές καθόλου, μόνο ατμιστές. Δυστυχώς. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι πολλοί από τους οργανωτές, καλά ο Ηρακλής εκεί στο Hall of Vape είναι φανταστικό παιδί και είπε ότι την επόμενη έκθεση που θα κάνουμε το χρόνο θα αλλάξουμε μερικά πράγματα. Και με άλλους δηλαδή, που και στο Λονδίνο που είχαμε πάει το ίδιο πράγμα, βλέπουμε ότι έχουν καταλάβει και αυτοί ότι χρειαζόμαστε καινούριους πελάτες. Και όταν πελάτες εννοούμε τους καπνιστές, έτσι, γιατί τα προϊόντα μας τα προμοτάρουμε για τους καπνιστές, δεν τα προμοτάρουμε για κάποιον που δεν καπνίζει ή που δεν ατμίζει. Οπότε πρέπει να ανοίξουμε λίγο την πύλη, να τραβήξουμε περισσότερο καπνιστές μέσα, να φέρουμε και άλλους μέσα. Έτσι. Άκουσες προηγουμένως τι είπα, γιατί κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι πήρα 2 μηνύματα πριβέ τουλάχιστον από 2 ανθρώπους που ο ένας μου την είπε άσχημα, τουλάχιστον δεν ήταν ευγενικός και ο άλλος ήταν λίγο κάπως, ας πούμε. Μόνο και μόνο γιατί μου λέει πολύ το τραβάω και πολύ το κάνουμε με το θέμα τους καινούριους ατμιστές και για τη βοήθεια και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό και να το βρουν το δρόμο τους μόνοι τους και ξέρεις όλα αυτά τα ωραία. Με τον ένα δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, με τον άλλο εντάξει, προσπάθησα να το εξηγήσω, ο άλλος κράτησε τη στάση του, ο ένας ήταν ευγενικός. Και ρώτησα τα παιδιά, ρώτησα τον κόσμο εδώ πέρα ότι αν υφίστανται τέτοιες συμπεριφορές και διαπίστωσε εσύ ότι όντως υφίστανται τέτοιες συμπεριφορές από κάποιους και δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε,
Ο καθένας έχει τη δικιά του τη γνώμη και το καλό είναι να τη σεβόμαστε. Δηλαδή να ακούμε τη γνώμη του αλλού. Αν συμφωνούμε και διαφωνούμε είναι άσχετο. Απλά να μπορούμε να απορροφήσουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τη γνώμη όλων. Το καταλαβαίνω. Τα λεφτά είναι φυσικά στους ατμιστές. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι δεν υπάρχει μέλλον στο άτμισμα, εάν δεν μπορούμε να φέρουμε καπνιστές μας. Ναι. Τέλος. Ναι. Αυτό ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν έχουμε καταλάβει ένα πολύ σημαντικό, ότι εμείς μπορεί να έχουμε βρει το δρόμο μας που δεν τον έχουμε βρει και ξέρεις πολύ καλά, κανένας δεν τον έχει βρει το δρόμο του. Κάτι γίνεται άσχημο, εσείς εκεί πέρα έχετε γίνει μπάχαλο και εμείς εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά πάλι τα ίδια και δεν βρίσκουμε το δρόμο μας. Μπορεί να βρίσκουμε για λίγο και σταματάμε πάλι. Αυτός δεν είναι λόγος να πεις εγώ έχω βρει το δρόμο και εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω κάποιο καινούριο να βρεθεί μόνη της η οδός που θα ακολουθήσει και να κάνει αυτό που νομίζει εκείνος, γιατί έτσι αρχίσαμε και εμείς. Δεν είναι λόγος αυτός. Ο σκοπός είναι να βοηθάς. Να βρίσκεις τον τρόπο να βοηθάς. Γιατί αργότερα, αύριο μεθαύριο, κάτι πάλι θα γίνει και θα την έχεις και εσύ το μαγκούρα αυτή. Και δεν είναι το άτμισμα μόνο, δεν είναι το άτμισμα μόνο τα σύννεφα και τα ντουμάνια, τα είχαμε πει και χτες αυτά βέβαια, γιατί ήμουν και λίγο φτιαγμένος χτες, εντάξει, ήταν ζεστό όλο αυτό. Αλλά ναι, δεν είναι το άτμισμα μόνο τα ντουμάνια, ευτυχώς δηλαδή να σου πω την αλήθεια. Ναι, κοίταξε, το ντουμάνι είναι καλό, δεν είναι κακό, έτσι. Είναι μέρος της ατμιστικής κοινότητας, πολλοί από αυτοί που έχουν γυρίσει το τσιγάρο αποκλειστικά στο άτμισμα, το ντουμάνι τους βοηθάει να μείνουν μακριά από τα τσιγάρα, έτσι. Ναι. Το χόμπι, το να στείνεις αντιστάσεις και όλα αυτά είναι και αυτό μέρος του ατμίσματος. Απλά δεν θέλουμε να δείξουμε όμως αυτό, ότι είναι αυτό το άτμισμα. Μπράβο. Γιατί αυτό πιστεύω ότι σπρώχνει τους καπνιστές μακριά. Πρέπει να υπάρχει μία πορεία, παιδιά. Όλη η πορεία που κάναμε όλοι μας. Δεν πήγε κανένας από το Α στο Ω χωρίς να κάνουμε τα βήματα ανάμεσα. Κάπου ξεκινήσαμε, πήγαμε στο επόμενο βήμα, στο επόμενο βήμα, στο επόμενο βήμα και φτάσαμε εκεί πέρα που είμαστε. Θέλω να δείξω κάτι, εάν μπορώ να κάνω ένα share screen εδώ πέρα μια στιγμή. Ό,τι θέλεις, μακάρι να ρίξω. Θέλω να δείξω μια φωτογραφία και ελπίζω να φαίνεται καλά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Τη βλέπεις καλά? Ναι, εγώ τη βλέπω, τα παιδιά δεν ξέρω. Κάνει λέει και ακόμα λίγο, αν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λίγο πιο zoom, ας πούμε, τη φωτογραφία. Έχεις περιθώρια. Περίμενε, υπάρχει, γίνεται. Όπα, τι είναι αυτό. Όχι, από την εκπομπή είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ. Μπράβο. Ελπίζω να φαίνεται καλά. Δεν έχω ανοιχτό το stream, έχω μόνο το chat ανοιχτό. Όχι, το βλέπω. Λοιπόν, αυτό το έδειξα και το ανάλυσα και στην εκπομπή με τον Φίλ πριν από μια εβδομάδα και χθες το βράδυ στη δικιά μου την εκπομπή. Το Global Data είναι μια μεγαλύτερη εταιρεία που μαζεύει στατιστικά για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε όλο τον κόσμο. Και κάνανε μια έρευνα πέρσι από τρεις χώρες, εδώ είναι Αγγλία, Γαλλία και Αμερική. Ναι. Έτσι, που βλέπεις τα νούμερα. Και αριστερά δείχνει ότι αυτοί που ατμίζουν και καπνίζουν είναι τρεις φορές παραπάνω από τους αποκλειστικά ατμιστές. 12,5 εκατομμύρια dual users εναντίον 4,9 ατμιστών. Λοιπόν, εγώ παιδιά θα σας πω ένα πράγμα. Σαν Δημήτρης Αγραφιώτης, ότι ντρέπομαι που η δικιά μας όχι μόνο η κοινότητα, αλλά και αυτοί που πουλάνε τα προϊόντα και οι μαγαζάτες, ντρέπομαι που είμαστε το 2018 και αυτός ο αριθμός δεν είναι ανάποδα. Έτσι, ναι. Ντρέπομαι, γιατί αυτό που μου δείχνει αυτός ο αριθμός εδώ πέρα είναι ότι, κάτσε να το βγάλω κιόλας γιατί, okay. Αυτό που μου δείχνει αυτός ο αριθμός είναι ότι δεν κάναμε εμείς τη δουλειά μας σωστά. Ναι. Έτσι, ναι. Ότι ναι, δεν κάναμε εμείς τη δουλειά σωστά. Ότι εμείς σαν άτομα που, εντάξει, είμαστε, ξέρω εγώ, στο YouTube, μας ξέρει κάποιος και τα λοιπά, όχι δημοσιότητες και μαλακές, γιατί δεν τα πιστεύω, αλλά άτομα τα οποία είμαστε μέσα στην αγορά 7-8 χρόνια, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να κόψει τσιγάρο, δεν έχουμε κάνει τη δουλειά μας σωστά. Και για μένα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Έτσι, μην ξεχνάμε. Βάζουμε μια ανωτελεία, βάζουμε μια ανωτελεία λοιπόν, γιατί επειδή βλέπεις το chat, εγώ το συνεχίζω, γιατί μπήκες μέσα στη συζήτηση χωρίς να τελειώσω εγώ μια κλήρωση και με έχουν ανεβάσει, με έχουν κατεβάσει λαμόγια και τέτοια, ότι εγώ το κάνω για να μην το κάνω κλήρωση κλπ. Οπότε, ναι, έχουμε και τέτοια εμείς. Έτσι νομίζεις ότι είμαστε. Έχουμε και τις βρισιές. Δεν λέγαμε και εμείς. Καλύτερα να δώσουμε ένα υγράκι. Λοιπόν, έλα να το δώσουμε για να τελειώσει και τη κλήρωση αυτή που είχαμε. Η τρίτη κλήρωση. Και παιδιά, δεν ξέρετε, μπορεί αργότερα να σκεφτώ να κάνω και εγώ μια δικιά μου κλήρωση. Αν γουστάρετε, βέβαια. Εντάξει. Οπότε κάνουμε αυτή την κλήρωση και μετά βρίσκουμε την άκρη για αργότερα, αν και εφόσον έχουμε κέφια, εδώ με τον Δημήτρη να κάνουμε ακόμα μια κλήρωση δικιά μου. Σαν κανάλι. Ό,τι γουστάρετε.
Λοιπόν, άντε, γράψτε κάτι. Εγώ θα κοιτάξω το μποτάκι να είναι έτοιμο και συνεχίζουμε εμείς τη συζήτησή μας με τον Δημήτρη μέχρι να αποφασίσω πότε θα σταματήσει να βάζετε τις συμμετοχές. Για πες, Δημήτρη, εσύ τώρα. Ορίστε. Συνέχισε, ναι, συνέχισε εσύ. Συνέχισε τώρα σε αυτό που έλεγες. Όχι, εντάξει, εντάξει. Απλά ήθελα να πω. Εμένα μου αρέσουν όταν προμοτάρω το ηλεκτρονικό σιγά. Αυτό ήταν, είναι πολύ ζωματικό όμως. Γιατί θέλω να φοκάρω λιγάκι σε αυτό που μας έδειξες. Ότι εννοείς dual είναι και καπνιστές και ατμιστές ταυτόχρονα αυτό το νούμερο. Ναι. Σοβαρά. Ναι, είναι τόσοι πολλοί που κάνουν και τα αυτή η αριθμή, αυτό ήθελα να καταλήξω. Ότι αυτά που σας δείχνω είναι στοιχεία τα οποία είναι όντως μαζεμένα από σοβαρή εταιρεία. Δεν είναι ότι τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά. Ναι. Μάλιστα, έχω και μια άλλη καρτέλα που δείχνει ότι 42% από τα άτομα που καπνίζουν και ατμίζουν ακόμα ψωνίζουν σε μαγαζιά τα οποία είναι αποκλειστικά ατμιστικά. Πώς μπορούμε εμείς σήμερα να λέμε ότι έρχεται ένα άτομο μέσα στο μαγαζί και αγοράζει προϊόντα και καπνίζει την ίδια. Και καπνίζει και ατμίζει, έτσι. Ναι. Πώς δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε και να τους βοηθήσουμε να κάνουν το άτμισμα να είναι το νούμερο ένα στη ζωή τους. Εκεί πιστεύω ότι έχουμε χάσει την μπάλα. Όχι ότι είμαι εναντίον στα ντουμάνια και είμαι εναντίον στο lifestyle, έτσι. Hashtag γιάφκα που λέμε. Δεν είμαι εναντίον καθόλου σε αυτό. Όχι. Είμαι υπέρ. Αλλά δεν θέλω να είναι το μόνο που είναι εκεί πέρα έξω, γιατί πιστεύω ότι έχουμε αφήσει πολύ κόσμο πίσω. Ακριβώς αυτό που είπες είναι η τελευταία λέξη που χρησιμοποίησες, ότι έχουμε αφήσει πολύ κόσμο πίσω. Δεν μπορώ να μην αφισβητήσω ότι αυτό που είπα και πριν και θέλω να το ξαναεπαναλάβω, γιατί είναι κάτι σημαντικές σκέψεις που όχι μόνο εγώ τις κάνουν οι περισσότεροι από τους παλιούς, αλλά τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να συνεχίσει με το άτμισμα και να συνεχίσει η παράδοση αυτή και να γίνει κάτι καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι η δικιά μας εποχή τότε ήταν η δύσκολη. Εδώ βλέπω τώρα είναι η πιο δύσκολη για τους καινούριους ατμιστές και μάλιστα καπνιστές που να θέλουν να μπουν στο άτμισμα. Παρόλο που υπάρχουν ένα σώρο εργαλεία να χρησιμοποιήσουν, παρόλα αυτά όμως υπάρχει και το πρόβλημα. Και το πρόβλημα βρίσκεται και στο θέμα το οικονομικό πλέον, αλλά και στο θέμα ότι έχουν μπει στη μέση πράγματα που τους δυσκολεύουν να αποφασίσουν να γίνουν ατμιστές. Με νόμους, με ψευτοάρθρα, με ανθρώπους που πολεμάνε όλο αυτό, δεν ξέρουν ότι είναι ένα βέβαιο αύριο για το άτμισμα και όλα αυτά τους φρενάρουν. Είναι έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Είναι. Όχι, όχι, όχι. Έχεις απόλυτα δίκιο, δυστυχώς, ότι το 2018 που έχουμε τόσα προϊόντα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους καπνιστές, δεν δοκιμάζει ο κόσμος το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως το δοκιμάζαμε εμείς πριν από 4-5 χρόνια. Εκεί βρισκόμαστε. Οπότε πρέπει κάτι να κάνουμε και να γίνει και γρήγορα. Και γρήγορα, έτσι, γιατί όπως βλέπετε και με τις κυβερνήσεις και εδώ στην Αμερική και παγκοσμίως, έχουν αρχίσει και κυνηγάνε πολύ άσχημα το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αλλά anyway, δεν ήθελα να μπω μέσα να γίνω παπάς και να αρχίσω να κάνω πριτς. Όχι, δεν κατάλαβες. Εσύ μπήκες μέσα για να γίνεις, Δημήτρη. Πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Δεν είμαστε για να ευλογάμε τα γένια μας και να περνάμε όμορφο. Ωραία είναι και αυτά, αλλά πρέπει να κάνουμε και πράγματα όμως. Εντάξει. Καλά έκανες και το λες και πρέπει να το ξαναλες και να γίνουμε και πεζή και γραφική και ό,τι άλλο ας πούνε. Το φινάλε ποιο είναι στο τέλος? Πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι αυτές οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε έστω να κρατήσουμε λιγάκι μερικά από αυτά που κοντεύουμε να τα χάσουμε και γενικά όλα. Και δεν είμαι κινδυνολόγος, αλλά υφίστανται, συμβαίνουν. Κάθε μέρα κάτι καινούργιο ακούω. Εγώ πιστεύω ότι ο καταναλωτής παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι. Δεν πιστεύω καν ότι είναι τα μαγαζιά και τα προϊόντα. Εγώ πιστεύω ότι ο καταναλωτής, δηλαδή αυτοί που είναι γύρω μας, που ατμίζουν και οι καπνιστές που είναι γύρω μας, εκεί πιστεύω ότι είναι η απάντηση το πώς να λύσουμε το τσιγάρο. Γιατί αυτοί πιστεύω ότι είναι οι πρώτοι που θα έχουν μια επικοινωνία με ένα καπνιστή. Οπότε ο ατμιστής παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στο να βοηθήσουμε τον κόσμο να δοκιμάσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και όταν εμάς μας βλέπουν και χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, μια χαμηλή νικοτίνη και με ντουμάνια κτλ., μπορεί ο καπνιστής ΑΕ να πει, ξέρω εγώ, εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα να πούμε κτλ. Ή Β μπορεί να πει, ωραίο φαίνεται αυτό, για να το δοκιμάσω. Και στις δύο περιπτώσεις χάνουμε, έτσι. Ναι, 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 ναι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας καπνιστής χρειάζεται κάτι παραπάνω από 3 μιλιγκράμμ σε ένα ντρίπερ. Έτσι. Το ξέρουμε. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Δεν χρειάζεται να σας το λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Για να κόψει το τσιγάρο, λέμε τώρα. Μόλις κόψει το τσιγάρο, ας κάνει ό,τι θέλει. Ναι, έτσι. Ναι. Οπότε ο καταναλωτής, η συμπεριφορά του καταναλωτή παίζει μεγάλο ρόλο και οι πληροφορίες που θα δώσει στον καπνιστή. Μπορείς να του πει, ξέρω εγώ, κοίταξε, μην κοίτας αυτό, το χρησιμοποιώ εγώ εδώ και 2-3 χρόνια, έχω ξεπεράσει κτλ. Εσύ χρειάζεσαι αυτό. Δεύτερον, τα social media, δυστυχώς, πάλι μέσα του καταναλωτή,
Πόσες φορές κοιτάς και μέσα. Ευτυχώς όχι πολύ στη δικιά σου την ομάδα, αλλά σε άλλες ομάδες αθλητικές που βλέπω. Πόσες φορές κοιτάς που κάποιος γράφει, παιδιά, ποια είναι η γνώμη σας, ξέρω εγώ, για τον ναυτίλο. Έτσι, θέλω να ξεκινήσω το άδεισμα κτλ. Ο οποίος είναι μια πολύ καλή λύση για κάποιον καπνιστή. Σίγουρα. Και από κάτω, αμέσως, το πρώτο μήνυμα είναι από έναν ατμιστή. Α, όχι, ρε μαλάκα, δεν χρειάζεσαι εσύ τέτοιο. Πάρε αυτό. Μπαμ και του πετάει ένα smoke, να πούμε, με δύο μπαταρίες και ένα φορτιστή και ένα BBB στα από πάνω και 3 mg. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει. Ακριβώς αυτό που λέμε. Αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό ακριβώς που λες εσύ και δεν συνεχίζεται. Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελεία και όπως κατάλαβες, τους έχω κάνει καψόνι τώρα. Γιατί ενώ μου λέγανε στην αρχή ότι εγώ έκανα την παλαβή για να μην το κάνω κλήρωση, τώρα τους έχω αφήσει να γράφω συνέχεια. Τους έχω αφήσει να γράφω συνέχεια. Μιλάμε τόση ώρα και γράφω συνέχεια. Δεν σταματάνε. Είναι ακούραστοι. Δηλαδή, ακατάπαυστα γράφουν και δεν σταματάνε. Και εγώ τους αφήνω εκεί και βλέπεις ότι δεν σταματάνε. Ούτε λένε καν τίποτα. Συνεχίζουν να γράφουν και ακόμα συνεχίζουν να γράφουν. Λοιπόν, παιδιά, άιντε, άιντε. Περνάμε, άιντε πάμε. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Θα περάσω στην καρτέλα της σελίδας της κλήρωσης για να κάνουμε την τελευταία κλήρωση που έχουμε από Replacemo και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είναι μαζί και εγώ την ευχαριστώ. Γιατί είναι πολύ σοβαρή εταιρεία και τα παιδιά είναι φανταστικά. Οπότε είναι επαγγελματίες. Νομίζω ότι δεν προμοτάρουμε και αυτούς που το κάνουν σωστά και είναι καλοί μαγαζάτες και καλοί επιχειρηματίες. Φυσικά τους προμοτάρουν. Και η Replay Smoke είναι γαμό της εταιρείας. Είναι επαγγελματίες. Να σου πω κάτι. Και αυτοί φάγανε λάσπη. Και αυτοί φάγανε καλά διαστήματα λάσπη. Αλλά είναι επαγγελματίες. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το βλέπει ο άλλος, αλλά εγώ όσες φορές έχω συνεργαστεί μαζί τους και όχι γιατί έχω τίποτα. Έξτρα από αυτούς τίποτα δεν έχω, όπως έχω με τους όλους έχω και με εκείνους. Απλά είναι ευγενική, δεν είχα ποτέ αντιμετωπίσει πρόβλημα. Και έχω αρκετούς τέτοιους βέβαια που συνεργάζομαι και δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον πρέπει να το λέμε εσύ. Όταν βλέπεις μια κατάσταση όμορφη, πρέπει να το λες. Πάμε. Εγώ όταν βλέπω, όταν βλέπω μαγαζιά τα οποία τα κάνουν σωστά, δεν τους βλέπω σαν ανταγωνιστές, τους βλέπω σαν συναγωνιστές. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Φέρνουν πελάτες μέσα στην κοινότητα. Ναι, όντως. Πάμε παιδιά, άντε. Λοιπόν, έχω γυρίσει τώρα στην καρτέλα της κλήρωσης και θέλω να δούμε ποιος θα είναι ο τελευταίος για απόψε, τουλάχιστον από τη Replacemo, νικητής. Παιδιά, είναι για το υπέροχο αυτό Coil Hoods, είναι το Nice Lemon Slice, αυτό εδώ, όπου είπαμε ότι εγώ δεν θέλω να το κάνω κλήρωση, δεν ήθελα καν να αγοραστεί από κάποιον, μόνο για μένα για την πάρτι μου να το έχω, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνονται αυτά. Η Replacemo θα με κόψω κομματάκια άμα λέω τέτοια και καλή επιτυχία σε όλους. Εντάξει, πάμε να δούμε ποιος είναι ο τελευταίος. Είναι ο Τάσος Χατζής και συγχαρητήρια στον Τάσο. Έρχομαι σε εσάς, έρχομαι στην όμορφη συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη και έχουμε με τον Δημήτρη και θα δούμε τώρα πού είσαι Δημήτρη, έφυγες. Εδώ βλέπω μόνο τη φωτογραφία σου, μια ωραία που κοιτάς το άστρα απάνω ψηλά. Α, πολύ ωραία. Μόνο ο Φίλ θα τρολάρει κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, βγήκε ο Τάσος σαν νικητής. Ελπίζω να είναι μέσα για να τελειώσουμε και αυτή την κλήρωση, να μην την επαναλάβουμε. Τασούλη, είσαι μέσα. Περιμένουμε να δούμε ο Τάσος. Συνέχισε εσύ όμως, Δημήτρη, γιατί έχουμε μείνει στην κατάσταση που επικρατεί πλέον. Δεν είναι μόνο οι ομάδες. Είναι μόνο. Ανάφεραν τα παιδιά και τα μαγαζιά και αυτό που είπαμε, ο καλός επαγγελματίας και ο κακός επαγγελματίας και ο κακότροπος μάλλον, γιατί έχω δει και μια τέτοια αντιμετώπιση και άναψε κανένα φως να σε βλέπουμε μαύρες μαυρίλες πλάκωσαν και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Για κάνω μια χάρη αν μπορείς, να με ξαναπάρεις. Εννοείται. Κλείνω. Okay. Επιτόπου θα το κάνουμε ζωντανά έτσι. Το κάναμε ζωντανά και να κάνω πάλι κλήση στο Δημήτρη. Όλα εδώ ζωντανά, όλα γίνονται ζωντανά. Πάλι σε βλέπω. Είναι τα φώτα σου, δεν έχεις ανάψει φως. Ή δεν έχεις ανοίξει τη φωτεινότητα του Sky. Αλλάζει η κάμερα Μήπως έχεις βάλει αυτόματο lighting, ξέρω αυτό που έχουν και λένε ότι auto light ή smart light ή δεν ξέρω τι. Παίρνει το gain αυτόματα για κάποιο ρόλο. Σβήσε το αυτόματο και άνοιξε το εσύ. Ωραία, μπράβο. Μια χαρά. Ναι, μην είναι εκεί όμως, μην αλλάξει. Όχι τόσο πολύ έντονα, να σπίσε και το πρόσωπο, γιατί η Ηλέκτρα θα στεναχωρηθεί αφάνταστα όταν βλέπει άσχημα. Με βλέπει η Ηλέκτρα καλύτερα, ξέρεις, είναι σαν να έχω από πάνω μου ώρα, ξέρεις. ναι, αυτό. Ναι, είσαι ο άγγελός της. Ο άγγελός της, έτσι ακριβώς. Καλησπέρα στον Πέτρο και έχουμε τον Πέτρο Νικολέτο στο chat. Είναι
είναι από τα Χανιά και ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι, Vapeport κλπ. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτή την αντιμετώπιση. Έχουμε και αυτούς που από μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους και παίρνουν μπάλα όλη την κοινότητά τους, αν το μπορούμε, ή το σύλλογό τους, ή το σύνδεσμό τους, ή δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, πώς μπορούν να καταταχθούν οι επαγγελματίες. Από τη μια μεριά έχουμε τον πόλεμο που έχουμε μεταξύ μας σαν ομάδες, με τις δικές μας αυτές παραξενιές, τρολαρίσματα, χάλια κλπ, με τις δικές μας φιλοσοφίες, αμπελοφιλοσοφίες και τέτοια. Απ' την άλλη έχουμε τους κακούς, γιατί δεν είναι όλοι, ευτυχώς δηλαδή, κακούς μαγαζάτορες, και στη μέση είναι οι καπνιστές και οι καινούργιοι ατμιστές. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι διάμεσο. Υπάρχουν στη μέση και βομβαρδίζονται από κάτι τέτοιους και από κάποιες άτομα σε ομάδες, ακόμα και τη δικιά μας. Δεν το βάζω εκτός. Πάλι έκλεισες, να ξέρεις. Και μη βρίζεις. Και όχι τίποτα άλλο. Έχεις κλείσει και τον ήχο σου. Τώρα όλα μαζί σου ήρθαν, αλλά δεν πειράζει. Να, εντάξει τώρα, μην εκεί. Και νομίζω και ο ήχος σου είναι καλός. Για πες κάτι. Ένα-δύο. Okay. Πιστεύω να τον ακούτε και τον Δημήτρη και να τον βλέπετε καλά. Μίτσο, μην πειράζει τίποτα άλλο. Μην πειράζει. Γιατί ξέρεις μετά, θα μου την πει πολύ ο Φίλ. Θα λέει τι τον έχουμε πάλι εδώ πέρα και δεν τον βλέπουμε. Θέλει restart το PC μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε να πω κάτι σε αυτό που είπες. Ναι, ναι. Άθελα πολλές φορές ο επαγγελματικός κλάδος του ηλεκτρονικού τσιγάρου έχει κάνει ένα λάθος, έτσι. Δηλαδή, φτιάξαμε μία πελατεία αυτά τα χρόνια, φτάσαμε, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 100.000 καπνιστές, π.χ. 200.000 καπνιστές, πόσοι είναι. Όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αρχίσαν και ανοίγανε μαγαζιά, όλα τα μαγαζιά, αντί να συνεχίσουν να τραβάνε καινούριους πελάτες μέσα, βρεθήκανε με μία πελατεία έτοιμη. Ναι. Και τι ξεκίνησε να γίνεται τότε, Κώστα μου? Αρχίσαν όλοι ένα ανταγωνισμό για τους ίδιους πελάτες. Ναι. Είναι σαν να έχεις ένα εμπορικό κέντρο και μέσα στο εμπορικό κέντρο να έχεις 5 καταστήματα που πουλάνε τα ίδια παπούτσια Nike, ξέρω εγώ, ή Adidas. Και αρχίζουν όλοι και κυνηγάνε τους πελάτες αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάρουν Adidas παπούτσια. Αντί να κοιτάμε για τον άλλον, ο οποίος φοράει ένα διαφορετικό παπούτσι και θέλουμε να του δώσουμε κάτι καλύτερο, όπως σε αυτή την περίπτωση έχουμε το τσιγάρο και θέλουμε να του δώσουμε το άδειο που είναι καλύτερο, αρχίσαμε όλοι να πουλάμε πράγματα για τους ίδιους τους ατμιστές. Αυτό καμιά φορά, εντάξει, είναι λίγο ότι είναι και καινούργια αυτός ο επαγγελματικός κλάδος. Το άτμισμα δεν υπάρχει, δεν είναι 100 χρόνια, ξέρω εγώ, στην αγορά. Έτσι. Ναι, αλλά από την άλλη όμως είναι σαν τα μανιτάρια όμως. Δεν είναι κάτι, γιατί ό,τι βλέπεις κάνεις. Δηλαδή έχουμε γεμίσει τον τόπο. Δηλαδή είναι πολλά. Αυτό λέμε. Βλέπει τώρα ο άλλος κάτω ότι έφερε, ξέρω εγώ, και αυτό γίνεται και εδώ στην Αμερική πάρα πολύ. Σε ένα μαγαζί κοιτάει κάτω ότι ο άλλος έφερε, ξέρω εγώ, το Baby Beast. Θα πάω να το φέρω κι εγώ. Να αρχίσουν να πουλάνε τα ίδια. Οπότε τι γίνεται, τα προϊόντα που φέρουν μέσα είναι όλα για τους ατμιστές και βασικά κοιτάνε να κάνουν μια ανακύκλωση των πελατών, να πηγαίνουν από μαγαζί σε μαγαζί. Αυτό είναι λάθος δηλαδή για μακροχρόνια. Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτό, ούτε εμπορικά, ούτε για το άτμισμα. Και εμπορικά θα δεις ότι δεν μπορείς να κατηθείς έτσι. Αν κυνηγάς μόνο τους ατμιστές, θα κλείσεις κάποια στιγμή. Σε κάθε επιχείρηση. Είτε εστιατόριο είναι, ξέρω εγώ που είμαι στα εστιατόρια τόσα χρόνια κτλ. Πάντα κοιτάς να φέρνεις καινούριους πελάτες μέσα. Εμάς οι πελάτες μας, ποιοι είναι ρε παιδιά? Οι καπνιστές, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν έχω δει μαγαζί να βγαίνει και να λέει: αφού δεν καπνίζεις και δεν ατμίζεις, θα σε κάνουμε ατμιστή. Δεν είναι εκεί. Εμάς οι πελάτες μας είναι καπνιστές. Οπότε πρέπει το focus για τώρα και για μακροχρόνια είναι να φέρουμε καινούριους πελάτες και να μπορούμε να τραβήξουμε τους καπνιστές μέσα. Να ρίξω στο τραπέζι όμως και αυτό που λέει ο Θανάσης, γιατί αυτό μόλις θα το ακούσεις θα γελάσεις. Κώστα λέει: έχω πάει σε μαγαζί με ατμιστικά και πάνω στον πάγκο έχει ήδη τσιγάρο, χαρτάκια, φιλαράκια. Τι μήνυμα περνάει ο τύπος που έχει το μαγαζί? Και μάλιστα ναι, στους καινούριους. Συμβαίνει, ειδικά πολύ στην Ελλάδα τώρα, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Πολλοί τα ξέρουν ότι είναι πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι καπνίζουν ακόμα στον ατμιστικό το χώρο στην Ελλάδα. Το οποίο εντάξει είναι λίγο γελίο. Είναι γελίο από την άποψη ότι εντάξει, δεν μπορεί να σου πει κανένας αν θες να καπνίζεις ή όχι, αλλά μην το βάζεις μέσα στο μαγαζί σου. Θα μπει ο άλλος. Ειδικά με το σκοπό που κοιτάει να κόψει το τσιγάρο και θα λέει: α, τα προϊόντα δεν δουλεύουν για σένα και θα δουλέψουν για μένα. Θα αρχίσω και θα το κάνω σαν χαβαλέ, όπως πολλοί το κάνουν. Έτσι, γι' αυτό που είδαμε αυτόν τον αριθμό που σας έδειξα πριν, ότι dual use είναι ψηλά, γιατί πολλοί το βλέπουν ότι είναι σαν χαβαλέ στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν το βλέπουν σαν εδώ είναι ένα προϊόν το οποίο θα μου σώσει τη ζωή. Και μάλιστα, σου λέω, δεν θέλω να πειράξω τίποτα τώρα, μην τα χαλάσω πάλι. Έχω άλλη καρτέλα, θα το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, άμα θες, στο μέλλον. Σίγουρα.
Σε άλλη καρτέλα λέει ότι 42% από αυτούς που είναι dual use, 42% πιστεύουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι καλύτερο από το τσιγάρο. Μόνο 42%. Δηλαδή, η πρώτη απάντηση που δίνουν αυτοί που χρησιμοποιούν και το τσιγάρο και το ηλεκτρονικό λένε ότι με βολεύει να το χρησιμοποιώ σε μέρη που δεν μπορώ να καπνίσω. Η δεύτερη ερώτηση, δεύτερη στη λίστα είναι ότι είναι χαβαλές. Και τρίτο στη λίστα είναι ότι είναι πιο υγιές από το κανονικό τσιγάρο. Ναι. Οπότε έχουμε δώσει την εντύπωση ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι χαβαλές. Έτσι, θα το κάνουμε, λέει, θα κάνουμε τα συννεφάκια μας και μετά, όταν θέλω τον καφέ ή ξέρω εγώ, μετά το σεξ κτλ., θα ανάβω το τσιγάρο μου. Έτσι έχουμε δώσει την εντύπωση. Και είναι λάθος, είναι τρομερό λάθος αυτό. Και ελπίζω τουλάχιστον με εκπομπές τέτοιες και με την προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε συνέχεια με το Φιλ, να αλλάξουμε λίγο τουλάχιστον την νοοτροπία για το 2018. Ότι δεν είναι έτσι. Ναι, μεν έχουμε το χαβαλέ μας, αλλά ο σκοπός μας ο κύριος είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να κόψει το τσιγάρο. Θα βάλουμε λιγάκι στη συζήτηση. Θέλεις να βάλουμε λίγο τον Πέτρο να μιλήσει για αυτός, γιατί έχει λέει και διαφωνίες με σένα και μισό λεπτό. Τον αγαπάω. Και μου αρέσει να έχουμε και συζήτηση καλή. Είναι το πιο ωραίο πράγμα είναι να υπάρχει debate, να μην έρχονται μονόπλευρα τα πράγματα. Ναι, αλλά εγώ τώρα προσπαθώ να βρω στο τηλέφωνο μου, εδώ το βρήκα, θα τον βάλω συζήτηση και ελπίζω να μπορέσει να υπάρχει τρόπος να ακούσει. Εσύ θα με ακούς, όλοι θα με ακούνε και εσύ μάλλον θα μπορέσει να απαντήσει δηλαδή, σε αυτά που λέει. Ο Πέτρος βέβαια θα τα ακούει τώρα. Έλα Πέτρο. Καλησπέρα. Λίγο βγάλει ή κλείσε τον ήχο σου από το chat τέλος πάντων ή φύγει λίγο πιο μακριά γιατί θα κάνεις μικροφωνισμούς. Καλησπέρα. Ακούγεται ο Πέτρος, ακούσες εσύ. Εγώ τον ακούω. Λίγο πιο δυνατά, Πέτρο. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Μια χαρά τώρα, ναι. Δεν διαφωνώ σε πολλά με τον Δημήτρη, συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Mm-hmm. Και χαίρομαι που υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν και προσπαθούν από μακριά. Τι είναι αυτό που διαφωνείς όμως, γιατί άκουσα και διάβασα... Δύο πράγματα, υπάρχουν δύο σκέλη από αυτό που άκουσα μόλις πρόλαβα να πω. Mm-hmm. Το πρώτο σκέλο είναι ότι... Ναι, το πρώτο σκέλο είναι δύο πράγματα που θέλω να πω. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι φάνηκε στη Στουτγκάρδη, στην έκθεση, ότι οι Έλληνες μπορούν να διαπρέψουν και μπορούν να συνεργαστούν και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Ναι, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ με αυτό. Και το δεύτερο είναι, εκεί πέρα που διαφωνώ είναι στο εξής, ότι είναι αυτά που λέει ο Δημήτρης, συν ένα άλλο που έχει να κάνει με θέματα παιδείας και θέματα νοοτροπίας που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και το έχουμε αποκτήσει από πριν και πρέπει να το αποβάλουμε. Αυτό που πρέπει να αποβάλουμε είναι ότι πολύ απλά δεν μπορεί να ψωθήσει η κατσίκα του γείτονα. Δεν γίνεται έτσι πλέον. Πρέπει να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε και πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κοινούς στόχους και κοινούς σκοπούς. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εσύ στο δικό σου τον κλάδο, Πέτρο, βλέπεις ότι υπάρχουν κοινοί σκοποί και κοινοί στόχοι. Να το πάρουμε τουλάχιστον έτσι, γιατί από εκεί μπορείς να βγάλεις άκρη. Εσύ πιστεύεις ότι όλοι είσαστε ενωμένοι σαν κλάδος? Όχι, δεν το βλέπω με λύπη μου, αλλά σίγουρα υπάρχουν φωτεινά σημάδια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοιχτό μυαλό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ίδια κατεύθυνση και νομίζω ότι σιγά σιγά, ας είναι πολύ σιγά, αρχίζει και αλλάζει η νοοτροπία και αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν σε ένα σωστό ρυθμό και σε μια σωστή κατεύθυνση. Εγώ να συμφωνήσω με τον Πέτρο ότι ναι, ότι σε ένα βαθμό υπάρχει και θα το πω και εδώ δημόσια γιατί είναι και ο Πέτρος απάνω στο τηλέφωνο και γιατί έχω πολύ σεβασμό για το πρόσωπό του. Εγώ όταν ξεκίνησα την επιχείρησή μου στην Ελλάδα, μ' αρέσει να συνεργάζομαι με τα άτομα, να έχουμε δηλαδή Πέτρο, μια σχέση... Πέτρο, συγγνώμη λιγάκι για να μπορέσεις να ακούγεσαι. Πέτρο, χαμήλωσε αυτό, χαμήλωσε το λιγάκι το... κάτι έχεις εκεί πέρα και ακούς μάλλον και ακούγονται μικροφωνισμοί που δεν μπορώ να ακούσω μετά. Ακούω εσάς, ακούω, απλά δεν θα ακούω τον Δημήτρη. Θα αποχωρήσω για να μπορέσω να ακούσω και τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης είχε ένα πολύ σημαντικά πράγματα. Ωραία. Και ο Φιλ, επειδή δεν το συζητάω, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι το παλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Ωραία. Δεν του ρίχνω τα αυτιά, δεν έχω καμία ανάγκη να του βλέψω τα αυτιά.
Είναι η πραγματικότητα, είναι αυτό που βλέπω. Το παρακολουθώ στενά και μπορώ να πω ότι αυτή η κατεύθυνση έχει όραμα και μπορούμε να δούμε 5 πράγματα παραπέρα και παρακάτω. Δεν είναι επειδή είναι μπροστά. Μπροστά ή πίσω, αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάποια διάποψη σε προσωπικό επίπεδο. Ωραία. Θα πω μόνο ότι τελευταία βλέπω ότι υπάρχουν τάσεις να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ένα τον άλλον και να μπορούμε να λειτουργούμε όπως θέλουμε να λειτουργούμε και να πάει και σαν προϊόν και σαν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε ως στόχο και σαν να εξηγήσουμε στον πελάτη, στον καταναλωτή, στον άνθρωπο ότι είναι προς όφελος. Το βλέπω, ναι. Συν ότι έχουμε να αντιπαλέψουμε πολύ μεγάλα φίδια, τα οποία είναι καπνοβιομηχανία, είναι φαρμακοβιομηχανία, είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν άλλες μεθόδους, άλλους τρόπους που δεν μας δίνουν τη δυνατότητα σε εμάς. Ναι. Οπότε αν είμαστε και διχασμένοι μέσα στον ίδιο τον κλάδο, μέσα στην ίδια την κατάσταση, δεν θα βγάλουμε μάτι. Και το αποτέλεσμα θα είναι αργά ή γρήγορα, ο ένας μετά τον άλλον, ή να κλείνουμε ή να τελειώνουμε. Έτσι. Ο Πέτρος, παιδιά, γιατί ρωτάνε ποιος είσαι, καλά θα ξέρω να το γράψεις. Ο Πέτρος είναι το Vape Port από τα Χανιά, είναι και καταστηματάρχης με ατμιστικά είδη. Πολύ καλός άνθρωπος, όπως και να έχει, φίλος. Και έχει πολύ, μπορώ να πω, κατασταλαγμένες απόψεις για πολλά πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, Πέτρο, θα σε αφήσω. Θα μπορέσεις να έχεις μια επαφή με το chat και να μπορέσουμε να ακούσουμε και περισσότερα και από το Δημήτρη. Εντάξει. Πολλά φιλιά μου στο Δημήτρη και σε αυτό που κάνει όσο μπορούμε είμαστε δίπλα ή το παρακολουθούμε από δίπλα. Έτσι να το ξέρει αυτό. Και δεν είναι λιγάτο. Και πάντα, και όπως λέει και η Ηλέκτρα, όπως λέμε όλοι μας, και πάντα σεξ. Πάντα. Είναι το hashtag το δικό μας. Hashtag sex. Εντάξει. Έλα, φιλιά. Λοιπόν, έχει πολύ δίκιο ο Πέτρος αυτό που λέει. Και ξέρεις εγώ πώς γνώρισα τον Πέτρο. Λέμε πώς πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Εγώ όταν ξεκίνησα την επιχείρηση στην Ελλάδα, δεν βγήκα να πιάσω το κάθε μαγαζί Σβάρνα. Μπορείς όμως εδώ σε αυτό το σημείο, επειδή έχουν μερικά λίγο παρανοηθεί, θα μας πεις ακριβώς την ιδιότητά σου εδώ και τη σχέση έχεις με το Liquid Puff. Γιατί κάποιοι έχουν παρανοηθεί και πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε από τώρα για να μην υπάρχουν. Δεν είναι τίποτα απόρριτα ή μυστικά για να μην υπάρχουν. Εννοείται, ναι, αλλά πρέπει να το πεις για να τελειώνει και αυτή η υπόθεση. Εντάξει. Το μαγαζί το Liquid Puff το ανοίξαμε στην Αθήνα σαν showroom περισσότερο για διανομή προϊόντων τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή τα υγρά τα δικά μου, άλλα υγρά από αμερικάνικες εταιρείες, προϊόντα λίγο πιο high-end. Και φυσικά με τη συνεργασία με την Inokin που είχα, επειδή η Inokin δεν είχε παρουσία στην Ελλάδα, με διαλέξανε να μπορέσω να προωθήσω τα προϊόντα και τα δικά μου που, με το φίλο που φτιάχνουμε με την Inokin και άλλα προϊόντα της Inokin για διανομή στην ελληνική αγορά. Δηλαδή να ανεβάσουμε πάλι το όνομα της Inokin σαν ένα προϊόν, μια άλλη εναλλακτική λύση από ηλεκτρονικά τσιγάρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν. Ιδιότητά σου στο Liquid Puff? Δεν έχω ιδιότητα, είμαι ένας από τους συνεταίρους. Ωραία, μπράβο. Αυτό ήθελα να μου πεις ακριβώς. Συνέτερος με το Στέλιο. Με το Στέλιο, με ποιον? Με το Στέλιο. Με το Στέλιο και με τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι συνέτερος και αυτός για τη χοντρική. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Τα λήξαμε αυτό. Λοιπόν, απλά το Liquid Puff το λειτουργεί ο Στέλιος. Δεν έχω καμία σχέση εγώ να κάνω με τις πωλήσεις και τα λοιπά. Αυτά τα κάνει όλα ο Στέλιος. Έτσι. Εγώ είμαι συνέτερος από πίσω, ο οποίος βοηθάω για να φέρω προϊόντα μέσα στην Ελλάδα, τα οποία δεν υπάρχουν ήδη ακόμα και φυσικά για τα προϊόντα τα κινέζικα από την Inokin. Λοιπόν. Ξέρετε, στο είπα αυτό, γιατί κάποιοι ας πούμε ασχολήθηκαν και είπαν και τα ποιον υποστηρίζει και ποια μαγαζιά υποστηρίζει. Δεν υποστηρίζει κανέναν. Ο Δημήτρης υποστηρίζει αυτό που πρέπει να υποστηρίξει και υποστηρίζει όχι το συμφέρον, το συμφέρον μας. Αν έχει σχέση με το Liquid Puff, εννοείται ότι είναι άλλο η ιδιότητά του εκεί, αλλά όταν μιλάει πολλές φορές ο Δημήτρης, θα δείτε ότι μπορεί να στραπατσαριστεί και να μην θέλει καν να μιλήσει για την ιδιότητά του αυτή, για ακόμα και για το Άρη, για το οποιοδήποτε. Αυτό μόνο και μόνο για να φτάσει στο σημείο να κάνει ακόμα έναν ατμιστή. Αυτό να το θέλω να το πω, γιατί ξέρεις, πολλές φορές παρανοούνται πράγματα, λέγονται διάφορα και στο τέλος μένουν αυτά και ορούνται μαλακίες. Δεν υπάρχει λόγος να. Φυσικά, άμα δεν ξέρει κανένας για το λίγο, αλλά το Replay Smoke δεν έχω συνεργασία επαγγελματική. Και όπως σας λέω, ότι το Replace είναι γαμώτα μαγαζιά. Είναι και γαμώτα παιδιά και γαμώτα μαγαζιά. Δεν έχω πρόβλημα να το πω και δεν έχουν αγοράσει ένα πράγμα από μένα οι Replace Mode. Δεν έχει σημασία αυτό, ρε Δημήτρη. Δημήτρη είναι ο άνθρωπος με άνθρωπο. Δηλαδή αυτό που είπες πριν, ότι και εσύ έχεις το ίδιο λειτουργικό, ας πούμε,
αυτό που θέλεις να κάνεις, να κάνεις άτμιστες και ο άλλος θέλει να κάνει το ίδιο, δηλαδή να φέρει κόσμο στο άτμισμα. Εντάξει, μόνο, και μόνο αυτό φτάνει. Και φυσικά ζούμε και από αυτή την επαγγελματικά. Εμένα η δουλειά μου είναι το άτμισμα. Δεν έχω άλλη δουλειά. Από εκεί ζω. Από εκεί ταΐζω τα παιδιά μου και σαφώς πληρώνω τους λογαριασμούς μου. Σαφώς. Λοιπόν, αλλά όσο έχει σχέση με την Ελλάδα, θέλω να το αναφέρω αυτό. Γιατί ο Πέτρος έχει δίκιο σε πολλά πράγματα. Και το ένα πράγμα που είπε ότι οι μαγαζάτρες στην Ελλάδα, όπως και στις ατμιστικές κοινότητες ομάδες, τρώγονται. Ναι. Φάβιο ένα τον άλλον, τρώγονται από πίσω, σπάνε τις τιμές, προσπαθούν να ρίξουν τον άλλον. Εγώ όταν ξεκίνησα την επιχείρηση στην Ελλάδα, τι έκανα. Με όλους όσους συνεργάζομαι, και μπορεί να μην συνεργάζομαι με 800 μαγαζιά στην Ελλάδα, μπορεί να συνεργάζομαι με 50 μαγαζιά στην Ελλάδα, αλλά τι έκανα. Με κάθε έναν από αυτούς τους μαγαζάτορες, σήκωσα το τηλέφωνο ή συναντήθηκα μαζί τους, Κώστα. Mm-hmm. Καθίσαμε κάτω, πήγαμε ένα ποτό, ένα καφέ, ένα φαγητό και είχαμε μια συζήτηση για το τι πορεία έχουμε εμείς προσωπικά, δηλαδή σαν Liquid Puff και σαν τα προϊόντα, τι πορεία έχουμε για το ηλεκτρικό τσιγάρο, όχι σήμερα, για τα επόμενα 5 χρόνια. Ναι. Θέλουμε να, δηλαδή, να φτιάξουμε μια συνεργασία ότι όλοι δουλεύουμε μαζί για το καλύτερο, το οποίο είναι να φέρουμε και άλλους καπνιστές μέσα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτή είναι η πορεία. Και μόνο και επαγγελματικά αυτή είναι η πορεία. Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον ούτε οικονομικά, παιδιά. Έτσι. Οπότε προσπαθώ να κάνω μια συνεργασία προσωπική. Όχι μια συνεργασία, έλα πάρε 10 μπουκάλια ρε μεγάλε και τελείωσε, ξέρω εγώ, και άντε δεν σε ξαναβλέπω. Και όταν βλέπεις και τους προμοτάρω και στο Facebook και τους προμοτάρω και στα δικά μου τα social media, τα μαγαζιά τα οποία είναι στην ουσία ανταγωνιστές μου, έτσι, δεν τους βλέπω σαν ανταγωνιστές, τους βλέπω ότι είμαστε όλοι συνεργάτες. Δεν χρειάζεται να το βλέπεις γιατί χάνεις και τον εαυτό σου στο τέλος. Αυτό που λέμε συνέχεια, ότι δεν πρέπει να τους βλέπουμε έτσι, γιατί στο τέλος χάνουμε και τον δικό μας τον εαυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και ο Πέτρος έχει δίκιο. Αυτό πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα στην Ελλάδα και να ενωθούν τα μαγαζιά παραπάνω και για να ενωθούν και για το, και για το μεγάλο το στόχο, ο οποίος ο μεγάλος στόχος είναι να αλλάξουμε λίγο από το TPD το οποίο έχει καταστρέψει το άτομο στην Ελλάδα. Και για να γίνει. Πρέπει να ενωθούν οι μαγαζάτορες μαζί και από την άποψη ότι και πρέπει να γίνει και το ίδιο πράγμα και στην ατμιστική κοινότητα μεταξύ των ατμιστών και τις ομάδες και τα YouTube και όλα αυτά. Πρέπει το ίδιο πράγμα να γίνει, να γίνει μια ομάδα. Εδώ στην Αμερική, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, και από πολλούς από τους reviewers οι οποίοι είχαν κόντρα μαζί έχουν δέσει. Μάλιστα, μου ήρθαν χτες το βράδυ και μου ζητήσανε μερικοί reviewers, δεν θα πω τα ονόματά τους, εδώ στην Αμερική, να φτιάξω οργανισμό, επειδή έχω δύο οργανισμούς ήδη τώρα εγώ στην Αμερική, να φτιάξω ένα οργανισμό που θα αντιπροσωπεύει και τους reviewers. Θα το πούμε αυτό σε λίγο όμως, Δημήτρη, γιατί αυτό έχει μεγάλη συζήτηση και χρειάζεται να το πούμε και αυτό. Βάζουμε μια νοτελεία. Θέλω να πούμε για το Zenith ότι υπάρχει πρόβλημα με τις αντιστάσεις. Με το Zenith, λέω, τι γίνεται λέει, με τις αντιστάσεις, ρωτάνε, και ότι υπάρχει. Ένα exclusive για σένα, ναι. Δεν έχω ακούσει τίποτα προβλήματα. Μάλιστα, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια τις αντιστάσεις του Zenith. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκουν. Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται. Δηλαδή, αν δεν το έχει το μαγαζί το οποίο ψωνίζεται, πες τους να επικοινωνήσουν με το Liquid Puff. Έχουν αντισμάσει κάρκα. Άμα προχτές, άμα έβαλε τις φωτογραφίες απάνω στο Facebook. Εγώ τη διαβάζω από το chat, πρέπει να στο μεταφέρω, γιατί εντάξει, αυτά είσαι εσύ ο αρμόδιος, δεν μπορεί να ξέρει. Φυσικά, απλά θέλω να σου πω: όποιος είναι μαγαζάτρος και θέλει αντιστάσεις κτλ., επικοινωνήσει με το Στέλιο, με το Liquid Puff και αντιστάσεις υπάρχουν. Κάργα. Και μάλιστα. Απάντησε και τις ερωτήσεις. Απάντησε όλες τις ερωτήσεις αυτές. Έχει και άλλες ερωτήσεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά χρειάζεται να τις απαντήσουμε γιατί θα ανεβεί το chat και δεν θα τις θυμάμαι μετά και μετά θα μου λένε γιατί τις ρώτησα. Θα έρθει το τζαμάκι του Άρη στο Δίμελο. Θα ρωτήσω και θα μάθω, Κωνσταντίνε. Θέλει. Μετά λέει πότε θα κυκλοφορήσουν τα καινούργια ίνο και τα χρωματιστά. Σε 2-3 εβδομάδες και σας πω γιατί. Προχθές έκανα ένα live μέσα στην ομάδα να σας δείξω το καινούριο tank της Joytech και σας είπα ότι κρατάω μια αποκλειστική ανακοίνωση για τον Κώστα. Και αφού είμαι τώρα, με έφερε ο Κώστας απάνω, θα σας πω και την αποκλειστική ανακοίνωση. Μετά από πολλές πειραματικές φάσεις με τον Phil, βγάλαμε μια καινούρια αντίσταση η οποία ταιριάζει μέσα στο Zenith, η οποία είναι Plexus. Και για να καταλάβετε τι είναι το Plexus, για περιμένε, να βάλω φωτογραφία ή θα τα σπάσω όλα, λες, τι λες τώρα. Έλα, βάλτε τώρα να τη δούμε, μας έχει πιάσει την αγωνία. Περίμενε, await. Και ο Πέτρος λέει ότι αυξήθηκε η ζήτηση και υπήρξε ένα μικρό gap λίγο ημερών. Εννοεί για τους Zenith. Πολλά προϊόντα, αυτό δεν είναι μόνο στο δικό μας. Θα βγάλω την αντίσταση. Και κάπου στο εξωτερικό όμως, ο Βασίλης μένει στη Γερμανία, αλλά βρίσκει μόνο 0,80. Μάλιστα. Red Kiwi πρέπει να έχει πάντως, στη Γερμανία, αν βοηθάει αυτό. Λοιπόν,
αυτό που προσπάθησαμε με το φίλο να βγάλουμε είναι η πρώτη αντίσταση MTL, η οποία έχει, είναι σαν mess μέσα. Αντί δηλαδή να είναι... συγγνώμη, προσπαθώ να ανοίξω και τη φωτογραφία συγχρόνως. Αντί δηλαδή να είναι η αντίσταση μέσα δεμένη όπως κανονικά ξέρουμε, ξέρεις, παράλληλη κτλ. Να είναι mess-like. Οπότε θα βάλω τη φωτογραφία εδώ, share screen, εδώ. Okay. Οπότε βλέπετε εδώ, αυτό είναι το mess στη σύνοκη, το Scion, το 2. Βγάλαμε αντίσταση MTL Zenith, η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή. Και βλέπετε τη διαφορά δηλαδή μεταξύ της αντίστασης αριστερά, η οποία είναι η κανονική αντίσταση, και η άλλη που είναι σαν μεσάτη. Αλλά δεν είναι mess, είναι κάνθαλ, κανονικό. Είναι κάνθαλ, μια λωρίδα κάνθαλ, η οποία είναι ομοιόμορφα τρυπημένη, οπότε να κάνει ομοιόμορφα το άτμισμα και φυσικά να τροφοδοτεί υγρά πάρα πολύ καλά. Και όποιος έχει δοκιμάσει τη Scion 2 την αντίσταση, ναι, τη Plexus, ξέρει τι εννοώ. Αλλά το βγάζουμε σε έκδοση MTL, η οποία θα είναι αντίσταση και θα πηγαίνει στο Zenith. Και από εδώ και πέρα, και ένας από τους λόγους που τρενάραμε λίγο τα Zenith, τα 20 διάρια και τα χρωματιστά, είναι ότι στο Zenith των 20 διάρι και στα χρωματιστά, τα καινούρια που θα βγουν, θα έχεις μια αντίσταση Plexus μέσα και μια αντίσταση 1,6. Η κόμμα 8 θα υπάρχει ακόμα, απλά δεν θα έρχεται μέσα στο πακέτο. Μέσα στο πακέτο θα παίρνεις αυτή την καινούργια αντίσταση. Το οποίο βασικά δεν το ξέρει κανένας. Η πρώτη φορά που το ανακοίνωσα ήταν εδώ, Κώστα. Μπράβο. Χαίρομαι. εύχομαι τουλάχιστον αυτό να πάει ένα βήμα παραπάνω. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι ο Δημήτρης το έχει δοκιμάσει. Ναι, φυσικά. Φαντάζομαι ο Δημήτρης θα μας πει και εντυπώσεις από αυτό, αλλά θα πει με το χέρι στην καρδιά ότι τι βγάζει, αν βγάζει γεύση ο Δημήτρης. Για πες. Λοιπόν, τη χρησιμοποιώ τώρα εδώ πέρα σε αυτό το 20 διάρι το Zenith. Τη χρησιμοποιώ τώρα εδώ πέρα στα 14 Watt και δουλεύει πάρα πολύ. Φυσικά τροφοδοτεί πολύ καλύτερα από την άποψη ότι είναι πολύ πιο ομοιόμορφη. Είναι ομοιόμορφη του υγρού. Όχι μόνο αυτό, νομίζω και το άναμα δεν θα είναι και το πείρωμα δεν θα είναι ομοιόμορφο. Δηλαδή ουσιαστικά η θερμότητα που θα φεύγει στο βαμβάκι όλο θα το αγκαλιάζει. Και το αγκαλιάζει και είναι και λίγο πιο ζεστός ατμός. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Μια πορεία όμως... Ναι. Πολλές φορές αυτοί που καπνίζουν θέλουν ζεστότερο ατμό και είναι και πολλοί ατμιστές που θέλουν ζεστότερο ατμό. Και στο MTL, ξέρεις, δεν μπορείς να πάρεις πολύ ζεστό ατμό. Με την Plexus το Z-Coil θα μπορείς να έχεις και πιο ζεστό ατμό. Δηλαδή μπορείς να την παίξεις και πιο ψηλά, στα 20-22 W, που τα MTL συνήθως δεν παίζουν από κανονικές αντιστάσεις που είναι στην αγορά. Αυτή θα μπορεί να την παίξει και πιο πολύ, για όταν βάλει και λίγο πιο ζεστό ατμό. Μπήκε ο Μάικ μέσα, μπήκε ο Μάικ να μας κάνει κλειδαρότρυπα. Γεια σου, Μάικ. Hello, Mike. Yeah. How are you? Να, αλλά ο Μάικ μας είχε πει ότι θα μας δείξει το καινούριο το μοντάκι, αλλά τι, μας έγραψε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα περιμένουμε εμείς πότε θα έρθει. Στο μέλλον. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω όμως πάνω σε αυτό που είπες για τις αντιστάσεις. Έχω λίγο μια πορεία, γιατί το έχω αντιμετωπίσει αυτό στο παρελθόν, κάπως έτσι με τα Plex, με τα MES μάλλον, ότι δεν βουλώνουν, δεν χαλάνε πιο εύκολα από τις απλές τις αντιστάσεις κάθετες, τις οριζόντιες, ας πούμε, τις παράλληλες κλπ. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, διότι όπως είναι η αντίσταση συνδεμένη μέσα σε μια κανονική αντίσταση, ζεσταίνεται η αντίσταση και ανάμεσα στο βαμβάκι υπάρχει gap. Έτσι, γιατί όπως είναι δεμένο μέσα, όπως είναι τυλιγμένη η αντίσταση μέσα, ζεσταίνεται σε ορισμένα σημεία μόνο. Ενώ με την Plexus ζεσταίνεται ομοιόμορφα μέσα όλη η αντίσταση. Οπότε κρατάει, αντέχει περισσότερο. Αυτή τη συγκεκριμένη αντίσταση εδώ πέρα την έχω σε αυτό το Zenith περίπου 3 εβδομάδες. Δεν έχω αλλάξει. Φυσικά βέβαια τα υγρά τα δικά μου δεν έχουν ζάχαρη μέσα, το οποίο παίζει και αυτό κάποιο σημαντικό ρόλο. Έτσι. Ναι, σίγουρα, ναι. Αλλά με 3 εβδομάδες είμαι στην ίδια αντίσταση. Και το τραβήξαμε, το τρενάραμε παραπάνω, γιατί θέλαμε να σιγουρευτούμε ότι η αντίσταση είναι καλή και παίζει. Και μάλιστα η ανακοίνωση θα γίνει κάποια στιγμή αυτήν την εβδομάδα την Ίνοκη, ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνει MTL αντίσταση εργοστασιακή στην αγορά με τέτοιο στυλ. Έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλά mesh coils στην αγορά κτλ. Αλλά σε MTL δεν υπάρχει κανένα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι. MTL, πάλι θα μου πει γιατί MTL. Θα μπορούσα κάλλιστα να βγάλω κι εγώ. Το βγάλαμε με το Scion σε τέτοιο στυλ αντίσταση. Πάλι πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο gap στην αγορά για αυτούς που ατμίζουν MTL και δεν υπάρχουν αρκετά προϊόντα. Πάλι κάποια προϊόντα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και καπνιστές που θέλουν ένα ζεστό ατμό, έτσι, για να κάνουν μια ρέπλικα στο τσιγάρο. Και επίσης για τους ατμιστές που ατμίζουν MTL και θέλουν λίγο πιο advanced εργοστασιακή αντίσταση. Εγώ νομίζω ότι καλά γίνεται και που γίνεται έτσι με τους MTL και να τραβήξουμε εκεί την ιστορία. Να φροντίσουμε να έχουμε περισσότερους MTL στο μέλλον και όχι μόνο ό,τι έχουμε τώρα.
Και ο Mike λέει MTL mess. It's a Plexus style. Mike, you're not supposed to say this. This is exclusive for Greece only. But we are making, this week it's coming out, the first MTL Plexus style coil. It's Canthal, but punched out Canthal like the Scion 2. So yeah, there you go. Now you can go over there and spread it everywhere. Yes. Τώρα το είπαμε σε εμάς, θα το πούμε παντού. Εντάξει, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Γιατί άμα είναι κάτι που αξίζει και φέρνει ένα βήμα παραπάνω ότι, και στη γεύση, ξέρεις τι γίνεται. Και νομίζω ότι μπορείς να το παραδεχθείς εσύ, ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο με κάποιον τρόπο, παιδί μου, να φέρνουμε γεύση περισσότερη, όσο το δυνατόν περισσότερη, σε MTL. Εκεί είναι και μια παγίδα που πέφτουν πάρα πολύ όταν λέω εγώ, παραδείγματος χάρη, και κάνω κακός που το λέω με αυτόν τον τρόπο, ότι έναν RDA που τον παρουσιάζω και λέω πω τι γευσάρα είναι αυτή, και όταν βλέπεις το ίδιο υγρό και το βάλεις ένα MTL, τι γευσάρα μου, λες, δεν έχει τόσο πολύ ωραία γεύση. Κατάλαβες, και είναι και σωστό. Είναι, δεν είναι όντως σωστό. Θα το βγάλει λίγο στο Facebook τώρα, κάτσε να δεις. Εγώ κοίταξα, το έχω δοκιμάσει αυτή τη στιγμή. Εδώ έχω τον τετράμελο, το Zenith 22mm, και εδώ έχω τον δίμελο, έτσι. Και οι δύο θα είναι στην Ελλάδα. Αλλά έχω μέσα και στους δύο. Έχω βάλει στο τετράμελο, έχω βάλει το καινούριο υγρό της 5Pon, το Magnet, το οποίο είναι φοβερό υγρό. Είναι πιο ψηλά VG, έτσι. Και όταν είναι μεγαλύτερη περιοκτικότητα VG, θες περισσότερο ζέστη. Δεν είναι το άρωμα ή το τύπο υγρού, είναι το viscosity που λέμε. Δηλαδή η αναλογία VG-PG μέσα στο κάθε άρωμα. Το 70% VG π.χ. θέλει περισσότερη ζέστη από 14-15 βάτ, πρέπει να χτυπάς 18-20 βάτ για να πάρεις καλύτερη γεύση. Και το Plexus, το Z-Coil θα σου δώσει αυτό. Θα μπορείς δηλαδή να το παίξεις λίγο πιο ζεστά, οπότε να πάρεις τη full γεύση. Και από την απόδοση είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με το feel. Το έχουμε κάνει, σου λέω, extensive δοκιμές τις τελευταίες δύο μήνες. Και γι' αυτό και τρενάραμε λίγο. Όχι, δεν θέλω να βγάλω τα χρώματα έξω κτλ. Αλλά αφού βγάζουμε καινούργια αντίσταση, γιατί να μην τη βάλουμε μέσα στο πακέτο και του ατμοποιητή και όλα τα 24 που θα βγαίνουν από εδώ κτλ. Και τα κρώμα, τα kit κτλ. Θα έχουν μία Plexus Z-Coil και θα έχουν και την 1,6 μέσα για δύο αντιστάσεις. Έλα λίγο να το τρολάρουμε λιγάκι το mic. Δοκίμασε The Curve. Το Recurve είναι από τα καλύτερα RDA αυτή τη στιγμή στην αγορά. Γιατί δεν το χαλάς τώρα, γιατί το χαλάς τώρα. Είπαμε να μην το κάνεις έτσι, να το πάρεις δηλαδή και να πεις «Έλα μωρέ, καλό είναι, εντάξει μωρέ, θα βολευόμαστε, εντάξει, δεν είναι και τόσο, αλλά προσπαθεί ο άνθρωπος». Είναι αντιγραφή του προηγούμενου ατμοποιητή, του Mike Vapes. Ναι, ήταν η αντιγραφή. Το μόνο που θα το πω βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει όμως με τη γεύση αυτό, αλλά έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο, ότι ίσως για μένα αυτό το κέρβ που έχει σαν σχέδιο, ίσως εκείνη λίγο, αλλά από ό,τι διαπίστωσα όμως κατάλαβα ότι αρέσει όπως είναι το design του, είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, ναι. Εγώ δεν είμαι ντουμανάκιας, αλλά τα δοκιμάζω όλα, γιατί πάντα θέλω να εκφέρω και τη γνώμη μου όταν με ρωτάνε πρώτον, και δεύτερα να μπορώ να λέμε τα καλά, να λέμε και τα κακά, έτσι. Ο Rick Carrefour αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους RDA στην τιμή του που υπάρχουν στην αγορά. Είναι από στο Instagram γίνεται πανικός. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Κάθε δύο post και ένα Rick Carrefour. Αφού να σκεφτείς, θέλω να τους κάνω ban εκεί μέσα. Έχει πληρώσει το Mike. Ναι, έχει πληρώσει όλους. Τα repost πάνε σύννεφο εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μια που είναι και ο Mike εδώ πέρα, πάμε λίγο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα τελευταία, και το έχεις βγάλει εσύ σαν πρώτη φάση, αλλά το διαπίστωσα, μίλησα με κάποιους στο εξωτερικό, αλλά διαπίστωσα ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με το YouTube, καθαρά με το YouTube. Κοίταξε, πιστεύω ότι έγινε ένας ψιλοπανικός εκεί πέρα, αδικαιολόγητος, όταν αρχίσαν δηλαδή πολλοί YouTube και πηγαίνανε στο Vimeo κτλ. Δεν πιστεύω ότι το αναλύσανε σωστά. Έτσι. Μερικά κανάλια πήρανε μερικά strikes που λέμε από το YouTube. Συγκεκριμένα πολλά ήταν σε σχέση CBD, σε σχέση του Joule. Ναι, ναι. Έτσι. Όχι, μόνο αυτό. Να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, ήταν μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον όσους μίλησα εγώ ήταν για CBD και για θέμα Joule. Λοιπόν, δεν το έκανε αυτό το YouTube μόνο του. Όταν τα strikes έρχονται, συνήθως κάποιος έχει πάει και έχει κάνει report το βίντεο. Εγώ πιστεύω. Ακράδατα, δηλαδή είμαι 95% σίγουρος ότι οι οργανισμοί εδώ, αυτοί που είναι εναντίον του ατμίσματος, σαν το Campaign for Tobacco Free Kids, το οποίο είναι μια
μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία παίρνει τα περισσότερα λεφτά από τις φαρμακοβιομηχανίες. Έβαλε κόσμο να πάει να κάνει flag τα βίντεο του Τζουλ για να μπορέσουν να τα κατεβάσουν τα βίντεο από το YouTube. Έτσι πιστεύω ότι έγινε. Δεν είναι υποκρισία τελικά, ρε σιγαμότο μου. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σκέφτεσαι δηλαδή, ένα προϊόν αποκλειστικά και ένα προϊόν επειδή θες να κάνεις flag το προϊόν και μπορεί να σου πω κάτι και στο φινάλι μπορεί να είναι και θέμα συμφερόντων. Μια εταιρεία με την άλλη. Δηλαδή μέχρι εκεί έχω στάσει στο σημείο να σκέφτομαι. Ακόμα και με τους ίδιους τους εαυτούς μας. Δηλαδή να είναι μια ίδια εταιρεία με μια μεγάλη εταιρεία, παραδείγματος χάρη, να μην λέμε ονόματα, που είναι αντίστοιχη ατμιστική. Μέχρι εκεί μου έχει φτάσει στο μυαλό γιατί δεν θέλει να. Επειδή το Τζουλ έβγαλε ένα όνομα, μπήκε σε πολλά σπίτια, μπήκε ακόμα και στα παιδιά που εκεί έπιασαν, ας πούμε, και το τράβηξαν το θέμα, λόγω των σχολείων, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Όλα γίνανε επειδή πολλά από τα παιδιά άρχισαν να το χρησιμοποιούν και επειδή προσπαθούν να περάσουν νόμους τώρα εδώ με το FDA και έχει πέσει μεγάλη πίεση στο FDA από, από αυτές τις αντιατμιστικές, θα τις πω, μικροδοσκοπικές εταιρείες, ήδη έχουν κάνει μήνυση εναντίον του FDA να αλλάξουν την ημερομηνία από 2022 που είναι να περάσουν τα regulations, να το κάνουν πάλι το 2018. Ναι. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς είναι χειρότεροι από. Είπα χτες το βράδυ στην εκπομπή ότι αυτές οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες είναι χειρότερους από τους ISIS που είναι στο. Γιατί χρησιμοποιούν πολύ βρώμικες τακτικές, όπως παίρνουν παιδιά και τα εκπαιδεύουν, τους κάνουν εκπαίδευση κανονικά σε κατασκηνώσεις, πώς θα βγαίνουν και θα μιλάνε στους πολιτικούς ότι είναι εναντίον του ατμίσματος. Σοβαρά λες τώρα. Υπάρχουν ακόμα και τέτοια. Όποτε πάνε στη Ουάσιγκτον με το λόμπι, φέρνουν και ένα τσούρμο παιδιά με διάκα από 14 ως 18 χρονών και τα βάζουν εκεί σειρά να βγαίνουν να λένε το δικό τους ότι ναι, ξέρεις, πολύ, όλοι έχουν ατμιστικά κτλ. Και μπορεί τα ίδια παιδάκια να παίζει να είναι και να καπνίζουν κιόλας έτσι στη ζούλα και τέτοια. Τα ίδια παιδάκια, ας πούμε. Φυσικά. Και εγώ πιστεύω ότι βγάλανε μια ομάδα, ξέρω εγώ, ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στο YouTube και το YouTube πώς δουλεύει. Είναι με πρόγραμμα. Δεν είναι ότι είναι άνθρωπος ο οποίος δίνει το strike. Όταν ένα βίντεο θα το μαρκάρουν με flag 10, 15, 20 φορές, μπα, πετάγεται στο software απάνω και του δίνει αυτόματα strike και μετά εσύ το κάνεις appeal, ένσταση και μετά το κοιτάει κάποιος άνθρωπος το βίντεο. Και βγάζουν μια. Ναι. Έτσι γίνεται. Τώρα αυτά πέσανε όλα μαζί. Εγώ πιστεύω ότι ήταν οργανωμένο έγκλημα για μια εβδομάδα και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στο YouTube. Εντάξει, μπορούμε να δούμε κάποιες αλλαγές στο μέλλον κτλ. Το πρόβλημα, ξέρεις που άρχισε, Δημήτρη, γιατί εγώ επειδή το έχω ήδη φάει στο πετσί μου, άρχισε το πρόβλημα εδώ και από τότε που βγήκα τα DPD, FDA κλπ. Μετά από κάνα εξάμηνο, αρχίσαν στο YouTube και βάζανε ότι δεν μπορείς να εκμεταλλευτούν, ας πούμε, τα βιντεάκια σου με διαφημίσεις και λοιπά, άρχισαν να γίνονται εκεί τα πρώτα προβλήματα, άρχισαν να σου μπανάρουν, μέσα σε αγωγικά μπανάρουν, να μην φαίνονται, ας πούμε, διαφημίσεις στα δικά σου τα βίντεο και λοιπά και λοιπά. Μην νομίζουμε ότι είναι το YouTube πάλι, έτσι. Να ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε με τα λεφτά, έτσι. Λοιπόν, το YouTube πάλι δουλεύει αυτόματα. Όταν εσύ κάνεις ένα βίντεο και έχουν βάλει μέσα διαφημίσεις, όταν ξεκινήσει η διαφήμιση π.χ. και είναι Pepsi, στη δικιά σου το βίντεο, η Pepsi δεν θέλει η διαφήμιση της να παίζει απάνω σε ένα προϊόν το οποίο θεωρείται καπνικό. Γιατί στην Αμερική θεωρείται ταμπάκο το ελληνικό τσιγάρο. Ναι. Έτσι ξεκίνησε. Όχι ότι το YouTube είπε μια μέρα, θα να δίνω λεπτά, έτσι. Ναι. Βάση αυτοί που τους πληρώνουν για τις διαφημίσεις. Έτσι ξεκίνησε. Οπότε πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουμε. Ναι, ακριβώς. Και να σου πω την αλήθεια, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν θέλω εγώ να κάνω ένα βίντεο απάνω στο YouTube, π.χ. για ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και να μου παίξει μετά μια διαφήμιση για ένα προϊόν το οποίο είναι για παιδιά. Έτσι, και εγώ, άμα ήμουν αυτή η εταιρεία, θα είχα πρόβλημα. Μα δεν θα παίξει τίποτα σε σένα πάνω, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν θα έχεις τίποτα διαφήμιση απάνω στα δικά σου προϊόντα, να ξέρεις αυτό. Ναι. Και το δεύτερο να πω, βέβαια, είναι ότι πολλοί το είχαν κάνει επιχείρηση το YouTube και με τα λεφτά κτλ. Εγώ ποτέ δεν το έκανα ότι είναι ένας τρόπος για να. Καλά. Δεν υπάρχει. Μόνο οι μεγάλοι τα παίρνουν. Ναι, αλλά όπως είναι τώρα τα review τώρα είναι διαφορετικά. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 2 χρόνια. Τώρα τα περισσότερα review έχουν κάποια πληρωμή. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι που βλέπουν τα reviews, ειδικά για τους μεγάλους, τους reviewer που είναι εκεί πέρα έξω. Υπάρχει κάποια πληρωμή η οποία ξέρεις για να βγει το βίντεο πιο γρήγορα κτλ. Όχι ότι είναι πληρωμένο το review, αλλά υπάρχει και κάποια οικονομική ανταμοιβή στα βίντεο που βγαίνουν τώρα. Οπότε μην το βλέπουμε ότι είναι το YouTube μόνο, είναι γενικώς όπως είναι το σύστημα στημένο με τα reviews. Ο Mike μας βλέπει.
Θέλει να βγει και αυτός να πει κάποια πράγματα. Αν μας βλέπει τώρα. Άμα θέλει, Μάικ, πες μου να σε βγάλω. Πάντως, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω και ένα άλλο πράγμα. Τώρα θα το πω λιγάκι έξω από τα δόντια, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Εντάξει. Ναι. Με αυτό με το θέμα με το Βίνμεο, μήπως και αυτό έχει κάτι από πίσω που βρωμάει. Όχι, δεν πιστεύω. Απλά δεν υπάρχει και άλλη πλατφόρμα, έτσι. Μόνο το Vimeo και στο Vimeo πληρώνεις για να βάλεις. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι μήπως αυτό όλο έγινε και μπήκε, ξέρεις, όχι από τα παιδιά που είναι reviewers. Εγώ δεν μιλάω για αυτούς, ότι επειδή αποφάσισαν να πούνε ότι για το Vimeo. Μήπως κάποιος πέταξε το καρφί αυτό, ξέρεις, ρε παιδιά το Vimeo τώρα και όλο αυτό το σκηνικό για να μπορέσει να τραβήξει, να κάνει attract, ας πούμε. Και φυσικά να κάνει attract αυτούς που έχουν και επισκεψιμότητες μεγάλες. Οπότε με το θέμα αυτό με το να πληρώνω, ήταν κάπως δύσκολο να μπουν μέσα στο κύκλο. Είναι εντάξει, δεν λέω όχι ποτέ, έτσι, σε ορισμένα πράγματα, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με οικονομικό όφελος. Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο ότι το Vimeo το είχε υπολογίσει να το κάνει αυτό. Και από την άποψη ότι η πλατφόρμα του βίντεο δεν βολεύει εμάς. Βολεύει φυσικά τους established reviewer, οι οποίοι θα τους ακολουθήσει το κοινό τους. Αλλά εμάς, η πλατφόρμα του YouTube, γιατί μας συμφέρει? Γιατί εκατομμύρια κόσμος που χρησιμοποιεί το YouTube, εάν θέλει να μάθει για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, είναι ο πιο εύκολο. Ναι. Δεν θα πάει ποτέ στο Vimeo. Εάν θες να αλλάξεις, παιδί μου, τη ζώνη στη μηχανή σου, εάν θες να φτιάξεις την τηλεόρασή σου, την οποία την αγόρασες τώρα, πού θα πας? Θα πας στο YouTube. Έτσι, γι' αυτό βοηθάει το ηλεκτρονικό τσιγάρο το YouTube. Ξέρεις τι γίνεται όμως, ότι και ακόμα και αυτοί που λες ότι ακολουθούνται από χιλιάδες, πάλι και αυτοί έχουν θέμα εκεί. Δεν θα μπορέσουν να έχουν ακόμα και αυτούς τους χιλιάδες που λες, αλλά δεν θα έχουν και το ανάλογο αντίκτυπο σε αυτούς που τους βλέπουν. Ίσως εκεί αρχίζει μετά το θέμα να λίγο να φθεί. Δηλαδή δεν ήταν το ίδιο που ανά πάσα στιγμή χτυπιώ. Τι? Μια στιγμή έρχομαι. Να έξω την πόρτα να βγει το σκυλί έξω. Μια στιγμή. Ναι. Και μέχρι να βγει το σκυλί του Δημήτρη, επαναλαμβάνω πάλι, άμα θέλει ο Μάικ να πει δύο πράγματα και για αυτή την κατάσταση που επικρατεί με το YouTube και με τους reviewers και στην Αμερική, θα βοηθήσει. Αλήθεια, το σκυλάκι εδώ πέρα μέσα και θέλει να βγει έξω. Αλήθεια, το σκυλί σου τι άτσα είναι? Γιατί η αγάπη σου, η αγάπη σου, η αγάπη σου. Δηλαδή έλεγες, ας πούμε. Δεν έχω βαρεθεί να ακούω η αγάπη σου και η αγάπη σου. Να σου πω είναι αλήθεια, εγώ δεν ήθελα να πάρω σκυλάκι, γιατί τα παιδιά, οι κόρες μου θέλανε, αλλά ξέρω ότι τα σκυλάκια θέλουν αγάπη και θέλουν, και ξέρω πως είναι τα παιδιά, το παίρνουν, ξέρεις, για κάνα δύο εβδομάδες και το έχουν χαρά και μετά το ξεχνάνε. Λοιπόν, την αγοράσαμε όταν είναι δύο εβδομάδες, τώρα έκλεισε τρία χρόνια, αύριο κλείνει τρία χρόνια η σκύλα. Λοιπόν, και την αγοράσαμε όταν μόλις είχε γεννηθεί. Και επειδή είμαι το μόνο αρσενικό στο σπίτι, έτσι μέχρι και η γάτα θηλυκιά είναι, το σκυλάκι. Το σκυλάκι δεν είναι εμένα, ναι. Έτσι, δηλαδή, οπότε γυρνά από ταξίδια. Η μία μου κόρη από εδώ, η άλλη μου κόρη από εδώ, η γυναίκα μου από εκεί. Το σκυλάκι, λες και κέρδισε το λότο είναι όταν με βλέπει. Κατάλαβες. Οπότε έχουμε δεθεί. Έχουμε κάνει bond με τη Λουλού. Ο Πέτρος ρωτάει, υπάρχει κάποια στρατηγική τώρα σε εσάς? Ποια είναι τα επόμενα βήματα σε αυτό το χαμό που γίνεται και αρχίζει να... περίμενα. Να φωνάξουμε και το Mike, να δούμε πώς θα τον βάλουμε μέσα. Οι παιδιά θα γίνουν όλα ζωντανά, εντάξει. Προσπαθώ τώρα να βάλω και το Mike. Mike, θα σε καλέσω από εδώ. Να τον βάλω στο group. Μάλιστα. Για να δούμε. Hello, Mike. Μισό λεπτό. Μπήκε, Mike. Εδώ πώς θα βλέπεις τώρα. Μάλιστα, τώρα δεν βλέπουμε και κανένα. Θα δούμε τώρα πώς θα μπουν. Μισό λεπτό. Δημήτρη, εσύ ακούς? Ο Μάικ. Εγώ εσένα σ' ακούω, το Μάικ δεν τον ακούω. Ας πω, αλήθεια δεν βλέπω και κανένα, ας πούμε. Μισό λεπτό να δούμε πώς θα σας βάλω και τους δύο. Δεν έχει μπει ακόμα. Μάικ. Θα μας κάνει το χατήρι, αλλά σε λίγο. Εσύ συνέχισε να μιλάς, σε βλέπει κάπως ο κόσμος, όπως μπορεί βέβαια. Μες στο πλάι. Ναι, αλλά εντάξει. Να κάτσε να κοιτάξω λίγο το chat απάνω, πως βρω καμιά ερώτηση και την έχω χάσει. Πώς θα συνεχίσουμε, Πέτρο? Κοίταξε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Ειδικά εδώ στην Αμερική τις τελευταίες δύο εβδομάδες τρώμε μπουνιά μετά από μπουνιά, έτσι. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει από το YouTube, τι έχει κάνει το FDA, τι βγήκε σήμερα με τα πουρα. Τα πουρα σήμερα το πρωί στο Κογκρέσο περάσανε τα πουρα. Δεν χρειάζεται να κάνουν application με το FDA, ενώ τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πρέπει.
Οπότε έχουμε μπουνιά μετά, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Έτσι. Έχουμε ένα σκοπό. Ο σκοπός μας είναι να σβήσουμε το κανονικό το τσιγάρο από την αγορά και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε και με ό,τι μας διαθέτει αυτή τη στιγμή η κοινότητα. Έτσι. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Hello Mike, how are you? Θα μας ακούσει. Αλλά κάποιο μπήκε όπως και εσύ κατάλαβες. Now Mike. Έλα Mike. I'm trying to fix my cameras. You are in the same position like Dimitris before. Αλλά είναι ok. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Αυτό το πολύ ανέμελο. I think it's Costa's software that's doing this. It's not really us. Is it working? No. Ναι, τη φωνή σου την ακούμε, αλλά... Yeah, my Skype doesn't like my cameras. Έλα, πήρες και καινούργια τώρα, πολύ ωραία. Άντε, την είδαμε, πω, τη γουστάραμε πολύ. Τώρα που έχεις πουλήσει τόσα πολλά Recurve, πρέπει να αγοράσεις καινούργια κάμερα, ρε Μάικ. Τι γίνεται, να πούμε, όλα τα λεφτά... Δεν κατάλαβες. Πήρε από το τέτοιο, από πού την πες, από το Patreon. Από το Past Tech. Αγοράσε. Θα μας πει βέβαια κάποια στιγμή και ο Μάικ για το θέμα αυτό, αλλά να συνεχίσω λιγάκι με σένα. Για να τελειώσεις με αυτό που είπε, τι βήματα θα κάνετε από εδώ και στο εξής με όλο αυτό το... Ναι, φυσικά. Θα προχωρήσουμε και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ό,τι δηλαδή με τις δυνατότητες που έχουμε θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να προστατεύουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, φυσικά. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Θα μπορέσει όμως να γίνει κάτι σημαντικό, δηλαδή να γίνει ένα βήμα που θα δώσει ένα αποτέλεσμα ή απλά θα νομίζετε ή τουλάχιστον θα ελπίζετε να γίνει κάτι. Εγώ πάντα προσπαθώ να κρατήσω λίγο θετική συμπεριφορά, όχι μόνο για μένα, αλλά και για αυτούς που με ακολουθάνε. Έτσι, για κόσμο ο οποίος κοιτάει σε μένα για πληροφορίες και να τους δώσω και ένα στόχο, πάντα θα κρατάω μια θετική άποψη, γιατί πιστεύω ότι ειλικρινά κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Δεν θα μπορεί πλέον η κυβέρνηση να απορρίπτει τις επιστημονικές έρευνες, οι οποίες αποδεικνύουν σήμερα, 5-16 του 2018, ότι το ηλεκτρικό τσιγάρο τουλάχιστον 95% πιο ασφαλές από το κανονικό. Οπότε έχω πάντα μέσα μου το σκοπό ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Πότε θα είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην ζούμε, αλλά κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Όσο προσπαθείς και δεν μένεις χωρίς να κάνεις τίποτα, νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι, έστω τουλάχιστον το λίγο, το πολύ λίγο, αλλά θα υπάρξει. Εγώ αυτό που δεν θέλω εσύ και πολλές φορές έχω έρθει αντιμέτωπος με καταστάσεις παράξενες στη ζωή μου εδώ, τουλάχιστον όταν έμπλεξα με το άτμισμα, είναι αυτό ότι λιθοβολίζεσαι επειδή κάνεις κάποια αρχή. Λιθοβολίζεσαι όμως. Και σου λένε και το άλλο, έλα ρε, εγώ θα το κάνω αυτό, εμείς θα βγάλουμε δηλαδή το φίδι από την τρύπα, ας το κάνουν αυτοί τάδε. Και για εσύ ποιος είσαι να μπεις, ας πούμε, και να κάνεις αυτό. Εκεί αρχίζω να γυρνάει το μάτι μου. Και εγώ τσαντίζομαι πολύ όταν τα βλέπω αυτά, αλλά κοίταξε, δεν μπορώ να αφήσω ένα-δύο, ξέρω εγώ, τρόμπες να σταματήσουν το έργο που προσπαθούμε να κάνουμε, κατάλαβες. Δεν μπορούμε να το παίρνουμε και προσωπικά, γιατί πολλοί έχουν άλλη νοημοσύνη και άλλο, πάλι πρέπει να προχωράμε. Όχι, δεν θα το πάρω προσωπικά, απλά θα το πάρω εγωιστικά και κάποια στιγμή θα το πάρω και λιγάκι ότι με κάνει και πιο δυνατό να σου πω κάτι. Όταν αρχίζεις και ακούς και τις μαλακίες, γίνεσαι και πιο δυνατός. Γίνεσαι και πιο δυνατός. Mike, okay, are you okay now? Πω, δύο οθόνες έχει ο Mike. Δύο μεγάλες οθόνες. That's the only camera I get to work on Skype. Σε καμπαρέ είναι εσύ εκεί πέρα. Έχω τέσσερα, πώς λέγεται, cameras και τα δύο δεν δουλεύουν. Δεν πειράζει. Τα έχεις μόνο για εφέ. Για εφέ τα έχει μόνο. Κατάλαβες τώρα πώς πάει. Mike, it looks like a strip club in there. That's actually... Exactly. You know what? Ακριβώς. The webcam is actually on a strip pole. Oh, nice. Oh, my goodness. Εν τω μεταξύ, λέει, ομορφάτες, ρε παιδί μου, λέει αυτοί οι Ελληνοαμερικάνοι. Δηλαδή, τι άλλο γλύψιμο θα φας ακόμα, ας πούμε. Τι άλλο. Δεν μπορώ. Να σε λέγτε. Είσαι και μακριά. Για να μας πει ο Mike. Mike, θέλεις να πεις δύο πράγματα αυτά που αντιμετωπίσατε τον τελευταίο καιρό. Αυτό που έλεγες εσύ για το Vimeo δεν το πιστεύω να είναι. Αυτό ήταν κάτι που αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε, να πάμε στο Vimeo, επειδή δεν έχει πουθενά αλλού να βάλουμε τα βίντεο μας. Ωραία. Άρα είναι μια απόφαση που πήρατε από μόνοι σας, μόνο και μόνο για να μην μείνετε στον αέρα. Δηλαδή, κάποια στιγμή. Ναι, τώρα, μια μέρα κάποιος ανάψει το YouTube και να μην μας δει εκεί πέρα, μπορεί να μας βρούνε κάπου.
Mm-hmm. Σε αυτό διοποιάμε όλους, you know, πώς το πω, just in case, how do you say it in Greek? Ναι. Στην περίπτωση, στην περίπτωση που δεν θα... Σε περίπτωση δεν μπορείς να μας βρεις, είμαστε εκεί πέρα. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εσύ πώς το βλέπεις όλο αυτό, δηλαδή το βλέπεις ότι υπήρχε από πίσω κάποια συμφέροντα ή απλά έγινε σαν αλγόριθμος του YouTube, δηλαδή ότι είχε βάλει 2-3 λέξεις και όταν τις βρήκε στα βιντεάκια σας έκανε τα strikes. Να, αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Δημήτρης. Μπράβο. Για το Jewel, ήταν αυτή, how do you say them again? Μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σαν το Tobacco Free Kids. Yeah. Αυτοί όλοι πήγανε και κάνανε. Αλλά άμα πας στο YouTube και κάνεις search Jewel, θα βρεις μόνο τα μικρά παιδιά που κάνουν news στο Jewel. Τα βίντεο. Όλα τα reviews του Jewel έχουν βγει από το YouTube. Και αυτό το κάνανε επίτηδες για να δείξουν πως το Jewel είναι για παιδιά. Θα κάνεις search. Έτσι εγώ νομίζω. Το κάνανε. Δηλαδή, να εξηγήσω λίγο τι λέει ο Μάικ. Να εξηγήσω λιγάκι σε λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχει μια εντύπωση ότι επίτηδες κατεβάσανε τα βίντεο, τα Jewel, τα οποία τα είχαν κάνει ενήλικες σαν και εμάς, για να βοηθήσουμε ενήλικες να κόψουν το τσιγάρο. Ναι, και αφήσανε τα βίντεο από τα παιδιά που λέγανε πώς να κάνεις το Jewel στο σχολείο. Για να μπορέσουν να τα πάρουν και να πάνε στην κυβέρνηση και να πούνε κοιτάξτε τι γίνεται στο YouTube. Τα παιδιά δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσει το Jewel στο σχολείο. Αλλά δεν υπάρχουν βίντεο στο YouTube από ενήλικες σαν και εμάς να δείξουμε ότι εμείς το Jewel κάνουμε το βίντεο όχι για τα παιδιά. Κάνουμε το βίντεο για να βοηθήσουμε τις ενήλικες να κάνουν το τσιγάρο. Έσχος, αυτό έχω να πω. Λέω ότι είναι χειρότερη από το ISIS είναι, παιδί μου. Ακριβώς. Γιατί ντρέπομαι που θεωρούμαστε ανθρώποι που προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε καλύτερα στη ζωή μας. Αλλά όταν βλέπεις να υπάρχουν τέτοιες από πίσω δολοπλοκίες μόνο και μόνο. Και μάλιστα από τέτοιους οργανισμούς που υποτίθεται μέσα σε εισαγωγικά είναι οι καλοί οργανισμοί που προστατεύουν. Εντάξει, λέμε τώρα. Και να βλέπεις τέτοιες διαδικασίες και τέτοιες δολοπλοκίες, τι να πω. Δηλαδή σήμερα είναι το Jewel, αύριο μπορεί να είναι ξέρω εγώ το Figs, αύριο μπορεί να είναι το Tade, οποιοδήποτε προϊόν ας πούμε. Δηλαδή έτσι το πάμε τώρα, ότι κάποια στιγμή εμείς πρέπει να εξωστρακιστούμε μόνο και μόνο για να ανεβεί απάνω το κάπνισμα, δηλαδή το τσιγάρο ας πούμε, το ταμπάκο. Τι να πω. Κοίταξε. Μην ξεχνάς ότι άμα έχεις μια. Πάλι σε μια άλλη εκπομπή θα σου φέρω όλες τις καρτέλες να δείξεις. Το Tobacco Free Kids, αυτή η μη κερδοσκοπική εταιρεία, φέρνει μέσα εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Έτσι. Αυτοί που δουλεύουν είναι δουλειές κανονικές. Ο CEO κάνει 1,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, είναι ο μισθός του. Ναι. Ή η γυναίκα. Έτσι. Οπότε, εάν κόψεις, αν φύγει το τσιγάρο εντελώς, δεν έχουν δουλειά αυτοί. Χάνουν τη δουλειά τους. Γιατί όλα τα λεφτά έρχονται από την πώληση των τσιγάρων. Ναι. Και από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Έτσι. Όντως, οπότε ακούγεται ότι είναι οδυνηρό και ότι είναι λες τον εαυτό σου, πω ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και σας λέω ακριβώς πώς γίνεται. Όλα είναι για τα λεφτά. Δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν με την υγεία σου. Τίποτα. Όλα είναι λεφτά. Μην λες λέει κακές λέξεις. Λέει στα βραχιά θα εκπέμπεις μετά στο τέλος μας. Λέει το κόσμο. Μας δείχνει ο Μάικ τόση ώρα τον Κέρβ. Λοιπόν, αλλά δεν μας λέει όμως τίποτα παραπάνω. Δεν μας λέει πληροφορίες, δεν μας λέει τίποτα ότι θα βγάλει χρωματάκια, δεν μας λέει πώς πάει στις πωλήσεις, τι λέει ο κόσμος, τίποτα. Απλά μας τον δείχνει. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Το ξέρουμε. Και εμείς έχουμε τρελαθεί, Μάικ, όταν το βλέπουμε στο Instagram να φεύγει post, παραπόστ να είναι το Κέρβ. Δηλαδή τι να πούμε εσύ. Ρε Κέρβ και ρε Κέρβ θα λέμε στο τέλος. Έχουμε και στο δίπλα μας ρε Κέρβ λέμε. Όλοι που το έχουμε πάρει, ξέρεις, τους αρέσει το δίκτυο. Ναι, αλλά γιατί τέτοιο. Πολλές φωτογραφίες βάζουν και στο Instagram, Facebook. Πολύ, πολύ. Αυτό σου λέω, ότι κάθε post παρα post, δηλαδή κάθε δύο post βλέπω αυτό. Το ρεκέρ. Yeah. Γιατί όμως έτσι, πώς το σκέφτηκες αυτό, Μάικ, γιατί να είναι έτσι το σχήμα του. Μου αρέσουν, ξέρεις, οι γυναίκες έτσι. Οι καμπύλες, πουτανιάρι. Θα το πω πουτανιάρι τώρα και θα με βιάσει. Κάτσε να το κάνω, να κάνω ένα translate to your wife, what that was. What she says. Είχα την ιδέα να κάνω, η ιδέα πρώτα ήταν να κάνω το squankmar curved. Ναι, ναι.
Και θα πιάνετε, right. Ωραία. Και θα πιάνετε πολύ ωραία, φαντάζομαι. Αλλά το Squankmar έχει γίνει delayed. You know, αλλά θα βγει τώρα σε μία-δύο εβδομάδες. Καθυστερήσει. So, το RDA το κάναμε basically να κάνει match το Squankmar με curves. Κατάλαβες? Ναι. Και ήθελα να είναι, πώς το πω, όταν κάνεις Squank, να μην να βγαίνει το υγρό έξω από το airflow. Να μην γίνουν τα υγρά έξω από την εισαγωγή αέρα. Ναι. Τι έγινε με το μοντάκι του, τι έγινε με το mods, Mike, με το Squonks? Εμάς δεν μας είπες τίποτα. Το Squonk είναι έτοιμο, το κάνουν manufacture τώρα, το WhatsApp, το φτιάχνουν τώρα. Φυσικά θα μας το δείξεις εδώ σε εμάς, φαντάζομαι. Ναι, πού, δεν το βλέπω. Να λέει, με στα σκοτάδια. Ναι, το βλέπω, ναι. Τέσσερα. Τρελέ, άτρελε. Αλλά... Δεν ξέρω, μπορεί οι Κινέζοι να βλέπουν το show σου. Ακούς, Δημήτρη, η φάση ότι μου το έχει δείξει εμένα, αλλά εντάξει, προσπαθώ να το παίξω έτσι, ότι δεν το ξέρω. Αλλά είναι ωραίο, είναι πέρα της πλάκας, είναι ωραίο. Αυτή, τώρα που τον βρήκαμε εδώ πέρα θα θάψουμε μερικούς. Αυτό με τη φάση που του είχαν βγει φλέβες έξω εδώ πέρα, με τη βου που ακόμα συνεχίζεται ή έχει ηρεμήσει, Μάικ? Τι πρόβλημα με το βου που, τι? Τότε που είχε γίνει το πρόβλημα με τον Τόνι, εσύ είχες βγει έξω και είχες στραθεί τελείως, ας πούμε. Yeah. Δεν ήθελες καθόλου βου που. Ας πω, ήμουνα στην Αγγλία που ήμουνα πριν δύο εβδομάδες. Σε είδα, ναι. Στο hotel που ήμουνα μέσα. Ήμουνα μέσα σε χαρίς elevator. Στο ασανσέρ. Στο ασανσέρ μέσα ήμουνα και γυρνά ένας Κινέζος και μου λέει «Oh, microwave!» Τι με λέει αυτός ο microwave? Μετά κατάλαβα. Του λέω «Hi», του λέω «Ποιος είσαι, ωραία». «Βούπου!» Ήταν ο, πώς λέγεται, ο the owner. Αχα. Και να με πειράζει. Και του λέω, look, δεν μπορώ να σας μιλήσω, δεν θα σας κάνω reviews, πρέπει με τον Τόνι να τα φτιάξετε. Ναι. Το άλλο, την άλλη μέρα τρώγαμε πρωινό και εκεί είναι πάλι. Και να με πειράζει και να έρθει στο τραπέζι μας και να μου λέει, έλα να σου μιλήσω, έλα στο τραπέζι μας θα μιλήσουμε. Στο τέλος δεν με αφήνει, του είπα, αφού τα μιλήσαμε, του λέω, τι θες να μου πεις, τι με χρειάζεται να έρθω στο τραπέζι σου να μου πεις. Σου είπα, να φτιάξεις πρώτα με τον Τόνι. You know, και μετά να μιλήσουμε. Καλά το είπες. Αλλά δεν σταματούσε. Στο τέλος λέω, you know what, πάω εκεί πέρα, κάθομαι εκεί πέρα και τα ίδια πάλι να μου λέει. Και να μου λέει, θα σου δώσουμε όσα λεφτά θέλεις. No, stop right there. I don't want to know nothing. Πόσες φορές... Η Βούπου εκείνη την περίοδο, μιλάμε, είχε αρχίσει να νεκρευρίζει, όχι νεκρευρίζει, να είχε τρελαθεί, να είχε πελαγώσει, γιατί την είχαν πέσει όχι μόνο ο Μάικ, ήταν οι μεγάλοι, ας πούμε, reviewers, ας πούμε, που άρχισαν να τους κάνουν το σαμποτάζ και αυτό το εμπάρκο. Εδώ μου έστειλε ένα μήνυμα τότε, ας πούμε, και μου έλεγε, ξέρω εγώ τι γνώμη έχω, ξέρω και τέτοιο, και βέβαια, επειδή είχα κάνει και εγώ ένα post, του Μάικ βέβαια κάναμε. Και για ποιο λόγο, ας πούμε, να κάνουμε αυτό, και της εξηγούσαμε εμείς ότι αυτό που έγινε, ας πούμε, δεν υπήρχε η αντιμετώπιση που έκανες όλο αυτό και αντιμετώπισες με αυτόν τον τρόπο κάποιον άνθρωπο που σε, πώς το λένε, σε εμπιστεύτηκε για να μπορέσει να κάνει και την πλακέτα να πάρει από σένα και έγινε αυτό. Και έβλεπες μια ανησυχία, ό,τι να είναι δηλαδή. Εγώ γέλαγα, ας πούμε, μεταξύ, λέω, τι με ρωτάει εμένα, από την Ελλάδα είμαι, από την Ραδίτσα, πήγαινε όλους τους μεγάλους, εγώ να τους ρωτάς, τι με ρωτάει εμένα με αυτά τα πράγματα. Αλλά θέλω να σου πω, την είχε πιάσει πανικός. Καλά τις έκαναν όμως, νομίζω. Yeah. Καλά κάνατε. No. Πρέπει να τα φτιάξουν πρώτα με τον Τόνι. Έτσι εγώ το βλέπω. Δεν θέλω, αφού είπα εγώ τον κάνω support. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως, Μάικ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Κάποια στιγμή θα ξεχαστεί όλο αυτό και θα ξαναρχίσουμε αυτό από την αρχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που. Εντάξει, έχει ξεχαστεί ήδη εδώ που τα λέμε την αλήθεια. 72 ώρες. Κάθε δράμα σε αυτή την κοινότητα 72 ώρες κρατάει. αυτό που έλεγα. Αλλά ας πω την αλήθεια, είναι ακόμα φρέσκο γιατί η Ζόφη. Ξέρεις, την κοπέλα η Ζόφη έκανε βίντεο για το Βούπου προχτές. Και άμα διαβάσεις στα comments, πολύ νευριασμένοι. Μωρέ, Μάικ, ξέρεις, είναι ίδιοι και ίδιοι όμως εδώ που τα λέμε. Μην νομίζουμε ότι είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Είναι το ίδιο group, ξέρω εγώ, οι die hard fans. Πάνω από Die hard fans, yeah.
Δεν είναι ότι όλη η ατιμιστική κοινότητα είναι έτσι. Δεν πιστεύω ότι έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα με τη ΒΟΥ που θα ασχολούμαστε τέλος πάντων. Πάνω, αλλά εμένα για να κάνω εγώ βίντεο να πω, και το ξέχασα. Άρα δεν θέλω να. I don't want to deal with that. Ναι, βέβαια, φυσικά. Δεν πιστεύω ότι η Σόφη ήταν όσο vocal ήσασταν μερικοί εναντίον της ΒΟΥΠΟΥ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Άμα βγεις και πάρεις μια θέση και πεις χέσε τη ΒΟΥΠΟΥ, φυσικά είναι δύσκολο μετά να βγεις να κάνεις βίντεο. Αλλά δεν πιστεύω ότι η Σόφη το είχε κάνει ποτέ αυτό. Right. Και άλλοι reviewers δηλαδή, οι οποίοι είχαν πάρει ένα neutral stance, ξέρω εγώ. Right. Μεταξύ τους αυτό το πρόβλημα. Μα η Σόφη δεν έκανε ποτέ τέτοια ας πούμε, φάση να βγάλει και να αποστάρει εναντίον της ΒΟΥΠΟΥ και να τις κάνει. Είχε μείνει αμέτωχη σε όλο αυτό. Εγώ έτσι πως το βλέπω είναι πως είμαστε reviewers και οι reviewers πρέπει να. Πώς λέτε, we have to take care of each other, watch each other. Να υποστηρίζουμε. Σίγουρα, αλλά που θα διαφωνήσω μαζί σου, έχει γίνει πολλές φορές, απλά δεν έχει γίνει δημόσια. Which means it's happened before, but it was never public. Right. Άμα το πάρουμε έτσι, δεν χρειάζεται να κάνουμε review σε καμία εταιρεία. Γιατί μπορώ να σου πω και εγώ, εσύ κάνεις review σε ορισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν η δικιά μου και του φίλη ιδέα μέσα. Αλλά δεν βγήκα ποτέ να σου πω, Mike, μην κάνεις review στο προϊόν, κατάλαβες. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ό,τι έγινε ήταν μεταξύ του Tony, της Vupu και της Vandivape. Έτσι, μεταξύ τους πρόβλημα, δεν ήταν δικό μας το πρόβλημα. Εγώ νομίζω και η Vandivape, σε Vandivape δεν έπραξε και σωστά. Τουλάχιστον στην προκειμένη, τουλάχιστον νομίζω και εκείνη είχε το δικά της τα προβλήματα σε όλη αυτή τη φάση. Όλοι είχαν ένα. Εγώ είπα στον Τόνι προσωπικά, του είπα ότι εγώ με το φίλ και ο φίλ του είπε, σε υποστηρίζουμε γιατί είσαι φίλος και τα λοιπά, αλλά από την άποψη το τι συμβόλαια είχατε και τι κάνετε δεν έχουμε εμείς να φέρουμε. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε καν τι έγινε. Δεν ήμασταν εκεί, έτσι, δεν έχουμε δει τίποτα. Έχουμε δει μόνο αυτά που έχουν βγει δημόσια και από τις δύο τις πλευρές. Μόνο εκεί. Αυτό που λέει ο Μάικρε, Δημήτρη, όμως το μόνο που εγώ ας πούμε, νομίζω ότι είναι και το σωστό είναι ο ένας να υποστηρίζει τον άλλο. Τουλάχιστον σε μια τέτοια κοινότητα που ζούμε, χρειάζεται μια υποστήριξη, όπως και να έχει. Εντάξει? Γιατί αύριο μετά θα συμβεί στον Δημήτρη, μετά θα συμβεί στον Μάικ και κάποια στιγμή θα συμβεί και σε κάποιον άλλο. Τουλάχιστον υπάρχει μια συμπαράσταση. Ο Μάικ θα κρατήσει τη θέση του. Αλλά άλλοι reviewers, όταν θα έρθει η Βούπου και θα τους πει πάρτε 5.000 και κάντε ένα review, τον ξεχάσανε τον Τόνι αμέσως. Exactly. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Τα λέγαμε μόνο και παλιά αυτά όπως. Το χρήμα πάντα κυβερνάει όπως και να έχει. Και όσο και να νομίζεις και να είσαι υπεράνων όλων, πάντα όταν θα σου έρθουν και θα σας τάξουν, θα κάνεις πίσω. Αλλά είπαμε, αυτό ελπίζω να μην συμβαίνει τόσο έντονα. Έχουμε πάντως σπάσει ένα ρεκόρ σήμερα, δεν ξέρω αν το ξέρεις πώς θα. Τι. Είχες δύο αποκλειστικότητες. Η πρώτη αποκλειστικότητα ήταν το Plexus Z-Coil για το Zenith. Το έκανα όμως. Η δεύτερη αποκλειστικότητα είναι η πρώτη εκπομπή που έχουμε κάνει με τον καλεσμένο να μιλάμε με το πίσω κεφάλι. Ξέρεις γιατί μας έχει γυρίσει μας έχει γυρίσει σας έχω γράψει. Ναι, αυτό ακριβώς. Μας έχει γυρίσει τον κόλο τώρα ο Αμερικάνος από εκεί και μας γράφει. Κατάλαβες. Προσπαθώ να είμαι ευγενικός όσο δυνατόν, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ. Πρέπει να το πούμε κιόλας. Αλλά τον αγαπάμε όμως και γι' αυτό. Ξέρεις, εδώ εντωμεταξύ στο chat, επειδή έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Σόφη, στη Ζόφη για την ακρίβεια. Και εντάξει, μου το έχουν πάρει ας πούμε, στο ψηλό όλοι και με κοροϊδεύουν σε όλη για τη Ζόφη. Και να λένε το η ψόφη, η ζόφη, αυτή η ξυνή, ξέρω και λοιπά. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που μπορεί να παρουσιάσει τα πράγματα και μου αρέσει και ο τρόπος που τα δείχνει τα πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα και σαν γυναίκα. Αλλά είναι και ο τρόπος, ρε παιδί μου, που σε πλησιάζει κάπως, ο τρόπος που σου επιμένει κάτι να κάνεις. Όπως και σε σένα δηλαδή, όταν σε βλέπουν, νιώθουν το ίδιο, το ανάλογο δηλαδή, ο Δημήτρης. Και διά τον τρόπο που χαρήκαμε που άρχισες πάλι τα reviews, πω, τι χαρά που είναι αυτή, γιατί άλλο πράγμα ρε παιδί μου, όπως ήσουν πριν, έχεις ένα δικό σου στυλάκι. Και ο αγαπημένος μου από πάνω, από εκεί που μας έχει γυρίσει τον κόλο πάλι και δεν είναι να γυρίζει κανονικά, είναι αυτός που έχει πλησιάσει και δεν είναι τυχαίο αυτό, έχει πλησιάσει και έχει πιάσει το σφιγμό μας. Από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, παντού. Και δεν είναι σου λέω τυχαίο τίποτα από αυτά. Εγώ αυτό πιστεύω είναι... ότι ο καθένας σε αυτή την κοινότητα έχει το δικό του το niche, έτσι, το δικό του κοινό και προσπαθεί να κάνει. Έτσι. Λοιπόν, εγώ με πολύ χαρά ξεκίνησα τα review, αλλά φυσικά όπως βλέπεις κάνω review μόνο pod ή all in one. Και ο λόγος που το έκανα αυτό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί reviewers σαν το Mike έξω που κάνουν φοβερή δουλειά.
Πιστεύω ότι πάλι για το δικό μου το κοινό που πάντα είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους καπνιστές, πρέπει να κάνουμε review σε αυτά τα προϊόντα τα οποία βγαίνουν σαν pod system για κάποιους καινούριους και να δώσουμε μια ειλικρινής εμπειρία με το προϊόν και τι να συστήσουμε από υγρά να χρησιμοποιούν στο καθένα. Γι' αυτό ξαναξεκίνησα εγώ τα review. Όχι ότι φυσικά μου έλειπαν, αλλά μου αρέσει επειδή η αγορά τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν όλη σαμπόμ, δεν μπορούσα να κάνω review, δεν να τιμίζω έτσι. Δεν είναι το στυλ. Θα ήταν ψεύτικο για μένα να κάνω review στο το RDA του Mike, το Rick Irvin είναι φοβερό RDA. Αλλά δεν ατιμίζω εγώ έτσι. Οπότε, εντάξει, θα μπορώ να κάνω ένα review, θα πω το Rick Irvin είναι γαμό τα RDA και είναι γαμό τα RDA. Απλά από την άποψη ότι αφού το στυλ με μένα δεν είναι έτσι, δεν είναι ειλικρινής το review αυτό. Καταλαβες. Ναι. Αλλά τώρα που βλέπουμε ότι τα pods ξανάρχονται στην αγορά, η ψηλή νικοτίνη ξαναβγαίνει στην αγορά, υπάρχει για μένα το κοινό το οποίο με ακολουθεί για τα προϊόντα αυτά και να μπορεί να κάνει ο άλλος μια απόφαση ότι θέλει να πάρω κάτι για να κόψω το τσιγάρο. Μια που ανάφερε στην υψηλή νικοτίνη, Δημήτρη, μήπως και αυτή έχει βάλει το χεράκι της ώστε να αρχίσουν να πατάνε κάπου για να αρχίσουν να λένε. Όχι, μάλιστα η υψηλή νικοτίνη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στο άτμισμα. Γιατί. Του αντιπάλου και αυτού του κακοήθη, α πούμε, που θέλουν να πολεμήσουν το άτμισμα. Τα 50 μιλιγκράμμ που έχει βάλει η Τζουλ μέσα ήταν λάθος, αλλά το κάνανε επίτηδες, επειδή δεν μπορεί με μια τόσο μικρή συσκευή να βγάλει ικανοποιητικό άτμισμα. Και το fix, βέβαια, μην το ξεχνάμε. Και το fix. Αλλά από άποψη ότι για να χρησιμοποιήσεις κάτι. Ωραίο. Το καλύτερο. Υπάρχουν πολλά προϊόντα έξω τα οποία δουλεύουν πολύ κανονικά με κανονική νικοτίνη. Έχω ένα pod system τώρα που θα βγει σε review, το One, που είναι από την Ιταλία. Το έχει σχεδιάσει Ιταλός. Το οποίο δουλεύει με 16 mg κανονική νικοτίνη μέσα. Ναι. Και δουλεύει φανταστικά. Το pod system που βγαίνει από την Inokin, το iTaste, το καινούριο. Πολύ φανταστικό. Προχθές μου ήρθε αυτό το βάπτιο που έχω βάλει 18 μιλιγκράμμ νικοτίνη μέσα και δουλεύει φανταστικά. Υπάρχουν ποντάκια έξω που δεν χρησιμοποιούν ψηλή νικοτίνη ενώ τα 45 και τα 50. Οπότε όσα καινούργια τέτοια προϊόντα. Αυτό που δείχνει ο Μάικ, το ξέρεις πόσο καλό είναι. Ξέρεις ποιο είναι? Το IO. Ποιο είναι αυτό το IO? Όχι, αυτό είναι το Vaporesso. Α, το Vaporesso, ναι. Μέσα σκοτάει. Πολύ ωραίο. Σαν το Echo μοιάζε. Πολύ ωραίο. Αυτό με το. Μου έστειλε τα υγρά της InnoVape. Η InnoVape έκανε και ένα pod που μπορείς να βάλεις εσύ, μάλλον να σου καθορίζει την νοικοτήνη. Αυτό το σύστημα. Το είδες, εσύ το είδες αυτό. Εσύ με το. Νομίζω με τον Φίλ το είδατε στην έκθεση της Γαλλίας. Το InnoVape είναι. Το InnoVape είναι ένα σύστημα το οποίο μπορείς να βάλεις μέσα δύο tank. Ναι. Και στο ένα να έχεις νικοτίνη και στο άλλο να έχεις τη βάση με το άρωμα. Και μίλησα με τον υπεύθυνο γιατί μου έστειλε μήνυμα αυτό τότε, ας πούμε, και μου έδωσε τα υγρά, ας πούμε, να τα παρουσιάσω και μου μίλησε. Αλλά όταν σε είδα εσένα, ας πούμε, εκεί πέρα, λέω, να, εδώ θα το ρωτήσω. Και να η ευκαιρία τώρα. Δεν είναι. Το σχεδιάζουν και να το βγάλουν εδώ και 3 χρόνια. Την πρώτη φορά που το είδα εμείς ήταν πριν από 3 χρόνια. Οπότε έχει ορισμένα προβλήματα. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα το έχουν φτιάξει να βγει στην αγορά. Έχει βέβαια και τα καλά του και τα κακά του. Το καλό έχει ότι μπορείς να αλλάξεις την νικοτίνη την ώρα που ατμίζεις. Δηλαδή μπορείς να βάλεις 5 μιλιγκράμμ νικοτίνη και μόνη του η συσκευή παίρνει νικοτίνη από το ένα το τανκάκι, ναι, και τον αρχό τον κάνει να είναι 5 μιλιγκράμμ. Μετά το απόγευμα, ξέρω εγώ, θα λίγο περισσότερη νικοτίνη με τον καφέ, μπορείς να τα βάλεις στα 12 και παίρνει από το τανκάκι περισσότερη νικοτίνη και το μιξάρει και στο βγάζει σε 12 μιλιγκράμμ νικοτίνη. Ή μπορεί να βάλεις 2 γεύσεις μέσα και να τις κάνεις mix. Έτσι, μπορείς να το κάνεις. What company is this? InnoVape. Έχεις δει το UFO pad? Ναι, εδώ πέρα. Έκανα και το ίδιο. Το είδες εσύ. Εμένα μου το στέλνουν τώρα. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε, ο δίσκος, ας πούμε, ο παράξενος δίσκος. Και περιμένω πώς... Μου θυμίζει θήκη που παίρνουν οι γυναίκες για χάπια... Α, ναι. Ή το make-up. Wait a minute. Στο microphone σου τι είναι αυτό? Ποιο αυτό? Yeah, it looks the same. No, the exactly round the part. Same. That's the ίδιο είναι. Δεν θα βγάλουν την Κινέζη τρελή. Ναι, και εγώ το περιμένω αυτό. Αλλά τι είπα και τι είπα στο βίντεο. Είναι καλή ιδέα. Ειδικά για pod system. Είναι πολύ καλή ιδέα. Απλά θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. Είναι βολικό όμως, ρε Δημήτρη. Είναι κάτι διαφορετικό. Μπράβο, είναι βολικό έτσι. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται. Σαν ιδέα είναι πολύ καλή. Γιατί πες εσύ το πρωί όταν ξυπνάς με τον καφέ, που θες το τσιγάρο,
Μπορεί να έχει 45 ξέρω, από τη μία πλευρά και να παίρνει μια τζούρα από αυτό και μετά να το κάνει από το άλλο να έχει 20 μιλιγκράμμ. Α, συνέχεια το Innovet. Ναι, 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 αυτό. Αλλά και, για, σου... και για το δίσκο και για το UFO, γιατί παίρνει δύο πόντε μέσα. Μπορεί να το κάνει και να το μπορέσει να κάνει την νοικοτήνη όσο θέλει. Όχι. Μπορεί να βάλει από το ένα πόντ μέσα να είναι ξέρω, ψηλή νοικοτήνη και το άλλο πόντ να έχει λιγότερη νοικοτήνη μέσα. Ναι, και να τραβάσει από ό,τι γουστάρει από το ένα και από ό,τι γουστάρει το άλλο. Ή δύο γεύσεις. Είναι καλή ιδέα, απλά βέβαια θα μπορούσε να το έχουν φτιάξει καλύτερα για να μην είναι άλλο σχήμα. Άλλο σχήμα. Δεν μπορεί να είναι βολικό, φαντάζομαι αυτό. Παίζει ρόλο και το σχήμα, παίζει το ρόλο πώς το βάζει στα χέρια σου, παίζει πολλά ρόλο. Αλλά πάλι να πω κάτι σοβαρό, ότι όλα τα προϊόντα που βγαίνουν μπορεί κάποιο να το δει αυτό το οποίο εμεί το γελάμε το σχήμα και να πει ότι αυτό μου αρέσει και να τον βοηθήσει να κόψει το κάμισμα. Οπότε να το παίρνουμε και λίγο αντικειμενικά σε όποια τα προϊόντα που κάνουμε review, ότι εμά. Προσωπικά μπορούμε να δώσουμε τη γνώμη μας, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος να το δει αυτό σε ένα μαγαζί και να πει «Α, αυτό θέλω εγώ για να κόψω το τσιγάρο». Mm-hmm. Οπότε, βοηθήσαμε ναι, ναι. Να κόψω το τσιγάρο και ας είναι και με το δίσκο της Ηλέκτρας. Ακούς, μας τη λένε, άμα καταλάβεις και άμα βλέπεις το chat, άμα βλέπεις το chat, Δημήτρη, μας τη λένε γιατί αφήστε λέει να μιλήσει λίγο και ο Μάικ. Ο Μάικ άμα μιλήσει πρέπει να μας γυρίσει να μας βλέπει. Τώρα άμα έχει γυρίσει με τον κόλλο, τι θα μας μιλήσει. Δεν έχω τίποτα να πω τώρα. Αυτό είναι μεγάλο, θα πω το αυτό που κρατάει ο Δημήτρης, το βάπτιο. Αυτό είναι το καινούριο το βάπτιο. Είναι τεράστιο, όχι απλά μεγάλο, τεράστιο. Το ξέρω, τεράστιο πράγμα αυτό. Δουλεύει καλά όμως, ρε γαμώτο. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι βολικό, ρε Δημήτρη, όμως. Ναι, αλλά κοίταξε να είσαι, γιατί το έχουν κάνει μεγάλο. Γιατί τραβάς το καπάκι απάνω, το στρίβεις. Και το κλείνει μέσα, οπότε να μην είναι το επιστόμιο. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, μαλακή αυτό. Okay. Μπορούσε να το κάνω και μικρότερο και να κάνω πάλι το ίδιο στυλ. Ναι, αλλά παίζει ρόλο και η μπαταρία σε αυτά τα. Μην ξεχνάμε, έχει μεγάλη μπαταρία μέσα. Οπότε εντάξει. Εμένα μου αρέσει πάντως. Πώ ατμίζει, μου αρέσει. Το σύστημα αυτό εντάξει. Αυτό που μου άρεσε τώρα τελευταίο είναι το vape τσίνο. Δηλαδή όταν το δοκίμασα σαν ποντάκι. Το μόνο που δεν μου άρεσε από το vape τσίνο και ξέχασα το πώ τα παιδιά είναι με την direct to lung. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Σε ένα ποντάκι να βάλουν direct to lung. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι δύσκολο για σένα να τραβήξεις τζούρα και μάλιστα με τέτοιες νικοτίνες, ας πούμε. Με τίποτα. Ναι, δηλαδή. Συμφωνώ. Απορώ γιατί το κάνω. Το Jinx που έρχεται έχει Hexom. Το επόμενο βίντεο που θα κάνω θα είναι το Jinx της Hexom, το οποίο είναι ποντάκι, αλλά είναι 0,2 αντίσταση μέσα σε ποντ. Καλό αυτό. Για πνευμονικές. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Δημήτρη. Να κάνεις πνευμονικές και να έχεις ένα τέτοιο σύστημα, για ποιο λόγο άλλωστε. What do you think, Mike? A pod system that's direct lung only. Δηλαδή, όταν φτιάχνουν ένα pod system το οποίο είναι μόνο για direct lung. Δεν μου αρέσουν. Ας δώσω παράδειγμα. Έχω αυτό το Miley. Oh, wrong camera. Ναι. Αυτό το πράγμα. Πώς λέγεται αυτό το. MyPod. MyPod. My part for mena δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να είναι σφιχτό αυτό. Δηλαδή να εγώ, έτσι. Εγώ θέλω για να κάνω κάτι μικρό, θέλω mouth to lung να είναι. Ναι. Ευχαριστήσω. Αν είναι κάτι να κάνω direct lung, έχω. Έχουμε άλλα στιγμή. Για μένα τα μικρά είναι mouth to lung, μου αρέσουν. Μόνο. Να τώρα α πούμε, είμαι με αυτό το vape τσίνο. Δεν ξέρω, εσύ δεν το βλέπεις, κανένας δεν το βλέπω σας. Αλλά πρόσεξε να δεις, δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Δηλαδή κάνεις direct και δεν γουστάς, ξενερώνεις. Αυτό ήθελα να πω και στα παιδιά, να μην υποστηρίζουν να βάλουν μέσα. Το βέπετσίνο. Ναι, το βέπετσίνο. Το βέπετσίνο έχει το part που είναι για direct lung, είναι βλαχία. Χάλια, τελείως. Δεν μπορείς να ευχαριστηθείς, ενώ οι άλλοι, το πω του άλλου δηλαδή που έχει μαζί, με το mouth lung είναι καλύτερο, πολύ σαφώς καλύτερο. Yeah. Πολύ ωραίο. Yeah. Αυτό που εγώ γούσταρα τώρα τελευταία, Δημήτρη μου, το ακούει ο Μάικ τώρα, ήταν όταν πήρε ο Μάρκ, πήρε με τους 100.000 που έκλεισε και πήρε το YouTube, το ξέρεις, αυτό το έβλημα, ξέρεις, που δίνει. Πλακέτα. Ναι, την πλακέτα, το play δηλαδή. Και ξεράθηκα και έπεσα κάτω, δηλαδή. Όταν το πήρε, βγήκε ζωντανά, ας πούμε, για να μας το δείξει. Δηλαδή, έκλαψα. Ο Μάικ δεν ξέρω τι έκανε τώρα, που έπεσε κάτω και αυτός. Μέχρι που δεν ξεγυμνώθηκε, μάλλον. Όχι, ξεγυμνώθηκε. Τα έβγαλε όλα, ας πούμε. Μάικ. Με τον Μάρκ που πήρε το play button. Ο Μάρκ είναι τρελό. Ναι, ρε. Εν τω μεταξύ, ξεράθηκα στα γέλια όταν το πήρε. Ξέρεις, έκανε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Βέβαια, τα είχε και αποθυμένα, ας πούμε. Τον είχαν πιάσει κάτι haters, ας πούμε, και του είχαν κάνει κάτι παράξενο, να ξέρεις.
dislikes, ξέρω εγώ, κλπ. Και το έχει αποθυμμένο. Μόλις πήρε το button, μπω, εκείνο το βράδυ, ψόφισα στα γέλια. Εντάξει, οκ. Okay. Πότε το δούμε να μιλήσουμε κιόλας. Αλλά είναι τρελός. Είναι ο άνθρωπος που θα γελάσεις πολύ ή θα σε κάνει να τσαντιστείς πολύ. Όχι... Yeah, έτσι είναι. Με αυτά που κάνει, οι μισοί θα τους αρέσουν, οι άλλοι μισοί θα λένε αυτός είναι βλάκας. Δεν είναι όμως, είναι αυτός που είναι και είναι αυθεντικός, όσο και να νομίζουν κάποιοι, είναι αυθεντικός ακόμα και στο ακούς στήσιμο να κάνει και να δεν βλέπει κιόλας, είναι λίγο, ξέρεις, λόγω ηλικίας λέει αυτός, κάνει έτσι το χέρι πάνω ψηλά μακριά, μακριά το χέρι για να δει πως θα το στήσει και πάει να βρει τρύπα τώρα. Αλλά έχει πλάκα πάντως. Πολύ, πολύ πλάκα. Έχει αυτό το δικό του χαρακτήρα. Ο Φιλ που είναι τώρα, Δημήτρη, ο Φιλ. Ο Φιλ αγόρασε βάρκα προχτές. Αχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Ναι, και έχει κόλλει, επειδή είναι στη Φλόριδα, αγόρασε μια βάρκα με το φίλο του μαζί και τώρα παίζει με τη βάρκα μάλλον. μια καινούργια βουγιοκλάκι θα του κάνουμε τρολάζιμα με τη βουγιοκλάκι, αν την ξέρει. Θα κάνει reviews πάνω στη βάρκα. Έχουμε μια ιδέα να κάνουμε, είπε ότι θα ξεκινήσει να κάνουμε review σε υγρά, liquid. Use, ναι. Αλλά θα κάνουμε υγρά βέβαια μόνο τα οποία βγαίνουν σε ψηλή νικοτίνη και τουλάχιστον 50-50 και θα τα κάνεις τη βάρκα πάνω. Όπως έκανε παλιά με το κόλπο. Θα με αντιγράψει εμένα τώρα δηλαδή. Κανόνες την πορεία. Θα του κάνω μήνυση του φίλου. Με αντιγράφει. Η πλάκα είναι ότι είπε θα κάνει μόνο 50-50 υγρά και με ψηλές νικοτίνες και του είπα μετά που θα κάνεις δύο review τι θα κάνεις. Γιατί δεν υπάρχουν εταιρείες πλέον που βγάζουν. Θα ψάχνει ρε εσύ. Κάτι δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγάλει δικά του στο τέλος. Μάικ, θα βγάλεις δικά σου υγράλα ή έτσι έμεινες εκεί. Να, δεν νομίζω. Πήγε καλά όλη αυτή η υπόθεση, ας πούμε, όλη αυτή η διαδικασία. Τι πήγε καλά, δεν κατάλαβα. Πήγες καλά με τα υγράλα όταν έβγαλες. Yeah, όλα καλά. Αλλά νομίζω να βγάλω άλλα. Μόνο στην Ελλάδα δεν ήρθαν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορώ εδώ πέρα, FDA, ξέρεις. Ναι. Όχι, κατάλαβες, ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν ήρθαν, δυστυχώς. Εγώ του είπα του Μάικ να του στείλω να του φέρω τα γράμματα στην Ελλάδα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Κακός όμως, κακός εσύ. Totally forgot. Να, τα βλέπεις, ξέχασε. Εγώ προσπάθησα να το τόσα πολλά στο μυαλό μου, φυγαίνεται. Κακός όμως, γιατί πρέπει να τα φέρουμε στην Ελλάδα, γιατί εμείς δεν είμαστε άλλος κόσμος, πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Εντάξει, εγώ είχα δοκιμάσει από φίλους, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σκοπό είναι να τα δοκιμάσει ο κόσμος και να τα γουστάρει. Γιατί έχει κάποιες γευσούλες μέσα, άστα να πάνε. Εντάξει, okay. Σήμερα ο πατέρας μου έφτασε στην Ελλάδα. Έφυγε χθες το βράδυ. Είναι στην Αθήνα τώρα. 6 μήνες. 6 μήνες θα κάτσει εδώ, μάλιστα. Yeah. Εσύ πότε θα έρθεις, εκεί είναι το θέμα. Δεν νομίζω φέτος δεν μπορώ. Ήταν άρθρο, αλλά δεν νομίζω φέτος. Πού να έρθεις, ήταν να πάω τώρα στην Ιταλία this weekend. Γιατί δεν πήγες, γιατί δεν ερχόσουν εκεί. Δεν έχω ώρα, δεν μπορώ. Εγώ θα πάω στην Ιταλία τώρα. Πετάω την Παρασκευή για Βερόνα. Α, πας, εκεί ήταν να πάω κι εγώ με τον Γοτόφο. Στην εκτέθεση. Ναι, στην Γοτόφο είναι. Σας είπα, δεν μπορώ. Δεν πειράζει, θα τη δω εγώ και θα τους πω φιλιά από το Μάικ. Να πας στη Βούπου και να πεις ότι είπε ο Μάικ για αυτό. Πες εσύ είσαι my manager. Ναι. Ωραία, παιδιά. Εν τέλει, εντάξει, με σένα Δημήτρη ξέρω τι πιστεύεις για τις εκθέσεις, αλλά ο Μάικ, τι πιστεύεις για τις εκθέσεις, Μάικ, τι πιστεύεις, ότι οι εκθέσεις βοηθάνε ή απλά είναι μόνο ένα show και τελειώνει και μέχρι εκεί. Τι πράγμα για τα... Did you start? What do you believe about the Web Expo? Do you believe it's a good event for the... For the vapors or something like business and that's all. Well, εγώ νομίζω είναι καλό για το business, αλλά για καινούριους δεν έχει τίποτα να κάνει με καινούριους. Κάποιος που καπνίζει τσιγάρα πάει σε vape, σε αυτά τα event για πρώτη φορά, θα φοβηθεί. Δεν ξέρω που να αρχίσει εκεί μέσα, δεν είναι για αυτούς. Είναι πιο πολύ για αυτούς που κάνουν vape. Κατάλαβες, ναι, αυτοί ναι, που... Ναι. Και για business. Νομίζεις ότι θα αλλάξει κάτι, νομίζεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι ή πρέπει να αλλάξει κάτι ώστε να προσπαθήσουν οι καινούργοι ατμιστές ή τουλάχιστον οι καπνιστές να πλησιάσουν κάτι τέτοιες εκδηλώσεις, κάτι τέτοια event. Δεν νομίζω να αλλάξει. Να. Να. No.
Ποιο πώς θα το μάθει, μάθει αυτός που καπνίζει τσιγάρα για αυτό το event. Δεν, είναι, δεν έχει διαφήμιση στην τηλεόραση για αυτά, ξέρεις. Ναι, ναι. Αυτοί που ξέρουν για τα event, ξέρουν επειδή κάνουν vape. Κατάλαβες, το χρησιμοποιούν το vape. Αυτοί που καπνίζουν τσιγάρα δεν τα χρησιμοποιούν, δεν ξέρουν για τα events που δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Δεν... Κατάλαβες. Ναι, ναι, κατάλαβα εγώ, γιατί το έχουμε και αυτό εδώ το πρόβλημα, γιατί προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, παντού πρέπει, και ο Δημήτρης το κάνει κάθε μερινός, ας πούμε, αυτό, τον πόλεμο, γιατί πόλεμος είναι. Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο στους καπνιστές στο άτμισμα, γιατί και θα είναι δικό τους το καλό και για όλο τον κόσμο, ας πούμε, αλλά δεν αφήνουνε. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν εμπόδια, δηλαδή υπάρχει κάποιος που θα τους παρακινήσει να μην το κάνει, δηλαδή να μην γίνει άτμιστής. Ή θα είναι η κυβέρνηση, ή θα είναι ο φόρος, ή θα είναι αυτά που διαβάζουν articles, είναι magazines on the sites, on the internet, ξέρω, bad articles, ξέρεις. Yeah. Και δύσκολο, όσο πάει χειροτέλειο η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, διαβάζεις εσύ, Δημήτρη, αυτά που λένε στο chat? Όχι, για να δω. Εντάξει, για τη Γιάφκα περισσότερο λένε. Ναι. Ό,τι θυμούνται χαίρονται. Εν τω μεταξύ, κάποιος ρωτάει εδώ, βλέπει ότι αν φτιάχνουμε υγρά να πλήρωσες καλύτερα, λέει, για να οριμάσουμε πρέπει να ανοίγουμε τα αγαπάγια κλπ. Για να μπει αέρας μέσα και μετά να το ξανακλείσουμε. Αυτά δεν νομίζω να έρθει. Δηλαδή πρέπει να ισχύουν μόνο σε μερικές περιπτώσεις και ειδικά μόνο αν έχει αλκοόλ, παιδιά. Δηλαδή κάτι που να σας κάνει, δηλαδή να σας είναι άσχημο ή μια φαρμακίλα. Τώρα να μην το ανοίγετε το κάθε τι ανοιχτό, γιατί για ποιο λόγο, ας πούμε. Ίσα ίσα. Το μόνο που σας συμβουλεύω είναι να κάνετε σε μεγαλύτερο μπουκάλι αν θέλετε, να έχει περισσότερο αέρα μέσα και να μην εσέχει. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ναι. Ποια είναι, τι θα κάνουμε καινούριο, Μάικ? Κάτι καινούριο θα βγάλουμε εκτός από το Ρεκέρ. Yes. 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 Όλο yes. Έχουμε RTA. Εσύ θα βγάλεις RTA. I don't believe. Yep, έχω βάλει μερικές φωτογραφίες, ξέρεις, ναι. Στο Instagram και στο Facebook. Ναι. Αλλά δεν δείχνει πολύ. Ναι. Σε τη ζάρι, όπως κάνει η Ηλέκτρα το ίδιο ακριβώς. Έτσι κάνει το Mike με το RTA του. Μα τα κάνει πίσω από δάχτυλα, πίσω από σκοτάδια εκεί πέρα. Δεν τα δείχνει. Δεν δείχνει ο άνθρωπος αυτός. Είναι μυστικοπαθές μέχρι να το βγάλει. Το RTA είναι εδώ. Να, δεν το βλέπεις, τι κάνει. Πίσω από δάχτυλα. Έτσι. Καλά κάνει. Ενώ εσύ τα λες έξω από τα δόντια. Λες και λες πράγματα που είναι αποκλειστικότητες. Τέτοια πράγματα. Γι' αυτό ο Μάικ πουλάει 1 εκατομμύριο και εγώ πουλάω 100.000. Αυτή είναι η διαφορά. I wish 1 εκατομμύριο. ναι, γιατί λίγα πουλάς. Ίσα. Καλά κάνεις, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Γιατί άμα δεν το κάνεις τώρα, πότε να το κάνεις. Εκτός αν θέλεις να πουλάς μετά drones. Το ξέρεις και αυτό, Δημήτρη, ότι έχει μπλέξει με drones κάποια στιγμή. Ναι. Όλοι αυτοί και ο Φίλτα έχει μπλέξει με drones και τα λοιπά. Απλά λόγω του ατμίσματος δεν έχουν καιρό να τα πετάξουν και κάνουν συλλογή. ναι. Ουφ, ωραία ήταν. Λοιπόν, κάτι άλλο? Άλλο. Τι άλλο? Το Μάικ να μας πει, τι άλλο έχει να πει. Αυτά, τι άλλο να πω. Ναι, έλατε, τι άλλο να πει. Ο Μάικ θα μας τα πει. Σου αγαπάς το Zenith, γι' αυτό να ξέρεις. Σιγά μην σου πει τα... Μπορεί να μην το έχει δοκιμάσει κιόλας, να σου πω. Όχι, δεν έχει δοκιμάσει και review έχει κάνει. Για το Zenith, το έκανα review και το άρπαξε η γυναίκα μου. Είδες. Πάντα οι γυναίκες μας ταρπάζουν. Τουλάχιστον κάτι τέτοιοι ατμοποιητές, τουλάχιστον που είναι εύκολοι και βολικοί και ωραίοι, τους κρατζώνουν. Ευτυχώς μου έχει μείνει ο Ασημί τώρα, γιατί τον άλλο το έδωσε σε ένα φίλο. Έχει μείνει ένα Ασημί τώρα και πάλι καλά. Και ένα μαύρο πάλι θέλω να τον πάρω για να έχω δύο να μπορέσουμε. Με την ειδικότητά του. Αφήνουμε τα RDA και τα RTA στο Mike, ο οποίος έχει την ειδικότητα αυτή, και εμείς θα προσπαθούμε να φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία θα είναι για τη γυναίκα του Mike. Ο καθένας με την ειδικότητά του. Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι, Δημήτρη, παρόλο που ευτυχώς, δηλαδή, ευτυχώς που δίνουμε και κάποιες στιγμές και το θετικό νόημα της υπόθεσης, γιατί αλλιώς πολλές φορές νιώθω ότι αν δεν είχαμε και όλες αυτές τις κατάστασεις με τα ζωντανά, γιατί βλέπω και τα παιδιά που δείχνουν έξω και ο Μάικ, ας πούμε, που κάνουν κλπ, που έχουν αυτό το ωραίο, ας πούμε, το παραίστικο,
Και αυτό βοηθάει. Δηλαδή, δείχνεις και την ωραία μεριά, ας πούμε. Δεν δείχνεις μόνο το όλο αυτό το σοβαρό και τις υπόθεσεις. Και όπως και εσύ με το φίλο, δηλαδή, δείχνουμε ότι περνάμε και καλά. Γιατί, το λέω αυτό πρέπει. Γιατί το βλέπω αυτό, γιατί ξέρεις πολλές φορές σε τη λένε ή απ' έξω. Εμένα τουλάχιστον στη δουλειά μου λέει στο γραφείο ότι ρε εσύ Κώστα, λέει, το έχετε κάνει, λέει, θέμα. Εμείς το Κυπριακό έχουμε εδώ. Θέμα Κυπριακό, ρε εσύ. Τι έχει, ρε, και εμείς είμαστε καμιστές, αλλά δεν έχουμε ούτε ομάδες, ούτε τέτοια, ούτε κάνουμε, ούτε δείχνουμε. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Δηλαδή, πέφτει και αυτός ο πόλεμος, ας πούμε. Αλλά όταν βλέπεις τον άλλο και περνάει καλά, είναι και κάτι παραπάνω. Ότι πρέπει να κάνουμε την κοινότητα πιο ευχάριστη και τα λοιπά και να μην κάνουμε ρεζίλι τους καπνιστές και τα λοιπά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να τους φέρνουμε μέσα. Γιατί, κοίταξε, ποτέ όταν καπνίζαμε δεν μιλάγαμε ο καθένας για τα τσιγάρα μας. Έτσι, όταν καπνίζαμε δεν ρώταγα, δεν σε ρώταγα κανένα. Ρε Κώστα, τι γεύση έχει αυτό το μάλλον που καπνίζεις ή ξέρω εγώ, έλα να δοκιμάσω το δικό σου, να δοκιμάσω το δικό μου. Εκτός όταν κάναμε τράκα, έτσι, που καπνίζαμε ό,τι να είναι. Αλλά αυτό που είναι στη δικιά μας την κοινότητα είναι αυτό που σε κάνει να ανακαλύπτεις καινούριες γεύσεις και καινούργια προϊόντα. Δεν υπάρχει στο τσιγάρο, είναι κάτι το πολύ πρωτόγνωρο. Γι' αυτό πάλι, όπως είχαμε στην αρχή της εκπομπής, όταν πρωτομπήκα, είπα ας κάνουμε πρώτα την αλλαγή, να τους φέρουμε μέσα σιγά-σιγά, να τους δείξουμε την ηλεκτρονικό τσιγάρο, ας κόψουν το τσιγάρο πρώτα και μετά ας γίνουν σαν και εμένα και το Φιλ και να φιλιούνται και να έχουν bromance. Το ίδιο έλεγα εγώ και εγώ για το cloud competition. How do you say cloud comp? Ναι, όταν κάνεις τον αγωνισμό με ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο σύννεφο. Ναι, όταν καμπίζεσαι με τσιγάρα, το κάνουμε αυτό. Πότε. So αυτό δεν μπορούσα να το κάνω. What are we competing about? Μα δεν μπορούσα να το κάνεις αυτό και δεν είχε λόγο ρε εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή έχουμε ξεχάσει πως ζούσαμε, γιατί εγώ τουλάχιστον είχα και λίγο θεματάκια με το κάπνισμα, είχα προβλήματα ας πούμε. Γι' αυτό άλλωστε ήμουν τόσο μετά θερμός με το άτμισμα, γιατί μου έφυγαν όλα αυτά, δεν ξέρω, σε κάποιο χρόνο, μετά από ένα άμισο χρόνο, ας πούμε, όλα αυτά που είχα πριν τα γλίτωσα. Εκεί είδα το θέμα όλο και περνάω καλά. Αυτό δεν μπορώ να το δουν οι άλλοι. Στα μάτια σου, σε αυτά που λες, δεν καταλαβαίνουν, δεν το νιώθουν. Εγώ το ένιωθα άσχημα, πολύ άσχημα. Εγώ το έχω σαν σκοπό μου, όταν θα έρθω στην Ελλάδα, έχω ένα σκοπό μόνο. Να κόψω το 1-2 τσιγάρα που έχει ο Κώστας ο Τσού. Αυτός είναι ο μόνος μου σκοπός στη ζωή. Από σήμερα μέχρι τώρα. Ο Τσού βγάζει και φωτογραφίες και θα τον. Θα τον τρολάρω καμιά μέρα. Θα το κάνω και θα έχει να το λέει. Ότι ο αγραφιώτης με έκανε να κόψει το τσιγάρο. Το λέω. Εγώ μαζί σου. Άμα τον κάνει τον Κώστα και το σταματήσει και αυτό, μαζί σου. Αλλά δεν τον βλέπω. Νάτος. Μέσα έχω βοηθήσει εκατοντάδες άτομα. Εντάξει, είναι λίγο μορφόπεδο, εντάξει, το καταλαβαίνω με τις γκόμενες και τα λοιπά. Το τσιγάρο έχει και λίγο ρομαντισμό. Αλλά θα τον κάνω εγώ να το κόψω. Έχεις δει όμως και με τα μοντάκια τι ρομαντισμό έχει, να κάνει κάτι σύννεφα. Θα πει κόμενα, πώς το κάνεις ρε αυτό, Τσου, πώς το κάνεις. Αλλά δεν το έχει καταλάβει, δεν έχει πιάσει το νόημα και σε αυτό. Πότε θα πας σε καινούργιο event, πότε έχεις event τώρα, Μάικ? Και πού? Δεν έχω τίποτα. Α, δεν έχεις τώρα. Για event δεν έχω, δεν ξέρω πότε, πού θα πάω. Δεν έχω, I don't know how to say it, I have nothing planned. Για πες μας, ποια θα παρουσιάσεις τώρα, τι παρουσιάσεις καινούργιες θα κάνεις που δεν έχεις κάνει ακόμα. Πες μας. Τι θα παρουσιάσεις στο YouTube. Review, what you got coming up on reviews? Oh, reviews. Αυτό εδώ. 8 Cigar. Ναι. Είναι το δικό τους το Squonk. Α, ναι, ναι, το είδα σε... Ναι, ναι. Yep. Aurora, κάτι έτσι είναι το όνομα. Έχω αυτό να κάνω review. Έχουμε... Αυτό εδώ, το Vaporesso Orca, νομίζω το όνομα. Τι άλλο έχουμε. Έχουν από ονόματα οι Κινέζοι πάντως, αυτή είναι η αλήθεια. Yeah, I know. Έχουν ξεμείνει τελείως. Εντελώς. Αυτό εδώ, Solomon RTA. Από πού αυτός? Keys, κάτι έτσι. Ναι, κατάλαβα, οκ. Okay, ναι. Keys. Σήμερα έκανα αυτό το review. Του Rip Trippers το RTA. Ναι, το είδα αυτό, ναι. Πώς σου φάνηκε, ειλικρινά δηλαδή, πες μας του... Ναι, εμένα μου αρέσει, ακόμα το χρησιμοποιώ. Από ρεύματα καλά, έχουμε θέματα που και έχει αυτονομίες και τέτοια όλα. Όλοι λένε πως τους κάνουν leak ή κάνουν dry hit, αλλά αυτό είναι
user error. I don't know how you say user error in Greek. Ότι αυτό είναι λάθος αυτό που το στείνει. Έτσι, πολλές φορές αυτά τα RTA παίζει ρόλο το πώς θα το στήσει το κάθε άτομο που είτε. Μερικοί που έχουν λέει, προβλήματα με το να τρέχει ή να έχουν καψούλη, είναι, συνήθως είναι λάθος από αυτό που το στείνει το άτομο που είτε. Σίγουρα. Πολλές φορές γίνεται αυτό που λέμε ότι ρίχνουν τα αυτεξίματα στο εργαλείο όταν δεν ρίχνουν τα αυτεξίματα στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί το αγοράζουν μόνο αν το αγοράσουν. Το δοκιμάζουν για κάποιο διάστημα, δεν τους πετυχαίνει το στήσιμο, δεν ξέρω τι, άμα είναι ατμοποιητήσει δεν ξέρω τι άλλο, και σταματάνε. Και μετά λένε είναι μαλακία, είναι μάπα. Πάνε μετά στο social media και λένε αυτό είναι σκουπίδια, βγάζει υγρό, αλλά εσύ φταίς, ρε. Μα έτσι είναι. Όχι, δεν πρέπει να μιλάς έτσι στους γκουρου, Μάικ, είναι γκουρου αυτοί. Ακριβώς έτσι, ναι. Και όταν αρχίζω να βλέπω και τέτοια πράγματα, ρε παιδιά, λέω δοκιμάστε το, παίξτε μαζί του. Δεν είναι 10 μέρες μόνο και τέρμα. Δηλαδή, εγώ τελειώνω παρουσίαση και ακόμα συνεχίζω και κάνω updates. Δηλαδή, και λέω στα παιδιά ότι παιδιά, μετά από ένα μήνα διαπίστωσα αυτό, μετά από 2 μήνες κάτι άλλο. Και αυτοί πρέπει να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή, παρατάνε, αγοράζουν κάτι, το βγάζουν σκάρτο γιατί δεν τους κάθεσε καλά και μετά πάνε στο παρακάτω και πάλι τα ίδια. Δηλαδή, εντάξει, λογικό είναι να μην τους κάθεται καλά. Από τη στιγμή 10 μέρες δεν δοκιμάζουν, τι να κάνεις. Έτσι πάμε και βλέπεις τους Κινέζους και βγάζουν κάθε τόσο και κάθε εβδομάδα και καινούργιοι. Μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Βρήκανε με μαλάκες. Version 2, version 3. Έχω και αυτό εδώ, αυτό το mechanical mod. Είναι από τη Ρουσία. Τη Ρουσία. Vulcan mods. Έχω κάνει review γι' αυτό. Και αυτό το mechanical. Τι είναι αυτό, ρε, αυτό είναι το review, αυτό που κάνει review, ο Big Lou. Ναι. Είναι δικό του. Μάλιστα, τι είναι αυτό, από πού είναι αυτό, όχι, Αμερική, από Νέα Υόρκη. Είναι γείτονα μου. Γείτονα, στο φέρε να στο δω. Έχω και αυτό να κάνω review. Αυτό το Squank είναι το Rage. Ξέρω αν το έχει δει αυτό. Ναι, όλα αυτά τα έχουμε δει, απλά δεν τα έχουμε πάρει στην Ελλάδα ακόμα, δυστυχώς. Yeah. Εσείς έχετε και τα προσόντα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάποιος με ρωτάει για το Joy το 60, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, γιατί μου το έχει στείλει τώρα κάπου αλλού και το παίρνω μόνο για λίγο. Το Joy το 60, δηλαδή το D19, πώς ρυθμίζεται, τι εννοεί. Μου το έστειλα μήνυμα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Οπότε δεν μπορώ να το πω. Το D19 είναι ωραίο. Αρκετά ωραίο, όχι μόνο ωραίο. Και για καινούριο το προτείνω πολλές φορές, γιατί είναι και βολικό. Είναι, μου αρέσει που έχει τα δύο διαφορετικά coils μέσα, ένα για mouth to lung και το άλλο για direct lung. Μου αρέσει αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω πολλούς, το έχω πει πολλές φορές, αλλά ξέρω πολλούς που σταματήσαν το τσιγάρο, κάνανε mouth to lung και δεν τους αρέσανε. Και που είχαν το nicotine να έχει πολύ nicotine, να έχει high nicotine, ναι. Μέσα ακόμα δεν... Ναι, τους θέλανε πιο πολύ αέρα, κατάλαβες. Ναι. Το μόλις τους έδωσα κάτι που είναι direct lung, λέγανε αχ, αυτό είναι. Πολλοί τους αρέσουν το direct lung, αλλά είναι άλλοι που θέλουν το mouth to lung. So, μου αρέσει που έχει, you know, τα coils, ένα που είναι direct και ένα για mouth to lung μέσα. Γενικά η Nikon έχει κάνει βήματα που έχει πλησιάσει αρκετά αυτό που λες. Ίσως και δεν είναι τυχαίο που εσύ έχεις με την Inokin παρτίδες, γιατί έχετε τα ίδια γούστα. Έχει πλησιάσει. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, γιατί έχω στο σπίτι μου έχω διαμέρισμα απάνω και το παιδί που μένει απάνω κάπνιζε. Κάπνιζε 30 χρόνια. Ναι. Αυτό. So, μου είπε, Μάικ, δεν θέλω να το σταματήσω. Δώσε μου κάτι. So, το έδωσα το Inokin το T18. Ναι. So, το Inokin το T18. Εσύ το ξέρεις, Δημήτρη, πως το airflow είναι very tight airflow. Πολύ σφιχτό. Okay. Του το έδωσα αυτό και μου λέει, Mike, μετά από 2 μέρες, μου λέει, το tank είναι πολύ ζεστό γίνεται, δεν καταλαβαίνω γιατί. Του λέω, ζεστό, τι λέει αυτός. Του λέω, έλεγα το να δω πώς το... Admit, how do you say it? Am I saying it right? Ναι. Στο τον βλέπω και τον βλέπω να το ρουφάει, να θέλει αέρα. Και λέω, ω, αυτός δεν μπορεί να το κάνει ίδιος αυτός. Στο του δίνω ένα sub-ohm tank και μου λέει, αχ, αυτό είναι. Oh, I love this. Είναι μερικοί που δεν μπορούν να πάνε από mouth to lung με το τσιγάρο που κάνανε
κατευθείαν στο vape να κάνουν το ίδιο. Ναι, δεν όλοι, οι περισσότεροι. Αλλά υπάρχουν όμως, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να το κάνουν και τους βολεύει περισσότερο. Μάικ, κάνεις ακόμα παρουσιάσεις, θα κάνεις παρουσιάσεις υγρά? What do you mean? Are you going to do reviews on liquids? No, δεν κάνω. Λέω θα κάνεις, λέω θα υπάρχει περίπτωση τέτοια, όχι. Όχι, όχι, δεν έχω ώρα. δεν έχω κάνει review σε υγρά τώρα πάνω από ένα χρόνο τώρα. Άμα το αρχίσω τώρα δεν γίνεται. Εγώ τι κάνω εγώ στο βίντεο, άμα κάνω RTA, RDA, κάτι δείχνω το υγρό που κάνω use στο βίντεο. Ναι, 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 μόνο. Αλλά... Λοιπόν, είναι 2 η ώρα και φτάσαμε στο τέλος μας, γιατί το ακριβώς 1 ώρα παραπάνω βάλαμε σήμερα, μόνο και μόνο γιατί έχουμε μια υπέροχη παρέα, ο Μάικ και ο Δημήτρης. Δημήτρη, δεν ξέρω τι να σου πω. Ευχαριστώ για την αποκλειστικότητα. Ελπίζω, όχι ελπίζω, σίγουρα θα γίνει να πετύχει και να δούμε κι άλλους να ακολουθούν το δικό σου παράδειγμα όσον αφορά για τις αντιστάσεις αυτές. Ελπίζω να δω και το Mike να την κάνει παρουσίαση την καινούργια αυτή μαγική κεφαλή μέσα στο Zenith. Το κακό είναι ότι τώρα όλες οι κινέζικες εταιρείες φτιάχνουν MTL Plexus Core. ναι, έτσι δεν πάει. Βγάλω γρήγορα την αγορά. Δεν έχω το θεό τους για αυτή η Κινέζη, ρε γαμώτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιγράψουν ο αντιγραφέας, το αντιγραφέα, ο αντιγραφέα πάνω. Δηλαδή κάπως έτσι. Κώστα, τώρα και εγώ φτιάχνω ένα Plexus Coil για το Recurve. Εγώ σου πω, Μάικ, καλά κάνεις. Καλά κάνεις, γιατί... Και τώρα ξέρεις, να το κάνεις και λιγάκι στο Facebook, να το ποστάρεις, ας πούμε, την αποκλειστικότητα αυτή. Εγώ να πω, ξέρεις, ένα πράγμα που μου αρέσει με το Plexus Coil στο MTL είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρω πολλές τζούρες. Δεν ξέρω αν έχεις δει πώς ατμίζω, αλλά ατμίζω συνήθως, ξέρεις, να πάρω 1, 2, 3, 4 τζούρες back to back. Ενώ με το Plexus Coil, επειδή βγαίνει ο άτμος τόσο γρήγορα, τόσο συμπυκνωμένος, είναι και λίγο πιο ζεστός, παίρνω μικρότερες τζούρες. Δηλαδή περισσότερο να μοιάζουν στο τσιγάρο από ότι είναι το άτμισμα. Αυτό νομίζω ότι θέλουν κάποιοι καινούργοι. Και κάποιοι καινούργοι αυτό θέλουν. Το πιστεύω ακράδαντα. Ειδικά σε πολλά pod system τα οποία έχουν αυτόματο. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στο UFO είναι ότι επειδή είναι αυτόματο το σύστημα, πρέπει να τραβήξω 1-2 τζούρες για να κάνει prime, για να ζεσταθεί η αντίσταση. Ναι. Ενώ με αυτό, επειδή το Plexus είναι σχεδιασμένο έτσι, παίρνει αμέσως, ζεσταίνεται αμέσως η αντίσταση και παίρνει άμεσα τον άτμο στο στόμα σου. Και παίζει ρόλο και αυτό, εγώ πιστεύω, όταν θα κάνει για τσιγαρίσια που λέμε τζούρα. Να είναι λίγο πιο ζεστός ο άτμος και να σου έρχεται έτσι γεμάτος όπως είναι το τσιγάρο. Το περιμένω με ανυπομονησία να το έχω στα χέρια μου για να το δοκιμάσω και σίγουρα θα σου πω τη γνώμη μου. Το μόνο σου είπα που αυτό, επειδή εντάξει, αυτό είναι και λογικό βέβαια με το θέμα πόσο θα κρατήσει η αντίσταση αυτή, αλλά άμα δίνει την απόδοση που μου είπες, που εγώ σε εμπιστεύομαι, δεν με ενδιαφέρει και να κρατήσει και λιγότερο. Και ρώτα και το Mike, γιατί ο Mike δοκίμασε το Plexus που πάει στο Scion, έτσι. Γιατί το ίδιο κόνσεπτ είναι, αλλά αντί να είναι τσιγαρίσια, είναι πνευμονική. Είναι ένα από τα καλύτερα coils. Και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι μόνο σε αυτό, το Plexus coil είναι mesh, basically. Mesh coil και το mesh coil, έχω δει εγώ σε όλα τα sub-op tanks που το έχω κάνει use, είναι καλύτερα. Ναι, σίγουρα το σαν mesh, σε καθαρό mesh είναι ωραίο. Είναι και γεμισμαφήν και ωραία. Αυτό που... Αλλά σε RDA ή σε RTA το mesh δεν μου αρέσει. Γιατί χτυπάει metal, γι' αυτό. Επειδή δεν είναι καλό. Αυτό. Και περιμένω όπως και πώς, Δημήτρη, να το δούμε από κοντά. Δεν σε ρωτάω για το τασάκι, γιατί θα πιάσουμε ακόμα μια ώρα. Το τασάκι πάει καλά, παιδιά. Το ξέρω. Μα γι' αυτό σου λέω να πιάσουμε ακόμα μια ώρα. Οπότε άστινε για την επόμενη φορά να μιλήσουμε για το τασάκι. Ευχαριστώ όλους. Θέλω να ρωτήσω μόνο τη λέξη, γιατί ίσως αυτό που χρησιμοποιούσαμε πριν, ότι τη γεύση έχει τασάκι, αυτό ήθελες να σκεφτείς. Έτσι ακριβώς. Πάλι το σκέφτηκα σαν ιδέα φυσικά marketing και από την άποψη ότι πολλοί πάνε μέσα και λένε θέλω μια γεύση τασάκι. Ναι, ναι. Και όπου ένας καπνιστής μπορεί να το δει και να τραβήξει και το μάτι του, να πει όπ, τασάκι, αυτό θέλω. Και ναι. Πάει και λίγο, δουλεύει και το μυαλό εκεί περισσότερο από τη γεύση. Δηλαδή, το βλέπει ο άλλος και λέει μέσα του: α, αυτό θα είναι γεύση τασάκι, αυτό θέλω ακριβώς. Οπότε και χωρίς να το δοκιμάσει, τον έχει τραβήξει ότι αυτό το υγρό θα τον βοηθήσει να κόψει το τσιγάρο. Και πραγματικά η ανταπόκριση που έχει μέχρι τώρα είναι φανταστική. Και τα παιδιά που το συνιστούν, ειδικά για καπνιστές, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που βλέπω και στις ομάδες, αλλά και στη δικιά μας την ομάδα, αλλά και στον κόσμο που μιλάει, ότι πάει, όπως λέει και ο Πέτρος, πάει μπάλα. Δηλαδή, πάει πάρα πολύ καλά.
Ναι, εσύ, χρειάζεται και αυτό. Δηλαδή χρειάζεται να έχουμε μια γεύση αυτή που ζητάμε από πραγματικά καπνικό, γιατί και το καπνικό πλέον αρχίζει να αλλάζει. Το βλέπουμε πιο γλυκό, πιο έτσι, πιο με κρέμες, με το ένα, με το άλλο. Θέλουμε και... Και να απαντήσω και στο George, το επισκευάσιμο deck έρχεται. Έχει φύγει ήδη, Γιώργο. Για το Scion. Για το Scion, ναι. Ναι, νομίζω είναι εκεί, μου το είπε και εμένα, μου το έστειλε μήνυμα. Κάπως έτσι. Εν πάση περίπτωση, ευχαριστώ Mike για ακόμα μια βραδιά που μας χάρισε τρέλα, είσαι τρέλα, μιλάμε. Μπράβο και δώσε τα φιλιά μου στα παιδιά, τους φίλους από εκεί. Καλή νύχτα, παιδιά. Και να είσαι πάντα καλά, να μας χαρίσεις ωραίες στιγμές και αυτό όπως είσαι να μείνεις. Δημήτρη μου, εμείς θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Εγώ τώρα αύριο πετάω, οπότε, όχι αύριο θα φύγω Θεσσαλονίκη, οπότε ξέρεις, τώρα έχω ξενύχτη, γιατί τώρα δεν έχω κάνει καν τίποτα, ούτε φτιάξουμε βαλίτσα, κατάλαβες τώρα πώς πάει. Και αύριο δουλεύω στο καπάκι, θα φύγω. Δουλεύω, πάω στη δουλειά και φεύγω κατευθείαν. Αλλά να περάσει. Λοιπόν, τις φωτογραφίες και τα βίντεο από εκεί. Θα βγω φωτογραφίες και βιντεάκια από την Ίνοκιν μέσα. Εκεί θα πάω και να σου κάνω. Στη Βούπου, μην ξεχάσει. Στη Βούπου. Στη Βούπου θα πάω έτσι. Αυτό είναι για το Μάικ. Εκεί θα πάω για το Μάικ. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Ναι, πήρα στο Γοτόφο του. Στη Γοτόφο θα πάω για άλλο πράγμα. Λοιπόν, καλά περάστε, παιδιά, και τα λέμε, εντάξει. Και. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλο τον κόσμο που κράτησε μέχρι αυτή την ώρα. 2 η ώρα πήγε. Αλλά δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε αλλιώς, γιατί είχαμε και όμορφους και καλούς και δεν ξέρω τι άλλο να πω χαρακτηρισμούς για τους καλεσμένους μας. Ευχαριστώ και τους επόπτες που για ακόμα μια φορά με βοήθησαν για να διεξεχθεί αυτό το ζωντανό σε αλφα κατάσταση και όλα τα παιδιά που μας κάνανε παρέα και μιλήσαμε και ακούσαμε πράγματα σημαντικά. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Φιλιά, Ηλέκτρα, τον αγαπάς ακόμα. Ακόμα δεν άλλαξες τις πεπιθήσεις σου για τον Δημήτρη. Το Μάικ έγραψε Ηλέκτρα κανονικά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Το κάνει επίτηδες για να ζηλέψω. Μ' αρέσει αυτό. Ο Μάικ σου κρατάει μούτρα, να ξέρεις πάντως, γιατί λες για τον Δημήτρη συνέχεια. Εντάξει, λοιπόν, φιλιά σε όλους, παιδιά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, καλή νύχτα.